Καλημέρα σε όλο τον κόσμο. Καλημέρα σε όλο τον πλανήτη. Είναι το λόγο επειδή στο Λίπερο 107,4 για ακόμη ένα πρωί δυνατή, μάχημη, ξυπνητή, ακμεότατη, έτοιμη, φέρουμε εις πέρας το βαρύ φορτίο πρωινού ξυπνήματος. Βαρύ φορτίο, να τρίψουμε τα ματάκια μας, να ρίξουμε νεράκι στα μουτράκια μας, να αρχίσουμε να ανοίγουμε τα στοματάκια μας. Να, θα μπορούσε να είναι και ηχητική υπόκρουση. Μια μελωδία στα αυτιά σας, ούτως ή άλλως είναι η εκπομπούλα μας από τις 7 μέχρι και τις 10 για το μικρό αυτό χρονικό διάστημα μέχρι και τα μέσα του Αυγούστου, μέχρι και να αναχωρήσουμε εμείς, να έρθουν άλλοι, κόσμος πάει και έρχεται ούτως ή άλλως. Αυτά έχει η ζωή. Πρωινό στη Θεσσαλονίκη. Δεν χρειάζεται πλέον να σκεφτόμαστε αν θα βρέξει. Αυτό είναι πλέον μονιμότητα. Το παράξενο και ο κουβάς θα ήταν αν δεν θα έβρεχε. Για σήμερα δεν διατηρώ καμία ελπίδα, γιατί και για σήμερα πάλι τη βροχούλα της θα τη ρίξει. Καλημερίζουμε και την πρώτη γραμμή που μας κάνει το ποδαρικό της με την έναρξη. Καλημέρα σας. Καλημέρα, Μπάμπη. Καλώς τον. 8 και 14 είπαμε τα παιχνίδια. 8 και 14, ναι. Ναι. Να δούμε. Έχει καμιά παραλία εκεί στη Μόσχα, κάτι να δούμε. Στις 14, παραμονή 14. Της Παναγιάς. Δεν ξέρω. Ναι. Θα έχει κάποια εκκλησία όμως, είναι και ορθόδοξα και αυτή είναι πάλι μερολογή. Κάτι κανένα σύντροφος να μας στείλει κάτι, τίποτα εισιτήρια κοινωνικού τουρισμού. κουπόνια, το... με κουπόνια θα πάτε. Κουπόνια, με κουπόνια. Ναι. Εντάξει, και το φεστιβάλ τυχαίνει αργότερα στη Σταυρούπολη. Ποιο φεστιβάλ? Ισκνέ. Ναι, εντάξει, το Σεπτέμβριο. Είναι με την έκθεση αυτό. Είναι με την έκθεση. Mm-hmm. Εντάξει, θα πάμε να δούμε Κρεμλίνο, τα σχετικά, να περάσουμε και αυτό το χωριό, το Ρώσικο. Έχω βαρεθεί με αυτά τα χωριά. Δεν τις μπορώ κι εγώ αυτές τις ανατολικό τέτοιες ομάδες. Αυτά τα χωριά θέλω να τελειώνω, να μπω στους ομίλους. Δεν έχει, έχει κι άλλο μετά. Να ζήσω Τετάρτη λαϊκή και αγώνα μαζί. Θέλω να έρθει η Ρεάλ να προσκυνήσει, να πάει από τους πάγκους κανονικά. Έτσι. Αλλά έχει και άλλο παιχνίδι μετά. Δεν προκρίνεις επί τη Σπαρτά και πηγαίνεις ομίλους. Έχει ακόμα ένα χωριό. Ακόμα ένα χωριό. Τίποτα. Κάτι σε βίλες, κάτι τέτοια. Αυτά, τίποτα. Δεδομένα είναι ότι θα τα περάσεις. Ποια σε βίλη βρε τώρα, βρε. Ποια σε βίλη. Έτσι να τα λέμε όλα. Νομίζω ότι με πολύ πρόχειρους υπολογισμούς, τώρα αν ρωτήσουμε το μέσο ΠΑΟΞΗ σήμερα πώς σκέφτεται, ότι οι απεσιόδοξοι, οι γκρινιάριδες, ο μέσος ΠΑΟΞΗς έχει γκουγκλάρει σε ποια πόλη γίνεται ο τελικός. Αυτό σου λέω. Οι γκρινιάριδες αυτοί εδώ, οι στραβοστόμηδες και τέτοια είναι στους 8. Οι ρεαλιστές είναι στους 4 και οι λίγο πιο αισιόδοξοι νομίζω ότι σκέφτονται ήδη τον τελικό. Θα βλέπει ο Δημητράκης στο Λιμνιό. Λιμνιός χθες, κορυφαίος. Τι να κάνεις. Όχι, μετά βγαίνεις και λες ότι έδωσα κίνητρο στον παίχτη. Γι' αυτό για καλό το κάνω. Ρε φίλε. Και τέλος πάντων, και έκλεισε πολύ γρήγορα την υπόθεση Ζάμπα ο Λουτσέσκο. Τι έγινε, κατάλαβε κανείς? Ναι. Τι έγινε? Εντάξει, παρεξηγήθηκε. Από τι? Μετά έστειλε κάποιους κατευθείαν να πιάσουν να την εξηγήσουν. Ήθελε να παίξει παραπάνω. Φώναξε επειδή έκανε κάτι τρίπλες. Ναι. Του εξήγησε ότι παίζουμε για την ομάδα, δεν παίζουμε για την πάρτι μας. Αυτό θα του πάρει λίγο χρόνο. Ακόμα και ο Ουάρντα, αν είδες, αυτό το λίγο χρόνο που έπαιξε, ήταν άψογος στις μεταβιβάσεις και δεν πήγε για να σκοράρει. Μάλιστα. Είναι ένα μήνυμα που πρέπει να το πάρουν εκεί μες στην ομάδα. Αυτά, φίλε. Μάλιστα. Αφήνω το Δημητράκη να πάρει ένα γκρινιά. Μπορεί να είναι και ο επόμενος. Έγινε, φιλιά, τσάω. Καλημέρα στη Γραμμούλα.
Ο επόμενος είμαι. Έτσι. Πήρες να πεις για τον προηγούμενο. Για τον προηγούμενο. Ναι. Καλημέρα καταρχήν από εξωτική Σταυρούπολη. Έτσι. Την ασπρόμαυρη Σταυρούπολη. Ναι. Το για... μέρος που γίνεται η ΚΝΕ. Ναι. Το φεστιβάλ. Ναι. Δεν μου λες. Τώρα με μπερδεύει ο φίλος. Είπα θα παίρνω πρώτα εγώ και μετά για να με κράζει. Γιατί τώρα αποσυντονίζομαι. Ναι, αποσυντονίζομαι. Τα είχες έτοιμα αυτά. Εντάξει, τέλος πάντων. Θα κάνουμε rotation σήμερα. Λοιπόν, κάτσε γιατί σήμερα θα κάνουμε υπερπαραγωγή. Ναι, ναι, ναι. Πρέπει να μπω στη δυναμικά, κάτσε γιατί εδώ έχω και τα μηχανήματα, δεν ξέρω αν ακούγεται, αλλά θα το κάνουμε. Ακούγονται. Μας αρέσουν αυτοί οι ήχοι γιατί υποδηλώνουν. Έλα, πάμε. Oh. Ακούγεται. Ακούγεται. Oh. Ακούγεται. Ναι, εγώ είμαι εγώ. Εγώ είμαι αυτός. Πάμε. Καλησπέρα σε όλο τον κόσμο. Καλησπέρα σε όλο τον πλανήτη. Παράγια και Χριστέ. Μηχανήματα σαν να παίζουν μουσική. Τώρα πανηγεί ο καιρός. Πανικός, πανικός. Τώρα πανηγεί ο καιρός. Τρίτος προκριματικός. Ω, καλό, καλό. Πάμε, έτσι. Έτσι, πάμε. Λοιπόν, είδες. Ω, εντάξει, συγκινημένος, συγκινημένος. Ναι, εγώ ναι. Έκανα και ο Λιμιός έκανε παιχνιδάρα. Έτσι, στα είδες, είπα τι θα πεις, ήξερα τι θα πεις. Ναι. Ναι. Κοίταξε, φίλε, εντάξει, να μην πούμε και τα σάλια μάλια. Οχ, να τα. Αυτά όμως που ο Σπυρόπουλος λες και ήταν manager του, να πούμε. Ο Λιμιός και ο Λιμιός και πολύ είπε Λιμιός παρά ΠΑΟΚ. Αφού ήταν από τους κύριους εκφραστές των επιθετικών εξορμήσεων της ομάδος. Ναι. Και ξέρω εγώ λέει, είναι πώς το είπε, εραστής της τρίπλας και αυτά, τι πια τρίπλα, έκοψε την μπάλα λίγο δεξιά και έκανε σέντρα, εντάξει. Γιατί το τα παραλέμε έτσι λίγο. Το μυθικό φύγε αγόρι μου. Ναι, 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 μυθικό... όλα. Στο Λιμιό ήτανε. Αυτά φίλε μου θυμίζουν. Τεράστιο Σπυρόπουλος. Τώρα κάποιος, είναι... κάποιος διευθυντής σε άλλα ραδιόφωνα. Ναι. Είχε βάλει ο Κουλούρης 2 γκολ με την Τρίπολη. Ναι. Που δεν ξέρουν και και έλεγε, ξέρω εγώ. Ο point five που έλεγε, ναι. Και έβγαλε, είχε βγάλει να πούμε τον Κουλούρη, είχε βγάλει μέχρι και τον τρίτο ξάδερφό του, τον γυμναστή που είχε στο γυμνάσιο το αυτό, να και άρχισε να λέει «Και ο Άγγελος, γιατί τον έδωσε δανεικό», ρωτούσε τον πατέρα του αυτά και ο Κουλούρης είχε να παίξει από τότε μετά. Ναι. Εκείνο το μάτσο έκανε και μετά δεν ξανάπαιξε. Εντάξει, εκείνο το μάτσο όμως ήταν κομβικό, ήταν κομβικό. Ναι, ήταν κομβικό. Γι' αυτό. Πάμε όλα, δεν μου λες σήμερα ναι. Τι έγινε αντιπαοξή. Γιατί... Ξεκίνησες και 20 πήγε και μισή. Τι και μισή. Πάμε στο πρώτο διάλειμμα. Κέρδισε ο Πάο και στεναχωρέθηκες. Δεν ήθελες να κάνουμε. Δεν θα κάνουμε ακροματικότητες. Ήθελες εκεί να από παραδέκα. Από παραδέκα να έχουμε. Να αποκλειστούμε όπως τον Άγιαξ τότε παραδέκα που χτυπούσατε τηλέφωνα. Να έχω τηλέφωνα εδώ να μην κάνω τίποτα, να μην χρειαστεί. Τώρα τρεις ώρες πώς θα γεμίσει η εκπομπή. Για πες μου. Πώς θα γεμίσει. Με τους εξωγήινους. Με τους εξωγήινους. Πρέπει να πω έτσι στην Περσέση ο ραδιοφωνικός μαραθώνιος. Έτσι, έτσι. Έγινε. Σε φιλούμπε. Θα ξαναπάρεις εδώ. Μόνοι μας θα είμαστε. Έγινε. Τσαου. Δυναμικό ξεκίνημα από τους φίλους του Δικεφάλου του Βορρά, ο οποίος χθες αγωνιζόταν απέναντι στην Βασιλεία. Εύκολη επικράτηση, εύκολη πρόκριση και με καλή εμφάνιση, κάτι το οποίο φυσικά χαροποίησε ιδιαιτέρως τους ασπρόμαυρους φιλάθλους, τους ακούτε. Νομίζω ότι, όπως προείπα, ποιο είναι το μοτίβο. Ο απεσιόδοξος, ο στραβοστόμης, ο μυρλιάρης, ο δεν ξέρω και εγώ τι, θα φτάσει την ομάδα μέχρι τους 8 και θα φωνάζει να φύγουν όλοι. Ο ρεαλιστής μέχρι τους 4 και ο αισιόδοξος φίλαθρος θα βλέπει τον ΠΑΟΚ να αγωνίζεται στον τελικό του Μαγιού. Δεν ξέρουμε και φέτος που είναι, που διεξάγεται, θα μας βοηθήσουν. Σίγουρα θα υπάρχουν κάποιοι που το έχουν γκουγκλάρει. Ημερομηνίες, σκέφτονται, βλέπουν εισιτήρια. Είναι τελικός, ας το γκουγκλάρουμε και εμείς. Τελικός Champions League 2019. Πέρυσι αυτό το ουκρανικό ήταν. Άστα να πάνε. Είναι στη Μαδρίτη, κυρίες και κύριοι, στο Μετροπολιτάνο Στέντιουμ. Προφανώς και είναι το Σαντιάγο Μπερναμπέου. Το Μετροπολιτάνο Στέντιουμ. Δεν ξέραμε καν ότι λεγόταν έτσι. Για όσους λοιπόν το σκέφτονται, τους πληροφορούμε από τώρα που μπορούν να κλείνουν τα εισιτήρια. Άμα παίξεις με Ρεάλ, θα είναι σαν να παίζεις στην έδρα της γηπεδούχου. Πράγμα το οποίο έχει ξανασυμβεί πολλάκι όσον αφορά το σωματείο του Δικεφάλου του Βορρά. Καλημέρα σε όλο τον κόσμο. Εδώ είναι το λόγο επειδή. Εντάξει, ξεκινήσαμε 2-3 λεπτά πιο μετά γιατί είχαμε αβαρίες. Περιμέναμε να έρθουμε με παρέα. Η παρέα δεν ήρθε και τρέχαμε άρον-άρον μέσα στα λεωφορεία. Δώσαμε έναν αγώνα δρόμου. Νομίζω δεν έχω ξανακατέβει πιο
πιο αστραπιαία στο κέντρο. Να διανύσω την απόσταση Σταυρούπολη, λέω το Σοφού. Να υποδηλώσω και να καταδείξω τη μαχημοσύνη μου. Θα αυτοθαυμαστώ για ακόμα μια ημέρα. Και θα προχωρήσω και στην επόμενη γραμμούλα. Καλημέρα σας. Καλησπέρα, Μπαμπή. Καλώς το να. Ξέρεις, προσπαθώ να σε διορθώσω κατευθείαν για να μην ξαναφύγει. Τι κοτσάνα περισσότερο. Είπα. Ναι. Το γήπεδο είναι τσι ατλέτικο από το καινούργιο αυτό. Α, ναι. Μάλιστα, είδες. Πρώτη κοτσάνα λοιπόν, εδώ ακούνε όλοι τι λέει αυτό το γίδι πρωί-πρωί. Ναι, αλλά είδες με τι άνεση. Μπράβο, γι' αυτό σε διορθώνουμε κατευθείαν για να το μαζέψεις. Για να μην το ξαναπείς. Προφανώς είναι και το Σαντιάγο Μπερναμπέου, προφανώς. Δηλαδή τι δεν καταλαβαίνετε. Μάλιστα, Μετροπολιτάνο λέγεται το γήπεδο της Ατλέτικο. Το καινούργιο που έγινε πέρσι. Μάλιστα. Έτσι πώς το δείχνει εδώ, παιδιά, είναι με κοροϊδέψαν. Είναι σαν το Σαντιάγο Μπερναμπέου. Καταλάβατε γι' αυτό έτσι. Γι' αυτό σε λέω. Μάλιστα. Άμα δεν σε βοηθήσει με φίλη σου, θα σου βοηθήσουμε. Σωστό, σωστό. Ναι. Έτσι κι αλλιώς δεν είπα ποτέ ότι ξέρω. Σχεδόν δεν ξέρω τίποτα. Α, μπράβο, γι' αυτό Ατλέτικο. Είμαστε. Άρα πάω Ατλέτικο. Η Ατλέτικο είναι στο. Είναι προφανώς το Champions League. Ναι, ναι, κανονικά. Ναι, μάλιστα, μάλιστα. Και με την ταμπέλα πάνω, loser η Ατλέτικο. Γνωστά αυτά, δεν μπορεί να στεριώσει τελικό. Οπότε νομίζω ότι ο Πάκου είναι ο επόμενος κάτοχος του τροπέου. Το ακούτε πρώτοι εδώ, δύο του. Δύο, γιατί νομίζεις δεν υπάρχει κόσμος που ήδη το σκέφτεται αυτό και συμφωνεί μαζί μου. Εύκολα, εύκολα. Δεν είναι. Μετά τη χθεσινή εμφάνιση. Μάλιστα. Εντάξει, ήταν χτες, του βγήκε το παιχνίδι. Μπήκε στην πρώτη ευκαιρία τον γκολ και της έκοψε τα πόδια. Ναι, ναι, μπήκε τον γκολ εκεί. Και στη σέντρα του δεύτερου μικρόν ξαναμπαίνει γκολ πάλι. Ακριβώς. 7. Ακριβώς. Και 7 και 7. Γενικότερα, δεν ξέρω αν το παρα... Είχες δει και το πρώτο παιχνίδι. Ναι, που ναι. Έχασαν την ευκαιρία οι Ελβετοί σε γενιά ευθεία στο 5. Γενικότερα και τα δύο παιχνίδια του ΠΑΟΚ του πήγανε πάρα πολύ καλά τα πράγματα μέσα. Ναι, ήταν δηλαδή του πήγε το μάτς. Ναι. Όπως ακριβώς είπες. Αν εξαιρέσεις δηλαδή, το τέρμα που δέχτηκε εδώ στην Τούμπα. Αν βάζαν κόλλοι Ελβετοί στην Τούμπα στο 5, θα ήταν όλο το παιχνίδι. Και θα ήταν όλοι στην κερκίδα. Αριστερό πάνε, και χθες το 5 και το 5 πήγαν στα. Στο πέντε λεπτό των δημιουργών πήγαν τα δύο γκολ. Είπαμε, άμα. Δεν πρέπει να ευνοηθεί κάποια φορά από το από ναι, τη δίκη. Ναι, 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 χρειάζεται. Χρειάζεται και το. Χρειάστηκε η δίκη. Να σου πηγαίνει εκεί που χρειάστηκε. Έτσι ακριβώς. Από εδώ, από εκεί και μετά, άλλο ένα εμπόδιο μετά η Ρώση. Ναι. Θα δούμε. Θα δείτε μετά τι θα κάνει. Σε τι λέει η Ρακλάρα, έχουμε κανένα νέο. Και την επόμενη κλήρωση. Ναι, έχουμε κανένα νέο Ηρακλή. Γίνεται τίποτα. Μυροφορείς, Μυροφορείς. Ναι, υπέγραψε και. Και κάποιοι είναι ψιλοετοιμάζονται. Κάποιοι ψιλοετοιμάζονται μέσα από τα χέρια, γιατί την προηγούμενη εβδομάδα μαζί πρέπει να το συζητούσαμε κιόλας για τον Παύλο Μυροφορίδη, ότι θα πήγαινε στον Απόλλων Καλαμαριάς και θα... Ναι, αλλά εκεί μάλλον δεν τα βρήκε ο Μπαλτίδης με τους αδερφούς Κάλλας και ο Μπαλτίδης έρχεται σαν χορηγός με την σχηματική εταιρεία που είχαμε και πέρσι. Ναι, ναι, μη την πούμε, 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 μη την πούμε. Τι είπες. Α, συγγνώμη. Δεν πειράζει, δεν πειράζει. Αλλά μας τα σκάσει και εμάς, δεν κατάλαβα τι έτσι τους κάνουμε τζαμπαντάκι. Όχι, 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 μα είναι πάλι. Ναι, ναι. Μα είναι πάλι. Δηλαδή μπαίνει σαν χορηγός πάλι. Θα τη βλέπουμε. Δηλαδή φαίνεται σε όλα τα site γράφει. Τώρα θα, από φέτος θα αρχίσω να τα παίρνω. Που δεν θα τα δίνει κανείς, αλλά εγώ δεν τα παίρνω. Εγώ λέω παιδιά του τα παίρνω. Αλλά κανένας δεν μου τα δίνει. Αυτό είναι το πρόβλημα. Δωροδοκούμε, γενικότερα χρηματίζομαι. Ναι, ναι. Δεν έχω καμία ηθική. Και ήδη τώρα ξέρεις κάποιοι, δηλαδή τα πρώτα ονόματα, δηλαδή όλες οι, τα site Θεσσαλονίκης γράφουν για Πασά και τον Ζιαμπάρη. Μάλιστα. Α, επιστροφές. Επιστροφές λοιπόν. Πάνε να ξανακάνει την ομάδα. Ναι, ναι. Την ομάδα με την λόγω οποία. Μυροφορίδη. Έτσι, έτσι, μάλιστα. Καλές επιλογές. Και από εκεί και μετά βλέπουμε. Η ομάδα είναι τα 3-5 πηγάδια και περιμένουμε. Αν υπάρξουν τα χρήματα, ο Ηρακλής θα ανεβεί φέτος. Δεν βλέπω κανένα στη Β' Εθνική. Να σου πω γι' αυτό σε είπε, ήταν αυτό που λέγαμε χτες. Και αυτό το δίνουμε 2 Αυγούστου. 2 Αυγούστου, εδώ είμαστε. Άνα, μπράβο, θυμάσαι. Σου είχα πει την άνοδο του Ηρακλή και του Βόλου μαζί, τα λέγαμε 2 μήνες νωρίτερα. Έτσι, έτσι, έτσι. Είπαμε να τα λέμε. Εδώ είμαστε. Έγινε, σε φιλούμε. Αλλά καλά, κάτσε. Ναι. Πρέπει να βγει και η προκήρυξη. Ναι, εγώ ακόμα δεν ξέρω πώς θα ανεβαίνουν. Καλά, κάτσε να γίνει πρωτάθλημα, ναι. Αν δεν γίνει, σίγουρα έχει ανέβει. Αν δεν γίνει, τώρα δεν ξέρω. Έγινε, σε φιλούμε. Καλή ξεκούραση, φιλιά τσάου. Πού σε αναστάσει μου, τι έγινε, παιδί μου. Κοιτάξτε τώρα τι γίνεται. Τι έχω δικαιολογία, έχει κάτσει να πάρουμε γραμμή. Σε είδα μάχημα, το κοιτάξτε τώρα τι γίνεται. Ήταν η εισαγωγή για κανένα μισά ώρα. Πέριμα πάρουμε τη γραμμούλα και να τα πούμε. Καλημέρα. Καλημέρα, καλημέρα, Βαμπίνο. Καλώς το να. Τι γίνεται. Είμαστε πολύ καλά. Μπράβο, μπράβο. Εσύ. Η Β' Εθνική πάντω, εγώ το λέω παραδοσιακά, είναι πολύ δύσκολη κατηγορία. Βέβαια. Έτσι. Εννοείται. Θέλει δηλαδή πραγματικά λεφτά για να ξεχωρίζει το σύνολό σου.
ή να έχεις τόσο καλή χημεία και τόσο καλό προπονητή και να φέρεις τα αποτελέσματα που θέλεις. Αυτά που έκανε πέρυσι νομίζω ο Άρης. Αυτά που έκανε πέρυσι ο Άρης. Και να κλείσει με τον Μυροφορίδη. Με τον Μυροφορίδη, έτσι να τα λέμε. Έτσι, σωστό, σωστό, σωστό. Όπου, όπου πάει ο άνθρωπος, η ομάδα αναβαίνει κατηγορία. Έτσι, έτσι. Λοιπόν, Παοκάρα χθες το 3 το είδα, το 0-3 δεν είδα βέβαια. Ναι, γιατί? Αλλά το 3 το βλέπα. Α, δεν έβλεπες τόσο μεγάλη νίκη και τόσο άνετη και τόσο ευρείας έκτασης. Ναι, είδα ένα, έβλεπα ένα 3-2 ας πούμε. Εντάξει, η Βασιλεία αμυντικά πολλά προβλήματα είχε. Ναι. Αλλά μην μειώνουμε τη νίκη του ΠΑΟΚ, γιατί αυτό που, που δείχνει μια αντίπαλη ομάδα παίζει ρόλο και με αυτό που παίζει τον αντίπαλο. Πάντως δεν νομίζω και πλέον αισιόδοξος δεν περίμενε να κερδίσει τόσο εύκολα. Κοίταξε, η αλήθεια είναι ότι βλέποντας τον Γερίνη αυτός, ξέροντας πόσο σημαντικό κομμάτι είναι του παιχνιδιού, μια φοβία την είχα. Πιο πολύ γιατί ο Χατζερίδης όλοι δεν λέγανε ότι δεν είναι έτοιμος, παιδί μου. Ναι. Αλλά βλέποντας το παιχνίδι, σε παιχνίδι που περιμένει στην ομάδα, είδαμε πόσο καλός είναι ο Χατζερίδης. Και εμπειρος και δυνατός και στο ψηλό παιχνίδι καλός. Στην αρχή βέβαια μια-δύο φάσεις τις έχασε, αλλά λογικό έτσι μέχρι να βρει ρυθμό. Ναι. Παίζει και αυτό. Εντάξει, τώρα δεν ξέρω αν θα πρέπει να κάνεις ένα παιχνίδι κατοχής με την ομάδα ψηλά πώς θα είναι. Ένα παίξι που είναι 2 μέτρα. Ναι. Αλλά σε αυτά τα παιχνίδια δηλαδή πάνε που περιμένει τον αντίπαλο είναι μανούλα. Για μπάμπα μπούμπα να διώχνεις καλός είναι λες. Όχι, δεν είναι και μόνο. Έπαιζε και καλά. Εντάξει, και από πίσω κατάφερε να προωθήσει την μπάλα σωστά. Δεν έδιωξε. Είχε μια φάση εκεί στο ξεκίνημα του παιχνιδιού που πάει να μπει η Βασιλεία μες στην περιοχή και έχει βάλει τα χεράκια πάνω στον επιθετικό της Βασιλείας. Άμα λίγο έτσι αυτό θα μπορούσε να κάνει και κανένα τέτοιο. Δεν ξέρω. Το βλέπω λίγο επιρρεπή στα πέναλτι. Δεν ξέρω. Έχω μια τέτοια. Χωρίς να έχω ιδέα. Δεν ξέρω, μου βγάζει μια τέτοια αίσθηση. Όλοι οι πολύ αμυντικοί το κάνουν αυτό. Πάντα λίγο. Όχι πώς δεν το κάνει και ο Κρέσπο παίζει πάρα πολύ με τα χέρια. Και είναι και πήρε επίσης. Ο Κρέσπο κοίταξε την ώρα που πήγε μέσα. Ήξερα ότι δεν θα έχουμε τα ανεβάζα του Γερμανία, τα ποιοτικά. Αλλά αμυντικά μπορεί να σταθεί. Έτσι, έχει ξαναπέξει δεν προς τα ροφέδια. Ιταλία έβγαλε ολόκληρο πουτάσμα να βγει σαν δεξιμπάκ ο Κρέσπο. Ναι, μα νομίζω έτσι είχε έρθει στον μπακ. Δεν είχε έρθει σε σιδερμπακ. Είχε έρθει με πολλά παιχνίδια σαν δεξιμπάκ. Δηλαδή ήταν και ένα σκεπτικό αμυντικό ο οποίο είχε παίξει πολλά παιχνίδια δεξιμπάκ. Μάλιστα, το βάζει τώρα. Εντάξει, ό,τι μπορεί ο καθένα. Μάλιστα, έγινε, σε ευχαριστούμε. Σε φιλούμε. Καλημέρα. Ο λόγος εσένα να σας. Τι έπαθες, κοιτάξτε να δείτε λες. Ναι, κοιτάξτε. Πώς έχουν τα πράγματα. Πώς έχουν τα πράγματα, για να ακούσουμε τι. Για αρχή δεν ακούω. Ναι, δεν ακούς τώρα εμένα. Α, κάτσε, για αρχή δεν ακούς. Τώρα μ' ακούς. Τώρα ακούω. Εντάξει, ωραία, κομπλέ. Τώρα κατά δεύτερον και στην ουσία του ζητήματος. Ναι, ναι. Οχ, κερδίζει χρόνο τώρα. Με αποσυντώνησε αυτή η μετάθεση της εκπομπής στη μεσημεριανή ζώνη. Έτσι, γιατί είμαστε μεσημεριανόλογο, επειδή κυρίες και κύριοι. Διότι εγώ συνήθως τέτοια εποχή που ξημερώνει και νωρίς, έρχομαι σε ρίς στην εκπομπή. Αλλά σήμερα που έπρεπε να ξυπνήσω κανονικά θεωρητικά στις 6, δηλαδή το ξυπνητήρι πήγε 6 και 10, αντί για 5 και 10. Έτσι. Εγώ όταν πήγε 5 η ώρα, δεν είχα τι να κάνω και με πήρε ο ύπνος. Α, εντάξει, ήσουν ήδη ξύπνιος, δηλαδή. Ήμουνα. Αλλά με πήρε ο ύπνος, γιατί δεν είχα τι να κάνω. Αυτή η καινή ώρα που έμενε, μελούμενη, με διέλυσε. Έπρεπε να μου το πεις να έρθουμε και πιο νωρίς εδώ. Θα μπορούσα να το κάνουμε. Να κάνουμε 6-10. Και ευτυχώς με πήρε τηλέφωνο εκεί πάνω στο πρώτο τηλέφωνο, λίγο πριν το δεύτερο. Τι στο διάλογο θέλει αυτός πάλι, τι τον είπαν, να έρθουν και τέτοια. Και όμως εδώ υπάρχει ένα συμπληρωματικό ζήτημα. Η μετάθεση εκπομπή στη μεσημεριανή ζώνη έχει ως αποτέλεσμα να ψάχνω και πάρκινγκ. Οπότε θα φτάσει τουλάχιστον 10 λεπτά νωρίτερα. Δεν είχε πάρκινγκ κάτω εδώ στο. Δεν είχε στην Ήωνο Δραγούμητο. Εκεί μας καταντήσανε. Λοιπόν, πότε ξανά ξεκίνημα του λόγου επειδή στις 7, τα λέμε και αυτά, είδατε πόσο προνομιακό είναι το να ξυπνάς πρωί και να δουλεύεις νωρίς. Τώρα που είναι θα φεύγαμε. Τώρα θα καλά, τώρα θα τελειώνει η εκπομπή. Ας πούμε, τι έμεινε ένα μισάωράκι, διαφημίσεις αυτά. Χορηγή, τελειώσαμε. Αλλά τώρα έχουμε. Τώρα θα δεις πώς είναι το τέτοιο. Αν σηκωθώ νωρίς, θα ψάχνω πάρκινγκ, θα είναι αργά. Πώς λένε εκείνο το τραγούδι, τέλος πάντων, ο Λουκιανός και Λαϊδόνης με τα ημισκούμπρια. 5η 2 του μηνού είναι σήμερα, ως Ιου Ιου στην Ιανού του Β' του Βασιλέως και εορτάζει μόνο ο Ιουστινιανός σκέτο. Συγγνώμη. Ναι.
Έγινε όσιος Ιουστινιανός που έχει κατασφάξει τον κόσμο στα γήπεδα. Στα γήπεδα κιόλας. Ναι. Γιατί να μην είναι ρεσί ο Ιουστινιανός, όσιος. Ποιος έχει σφάξει ο Ιουστινιανός. Στη στάση του Νίκα εκεί στην Κωνσταντινούπολη είχε γίνει χαμός στο εκτός έδρας. Και στον υπόδρομο στη Θεσσαλονίκη στο εντός πάλι. Αυτός θα μας τα κάνει εδώ. Αυτός θα είχε κάνει. Πόσο είχε φάει εδώ, είμαστε μεγάλη σφαγή τη Θεσσαλονίκη. Καμιά 30 χιλιάδες. Μια τούμπα κόσμο είχε φάει. Μια έναν υπόδρομο τότε, α πούμε. Να βγουν γιατί λένε, α πούμε, εκεί παλιά ο Πάουξ ο συντριβάνει, γιατί εμεί παλιά στο υποδρόμιο εκεί να γίνει το νέο γήπεδο του Πάουξ. Στο Ναβαρίνο που έχει πολλά Πάουξάκια γενικότερα. Αποκτήσεω, α πούμε, πλατείε Ναβαρίνο εκεί κατοικοδρεύαν πολλά Πάουξάκια. Αλλά όντω, να μην γίνει. Καλά για όλα αυτά και να μην τον κάνουμε έναν όσιο για όλη αυτή την προσφορά. Τι έκανε, εντάξει, για σοφιάρε. Ισχύει αυτό. Ο Μελισσανίδης θα γίνει άλλη. Ο Δημήτρης Μελισσανίδης της Ορθοδοξίας ο Ιουστινιανός. Στα γέννη να βγει και να πει πως είχε πει ο Ιουστινιανός σε νίκησα Σολομόντου, να βγει και να πει σε νίκησα Ιουστινιανέ. Σε νίκησα Μπάρλε, ξέρω εγώ για τον τέτοιο. Γιατί είχε φτιάξει τον Νίκος Γκούμας και τη Νέα Φιλαδέλφια. Ίσως. Καλημερίζω. Καλημερίζω όλο τον κόσμο που αρχίζει και μπαίνει στην παρεούλα μας εδώ στο Λίμπερο 107,4 με τα ιστορικά στοιχεία. Επίσης σήμερα και μια άλλη είδηση που θα σου αρέσει. Όχι είδηση, ακόμη ένα ιστορικό στοιχείο και όλους εδώ του Θεσσαλονικής. Το 338 π.Χ. Τους πήραμε. Τους πήραμε, εννοείται. Το θυμάσαι, το έχεις, ας πούμε, 25 Μαρτίου και 338 π.Χ. Έτσι, να το. Ο σωστός Θεσσαλονικιός ο κομπλεξικός είναι διαβασμένος. Και έχω και δήλωση του Φίλιππου. Ναι, ο Φίλιππος ο Β' για να ενημερώσουμε τον κόσμο τι είχε συμβεί σαν σήμερα και δεν το γιορτάζουμε εδώ σαν εθνική. Έλατε. Γιατί έχουμε, ας πούμε, 28, 25, εντάξει, και 25 ήταν, ας πούμε, κάτω. Στην Αχαγιά. Δεν μας έχει καθόλου απασχολήσει το ζήτημα. Και 2 Αυγούστου βόλευε. Βόλευε, δεν λες τίποτα γι' αυτό. Ο Φίλιππος ο Β' ο Μακεδόν νικά τις ενωμένες δυνάμεις των Αθηναίων, του ΠΟΚ δηλαδή τη εποχή. Όλη η Αθηνά ενωμένη. Έτσι, και το Φίλιππο και νικημένη και Θηβαίων ταυτόχρονα. Να τα λέμε αυτά, το ΠΟΘ. Ναι. Και καθιστάται κυρίαρχος του τότε ελληνικού χώρου. Πήραμε την ΕΠΟ, πήραμε την ΕΠΑΕ της εποχής, πήραμε το μαντίο των Δελφών, πήραμε την Αφικτιονία. Όλα τα πήραμε. Όλα τα είχαμε πάρει. Ξέρεις τι είχε πει ο Φίλιππος τότε μετά τη μάχη. Τι? Οι Αθηναίοι δεν ξέρουν να νικάνε. Τι σοβαρά. Δεν ξέρω, παίζει να έχει βγει στη μαρμίτα να το είπε. Φαντάζεσαι τώρα εκεί πάντελ. Αριστοτέλης, ξέρω εγώ, Σόλωνας, ποιοι ήταν εκείνη την εποχή. Έλα. Εκεί την κυρία με τα τατουάζ, την κυρία με τους μέανδρους, εκεί την εποχή. Και τον Πέρση εκεί πίσω. Φέτος έχω ρίξει ρεπουλή Αθηναί, ρεπουλή Θηβέ. Για το Θηβαίος δηλαδή τι ήτανε, ας πούμε, θηγατρική των Αθηνών, γιατί πήγανε μαζί τους. Πηγαίνοντας τους πετυχαίνεις αυτούς, κάνανε βαδιά. Έτσι. Μια μεγάλη μέρα, κυρίες και κύριοι, για τη Μακεδονία μας. Πράγματα τα οποία δεν θα τα αναδείξουν και νομίζω και κόσμος που κρατάει ψηλά τα λάβαρα, ας πούμε, της επανάστασης του τελευταίου καιρού. Αλλά εμείς εδώ είδατε, γιατί μπορεί να μας κατηγορήσετε ότι ουδέποτε έχουμε εστιάσει με ζήλο πάνω στα ζητήματα τέτοιας φύσεως και βλέπετε ότι αναδεικνύουμε αυτά τα χαρακτηριστικά. Πόσο μάλλον όταν έχουν και οπαδικής προσέγγισης, λοιπόν. Συγκεκριμένο σίγουρα είναι. Ναι, τους τρέξαμε. Τους πήραμε τα μηχανάκια, ανοίξαμε και συνεργείο δηλαδή εκείνη την εποχή. Λιοντάρι ανοίξαμε. Προκειμένου φτιάξαμε λιοντάρι. Φτιάξαμε. Σωστό. Μάλιστα. Πολλές μάχες δηλαδή. Σήμερα τι έχει, μάχη των Κανών, λέει το 216. Ο στρατηγός των Καρχιδόνων Ανίβας, δεν μας ενδιαφέρει αυτό. Συντρίβει τις Ρωμαϊκές Λεγιώνες και άλλη συντριβή. Σε ειδήσεις από το διεθνή χώρο τώρα. Η μάχη των Κανών σας σήμερα το 2016. Ο στρατηγός των Καρχιδόνων Ανίβας σε συντρίβει τις Ρωμαϊκές Λεγιώνες. 50.000 Ρωμαίοι πέφτουν στο πεδίο της μάχη. Χάνιμπαλ άντε πόρτας, αναφωνούν οι Ρωμαίοι. Μάλιστα. Ναι. Και το 46 επίσης. Για το Champions League των μαχών, ο Ιούλιος Κέσαρας νικά τον βασιλιά του Πόντου. Εδώ μα δεν μας αρέσει αυτό, τι φάγαμε εδώ. Νικά τον βασιλιά του Πόντου Φαρνάκη. Τα χανιά ήταν. Και Φαρνάκη. Ξέρεις, ακούσε, ας πούμε, ο Άνιβας, ο Ιούλιος, ο Κέσαρας, του Πόντου, τι καρνάκι. Ακούς και του Πόντου και περιμένεις να ακούσεις τουλάχιστον το Χατσερίδης. Του Πόντου Φαρνάκη στο γάμα. Καλή. Πώς να μην χάσει με αυτό το όνομα και αναφωνεί όμως το ιστορικό, την ιστορική ρίση Βένι Βίντι Βίση. Μάλιστα. Η οποία αργότερα, ας πούμε, έγινε. Όχι στην Γροφίζιο. Όχι στη Βίση αυτό. Νομίζω ότι είναι μεγάλη χαρά για τους καπνιστές τσιγάρο Μάλμπορο. Γιατί υπάρχει για κάποιο λόγο πάνω εκεί στα συγκεκριμένα πακέτα. Το Βένι Βίντι Βίση. Είδον ήλθον ενίκησα. Σημαίνει η συγκεκριμένη φράση.
Αν δηλαδή ο Φαρνάκης, ας πούμε, ήταν λίγο πιο ταμπάκ του, τα είχε κάνει μέρα και πέραμε κανένα αποτέλεσμα, δεν θα είχαμε αυτή την ιστορική ρίση. Και τώρα εδώ υπάρχει ιστορική αναλογία. Δηλαδή ο Ιβάν Σαββίδης είχε καπνοβιομηχανία. Ας που την πούλησε στους Ιαπωνέζοι. Να τα ερμηνεύσουμε. Άρα λοιπόν ο ΠΑΟΚ νομίζω ότι σύμφωνα με τις γραφές είναι πλέον ο επόμενος. Πρωταθλητής Ευρώπης. Champions League, ναι. Champions League για την περίοδο 2018-2000. Θα το δώσουμε γύρω πάλι. Όχι, τη γύρω πάλι. Ας πούμε, κουράστηκε πλέον. Γύρω πάλι, φτάνει. 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 Έτσι νομίζω ξεκάθαρα. Όπως αντιλαμβάνεστε κυρίες και κύριοι, ξεκινάει μια, τουλάχιστον για τους φίλους του Δικεφάλου, μια αισιόδοξη ημέρα. Χωρίς προβληματισμό, χωρίς τηλέφωνα, χωρίς στραβά στόματα, χωρίς ακροματικότητες. Δεκατάσταση αυτή, εννοείται. Περιμέναμε, νομίζω η πλειονότητα των εκπομπών περίμενε κάτι άλλο, ούτως ώστε να διαμορφώσει την εκπομπή της και να μην χρειαστεί να κάνεις και τίποτα. Τώρα, δεν έχουμε θέματα και αναγκαζόμαστε και μιλάμε για τα αποτελέσματα εκεί τα. Είπαμε να λέμε προϊστορία, αλλά όχι έτσι. Λοιπόν, 7 και 35 χρόνια πολλά στους Ισουτινιανούς, είπαμε. Και αξίζει αυτό που ανέφερε ο Αναστάσης να το έχουμε και λίγο στο νου πέρα από την πλάκα. Ότι άκουσα καμιά κατοστάρα εκεί, την έφαγε. Χιλιάρικο. Τόσους είχε. Ναι, τόσους είχε. Γι' αυτό και είναι όσιος. Δηλαδή, άμα ήταν και λίγο. Δεν είχε ιερό και όσιο εκείνη την εποχή. Αλλά παρόλα αυτά, αναδείχθηκε μετά από χρόνια το θεάρεστο έργο. Γιατί κατέσφαξε εδώ του. Πώς ήταν στη Μάη. Αυτό με ενδιαφέρει το στοιχείο. Στη μάχη τη σφαγή του υποδρομίου. Σίγουρα ήταν Ισουτινιανός. Μήπως ήταν αλλός. Μήπως κάνουμε λάθη. Θεωρώ πως θεωρείς, ναι. Δίνω τώρα επειδή είμαι και αγούρο ξυπνημένος. Ναι, 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 ναι. 100% να λέω αλήθεια. Ναι. Θα το ψάξουμε. Θα το ψάξουμε. Στη στάση του Νίκα ήταν σίγουρα. Κοίταξε, ότι είπα λάθος στο γήπεδο της Ατλέτικο, ενώ το είπα ότι είναι το γήπεδο της Ρεάλ, κατευθείαν με διόρθωσαν. Εντάξει, θα έχει βγει ένας ιστορικός. Θα έχει βγει ένας ιστορικός, εννοείται. Λοιπόν, πρώτη διαφημιστική μικρή ανάπαυλα και να ανασκουμποθούμε, να συνταχθούμε. Θα συζητήσουμε για τα ματσάκια, για τα πάντα, για τα ούφο. Εμείς πήγαμε χθες, κάναμε αυτοψία, όχι τώρα έτσι, να δούμε. Τα είδες. Μεταδώσαμε και ρεπορτάζ και ερχόμαστε. Επιστρέψαμε κυρίες και κύριοι εδώ στο Λόγο Επειδή στο Λίπερο 107,4 και για να αποκαταστήσουμε την ιστορική αδικία από τον ενθουσιασμό του Αναστάση που ήθελε να δώσει κι άλλο αστέρι στη φανέλα του Ισουτινιανού. Τη σφαγή στον υπόδρομο της Θεσσαλονίκης δεν την πραγματοποίησε ο ίδιος, αλλά ο Θεοδόσιος. Μπορεί να γι' αυτό σώσεις τώρα. Θεοδόσιος. Βιάστηκαμε και δύο, μην το χάσει κανείς και την κρυάδα. Θυμόμαστε ημερομηνία περίπου. Το 390. Το 390 μετά Χριστόν, μάλιστα. Καλημέρα στην γραμμούλα μας. Καλημέρα. Καλώς τον. Εγώ το έλεγα χθες ότι θα κερδίσουμε. Έτσι, δικαιώθηκες λοιπόν. Ξέρεις γιατί το έλεγα. Γιατί το έλεγες. Ήταν το Όσιο Μάρκελο χθες. Α, μάλιστα, είναι ο προστάτης δηλαδή. Το Όσιο Μάρκελο δεν χάρη ποτέ ο ΠΑΟΚ. Έτσι, σωστό. Ναι, ξέρεις την ιστορία του Όσιου Μάρκελου. Όχι, δεν υπάρχει. Εσύ τώρα γιατί ξέρεις την ιστορία του Όσιου Μάρκελου. Να ακούσουμε, ναι. Γιατί παίξαμε χθες. Ναι, γιατί, τι έκανε. Ήτανε πρόσφυγα από τη Συρία. Α, μάλιστα, ωραία. Προσφυγικό σωματείο και ο ΠΑΟΚ. Προσφυγικό σωματείο, ακριβώς το πιστεύω. Μάλιστα, σωστά. Έτσι. Δεν γίνεται να χάσουμε ημέρα προσφύγων. Έτσι ακριβώς. Όσιων προσφύγων. Ναι, έτσι. Έξω οι ξένοι άγιοι. Έχουμε εδώ και τους δικούς μας, τόσους καλούς έχουμε. Ο Μάρκελος Έλληνας είναι. Α, ναι, αφού λες πρόσφυγες από τη Συρία. Μήπως λες το Μάρκελο νύκτα. Γιατί ρε, οι πρόσφυγες που ήρθαν από την Μικρά Ασία, τι ήταν, ξένοι. Μικρά Ασία, όχι τη Μικρά Συρία. Η Συρία είναι λίγο πιο μακριά. Για Βυζάντιο μιλάμε τώρα. Πάρτο ως εκεί. Η Συρία ήταν στο Βυζάντιο. Έφτανε ως εκεί το Βυζάντιο. Πολύ Βυζάντιο, παλιά. Το βαθύ Βυζάντιο, το βαθύ Βυζάντιο. Βαθύ κράτος. Έτσι. Κατά άλλα, πώς τον είδες στον ΠΑΟΚ. Πολύ ωραίο. Πολύ ωραίο, μάλιστα. Ούτε στιγμή πιστεύω ότι θα χάσουμε χθες. Δηλαδή από την πριν άρχισε το μάτς. Τώρα για το επόμενο μάτς δεν ξέρω. Δύσκολα. Δύσκολα λες με τη Σπάρτα. Φυσικά δύσκολο, αλλά έχουν και παιχνίδια στα πόδια τους. Και οι Ελβετοί είχαν λίγο παραπάνω παιχνίδια, νομίζω. Στα πόδια τους. Έχει πρωτάθλημα, αυτοί έχουν πρωτάθλημα. Ναι, είχαν ξεκινήσει το πρωτάθλημά τους. Θα δούμε, αλλά. Συγκρατημένος ο Θεός. Τουλάχιστον χθες δεν περίμενα ότι θα χάσουμε. Ναι, και δικαιώθηκες εδώ. Τουλάχιστον θα παίξουμε κατευθείαν στο UEFA, από το οποίο θα σηκώσουμε κιόλας. Απεσιόδοξος ο φίλος ο Κρίς βλέπει μόνο κατάκτηση του Europa League. Πάλι. Πάλι και όχι κατάκτηση του Champions League. Τι να σε κάνω, εντάξει, είσαι συγκρατημένος. Συγκρατημένα αισιόδοξος. Τι σου άρεσε από το χθεσινό ΠΑΟΚ.
Δεν κάνουμε έτσι. Του Πάου, δεν κάνουμε έτσι εκπομπή. Πολύ όριμος. Ναι, δεν κάνουμε έτσι εκπομπή. Δηλαδή με το Τσιγκέλι, α, καλός ήταν, ωραία ήταν. Τι δηλαδή... μ' άρεσε, ναι. Γιατί συζήτηση κάνουμε, ρε παιδί. Όχι, λέω ότι δεν γίνεται έτσι εκπομπή γενικά. Ωραία, ήταν καλά όλα χθες, όλα καλά, καλά, άντε για καλά. Πιστεύω ότι ήταν όριμος, ρε παιδί. Όριμος. Που έδειξε πολύ ωριμότητα. Για Ευρώπη που η ομάδα δεν έχει σαν... Αυτή η ομάδα τέλος πάντων δεν έχει ξαναπαίξει Ευρώπη. Εντάξει, περισσότερο... Συγκεκριμένη ομάδα του ΠΑΟΚ, έτσι. Ναι, οι περισσότεροι παίχτες βέβαια έχουν ξαναπαίξει. Αν και έχουν ευρωπαϊκές εμπειρίες. Ναι, όντως δεν έχουν ξαναπαίξει Ευρώπη, γιατί πέρυσι. Ναι, τέτοια εποχή περίπου. Και πέρυσι τέτοια περίοδο περίπου να ερχόταν αυτοί οι παίχτες. Δεν είχαν έρθει ακόμα αυτοί οι παίχτες. Σωστή παρατήρηση. Σωστή παρατήρηση. Μάλιστα. Έγινε κρίση μου, σε φιλούμε, σε ευχαριστούμε. Βγήκα, γιόρτασα. Γιόρτασες, τι έκανες δηλαδή. Τι γιόρτασες. Πήγα στα κορίτσια. Σε ποια κόρη, πού ή τι. Στις φίλες μου. Ποιες φίλες σου. Έχω φίλες, φιλινάδες. Α, στις φιλινάδες σου πήγες. Άμα έτσι, έτσι πώς το είπες, ας πούμε, νομίζαμε κάτι πονηρό πήγα στα κορίτσια. Όχι, ρε, τι λες. Έτσι, εντάξει. Έχω φίλες εγώ. Έχω φίλες και ξέρω, μάλιστα. Έγινε, σε φιλούμε. Πιλοφάιτς έχω πήγα. Στις φιλινάδες μου. 2-31-0-2-8-7-3-8 για τηλέφωνο επικοινωνίας εδώ με την σταθμάρα μας. FM κενό μηνυματάκι αποστολή στο 54526. Χρέωση 1,24 του ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ και χρεώσεων κινητής τηλεφωνίας. Και λόγω επειδή στα ιντερνέτια και εκεί ανταμονόμαστε, έχουμε και τις live καλύψεις των αγώνων. Όποτε είμαστε μπροστά στη τηλεόραση και παρακολουθούμε κάτι, δίνουμε και το δικό μας στίγμα σε συνάρτηση και σε αλληλοβοήθεια με τους ακροατές. Καταγράφουμε την πραγματικότητα που δεν καταγράφουν οι reporters, τα πράγματα που βλέπουμε μέσα στο γήπεδο και έξω από αυτό. Ουδέποτε θα διαβάσετε σε κάποιο site, σε κάποια εφημερίδα, γιατί για μας το ποδόσφαιρο είναι μια διαφορετική πραγματικότητα. Τώρα που πιάσαμε και τα ιστορικά στοιχεία, έτσι, για τα σαν σήμερα και τις γεννήσεις και τα ίδια, λέει σαν σήμερα το 1988 γεννήθηκε ο Goran, λέει, Gavrančić. Έπαιξε, λέει, στον ΠΑΟΚ 7 παιχνίδια το 2008, δεν το θυμάμαι καθόλου, αλλά το όνομα κάτι μου λέει. Ιανουάριο ήρθε ναι. Και στο μάτς με τον Άρη στο 3-0 με στην Τούμπα. Ναι. Πάει να τον πιέσει ο Αμορόζο, πετάει μια τρίμπλα και τον αποθεώνει του μπάλας και μπήκε γκολ. Έγινε τέτοιο πράγμα το 2008, εκείνο το 3-0. Με το Σταυρίδι και την κλωτσιά του Γουχού. Δεν είδες την καρατιά του Γεωργιάδη. Δεν είδες την καρατιά του Γεωργιάδη, είδες φάουλ έξω από τη μεγάλη περιοχή. Τα είχα πει αυτά. Ποιο, τι, δεν κατάλαβα, για ποιο λες. Στη Μαρμίτα που έλεγε. Ποιο το έλεγε, δεν το θυμάμαι. Δεν θυμάμαι ποιο που φώναζε. Δεν είδες την καρατιά του Γεωργιάδη, είδες φάουλ έξω από τη μεγάλη περιοχή. Ο Μπουγάτσας θα το έλεγε σίγουρα. Λογικά ναι, αλλά δεν θέλω να τον αδικήσω. Όχι, σίγουρα Μπουγάτσας. Καλημέρα στην Γραμπούλα. Καλημέρα, πήρα για ενημέρωση. Ναι. Ο σύντροφος Παφίλης μόλις με ενημέρωσε ότι δεν έχει ξεκινήσει το ρώσικο πρωτάθλημα. Να, μάλιστα. Οπότε είχαν και το Μουντιάλ. Ναι, δεν έχουν τίποτα αγώνες στα πόδια τους, δεν έχουν καμία τύχη. Έχει πειραστεί ο Κρίς από το φίδι που βρέθηκε στο δωμάτιο του αδερφού του. Έτσι. Και είναι απεσιόδοξος. Και να μην δώσει η πρόκληση είναι σίγουρη, αρκεί να μην δώσει το διαρκεία στον Αναστάση. Ναι, αυτά τα αστεία πλέον δεν πρόκειται αυτά να γίνουν. Αυτά κομμένα, Αναστάση. Κομμένα, μην πας καν, ναι, όντως. Θα φωνάξουμε για παρέα, λέω, τον Σοφού και ξέρεις τι θα γίνει. Εντάξει, μπορούμε να τον κρατήσουμε. Πώς λέγανε στις εκλογές, κρατήστε τις γιαγιάδες στο σπίτι που έβγαινε ο Χίος και φώναζε, κρατήστε τον Αναστάση στο σπίτι. Το βασανιστήριο με τα δαμάσκηνα και το τσίπουρο δεν θα είναι τίποτα. Μόνο ο Καναστάσης θα είναι απεσταλμένος τελικών. Θα πηγαίνει μόνο στους τελικούς. Που τα φέρνουν τα τροπέα. Ναι, φέρει τροπέα. Ναι. Είναι ο τροπεοφόρος. Τελικά μάθαμε πού γίνεται ο τελικός. Ο τελικός γίνεται στο γήπεδο της Ατλέντικο. Όπως είπα πολύ λάθος, γίνεται στο γήπεδο της Ρεάλ το πρωί. Αλλά γίνεται στο γήπεδο της Ατλέντικο. Μικρό, είναι μικρό το γήπεδο. Είναι μικρό το γήπεδο. Για τελικό Champions League τώρα. Η εκδίκηση του Μιχόπουλου από το Βιέρι θα είναι. Ναι, είναι άλλο, είναι καινούριο αυτό που έχει φτιάξει. Δεν πειράζει, όπου το βρούμε. όπου το βρούμε. Βιέρι, όπου σε βρω. Όπου σε βρω. Έγινε, σε φιλούμε, τσάω. Πάμε, ένα με απασχολεί γιατί δεν μπορώ να θυμηθώ τον Γκάβρατς. Δεν μπορώ να θυμηθώ αυτή την τύρπλα να σου πω την αλήθεια. Είχε και blog. Ναι, το θυμάμαι, τον θυμάμαι σαν όνομα, αλλά δεν το θυμάμαι καθόλου σαν παρουσία. Θα μου πεις με 7. Και εγώ νομίζω ότι παραπάνω έχει, δηλαδή νομίζω ότι έναν γύρο τον είχε παίξει. 7 αγωνιστικές μου βγάζει εδώ το Wikipedia, οπότε δεν έχουμε κανένα λόγο να μην το πιστέψουμε. Είχαμε κάνει μεταγραφάρες εκεί τον Ιανουάριο. Ναι, είχε πάρει. Είχαμε πάρει Βιορέλ Φρούτζα. Τον Βερόν. Τον είχε πάρει τότε, το 2008. Ναι. Ναι. Και έναν ακόμα είχαμε πάρει. Έναν Γκοζάλες, Τόνι Γκοζάλες. Αυτός ήταν από πριν. Από πριν ήταν. Ναι, έναν ακόμα είχαμε πάρει όμως.
Φρούντζα, ε. Όπω τη θυμήθηκε. Βιορέλ Φρούντζα παίζει να παίξει και δύο λεπτά. Με μπαλάφα, με. Ήταν εποχή στι Σαρδέλε τότε. Ναι, Σαρδέλε. Έτσι, να τα λέμε και αυτά. Γιατί η ιστορία, καλό είναι να θυμόμαστε και την ιστορία. Εδώ οι αναμνήσεις ξαναγυρνούν στο λόγο. Επειδή τα μικρά, τα παιδικά χρόνια, τα αθώα του, τα στιγματισμένα του Αναστάση. Πόσο ήσουν τότε, 2008? 13,5 και μεγάλωσε με Γκάβρασης, με Φρούντζα, με Μπαϊάνο, με Άλαν, με αυτούς, με Πι. Συγγνώμη, δύο χρόνια πριν είχαμε ακόμα χειρότερες. 2005-2006 εκεί, με Αμοιράς μη Μέγκαχεντ. Μέγκαχεντ, ρε εσύ. Βαρά, σπεχτούρα. Σε παρακαλώ τώρα. Δεν ήρθε και ο Σικαμπάλα. Δεν ήρθε λίγο Σικαμπάλα. Δεν ήρθε, χάλασε του Σικαμπάλα. Χάλασε ο Σικαμπάλα, τον κάναμε ολόκληρη μνήμα εδώ, πανηγυρίζαμε όλοι, περιμέναμε Γιώργο Μίνο, ρεπόρτερ Πάγκον, να τον ξαναδούμε στα ελληνικά γήπεδα. Εν τέλει, σύμφωνα με τη χθεσινή ειδησιογραφία, χάλασε η μεταγραφή του στον Απόλλων Σμύρνης. Και έτσι ο Αχμέτ Μαχμούτ Φατλάλα. Αβδέλ Ραζέκ Μαχμούτ Φατλάλα Σικαμπάλα. Το μάθες, ε. Δεν το μάθα ποτέ, να σου πω την αλήθεια. Γι' αυτό μόνο Γιώργος Μίνος. Μόνο Γιώργος Μίνος. 2-31-0-287-3-8. Νομίζω ότι τη σημερινή εκπομπή θα απασχολήσει σε ένα μεγάλο τη κομμάτι. Η χθεσινή εμφάνιση του ΠΑΟΚ, η πρόκριση, το πολύ καλό αποτέλεσμα. Η επόμενη φάση, ο επόμενος γύρος που είναι, τα παιχνίδια είναι πάρα πολύ άμεσα. Ο ΠΑΟΚ επικράτησε εύκολα της Βασιλείας από την Ελβετία ή και από τη Νέα Ελβετία, τα λέγαμε, με 3-0. Ξεσαλώσαν όλοι στα ίντερνετια. Ένα πάρα πολύ ωραίο που διαβάσαμε ήταν το ότι τέτοια ήττα έχει να υποστεί η Βασιλεία από το... Το βάλεις δικό σου, αλλά δεν είναι δικό σου αυτό, Αναστάση. Εγώ το έγραψα για δικό μου, το νόμιζα, το γράψαν όλοι. Το γράψαν όλοι, ναι, εντάξει, ήταν άμεσο επόμενο. Ότι... Αλλά λέει το... κάποιος με διόρθωσε και λέει το 73 ήταν το δημοψήφισμα. Ψέματα, αλλά ήθελα να το απαντήσω εκεί, ναι, από κάτω. Ναι. Σε σένα δεν το έγραψε αυτό. Ναι, ναι, ναι. Αλλά για πες την ιστορία. Πάλι ιστορικές αλήθειες να πούμε. Σίγουρα, ναι. Πρώτα απ' όλα, χωρίς να ψάξει κανείς τίποτα, είναι δυνατόν να έγινε δημοψήφισμα το 1973 πριν κάνω το Πολυτεχνείο? Σωστό και αυτό. Για αρχή από εκεί. Ναι. Οι δημοψηφίσματα γινόντουσαν τότε επί Χούντας, αλλά έβγαζαν 98% τα το αποτέλεσμα. Ψηφίζανε, ναι, τα δάση τότε που δεν κεγότανε. Τότε, ναι, δεν κεγότανε τα δάση και γι' αυτό ψηφίζανε, ας πούμε. Ναι, ναι. Αλλά το δημοψήφισμα έγινε το Δεκέμβρη του 1974, μετά τις εκλογές. Και δεν. Από την κυβέρνηση η Καραμαλή τότε. Ναι, 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 ναι. Οπότε εντάξει, ο Φίλος δεν είχε δίκιο τώρα. 1973 Ιούλιο κιόλας που νομίζω έγραψε μια ημερομηνία. Ιούλιο το δύσκολο. Δύσκολο. Τεχνείο, δύσκολο. Ναι, ναι. Εκεί είχε υποστεί συντριπτική ήττα η Βασιλεία. Η Βασιλεία, όπερ και γένετο και χθες στη 1 του Αυγούστου. Δεύτερη μεγάλη ήττα από τον ΠΑΟΚ με 3-0. Καλά, εντάξει. Εγώ σκέφτηκα μετά ότι το είδα αυτό να το αλλάξω λίγο και να πω όχι από το 1974 αλλά από τη Γαλλική Επανάσταση το 1789. Αλλά το είδα και αυτό γραμμένο. Ναι, και αυτό. Ψάχναν να βρουν τώρα οτιδήποτε, ναι, σε Βασιλεία. Ναι, 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 ναι. Και στους τίτλους. Δεν είδα πουθενά τον τίτλο που έδωσε από χθες κιόλας. Το Νίκα της Βασιλεύση. Ναι, να βγαίνουν τίποτα δημοκρατικές εφημερίδες να λέγανε Νίκα της Ευσεβέση. Και τέτοια. Ναι, αλλά γράψανε πολύ Ελθέτω η Βασιλεία σου. Ελθέτω η Βασιλεία σου, το γράψανε. Και νομίζω και η Φόρζα σήμερα με αυτό το πρωτοσέλιδο κυκλοφορεί. Το είδα κάπου στο Sports DNA. Η Φόρζα Πάκου 24. Ένα σώμα, μια ψυχή. Τι άλλο, να δεις, έπαιξε και ένας άλλος τίτλος έτσι πολύ ωραίος, μου τον στείλανε στο λόγο επειδή. Καλά, εντάξει, το καλύτερο το έγραψε το Sport 24, το ΠΑΟΚ κέρδισε 3-0 την Ελβετία. Ναι, ναι, ναι. Και ψάχνα να δω εγώ πότε έπαιξε ο ΠΑΟΚ Μουντιάλ. Κανονικότατα. Κάποιοι τα λέγανε και από τις αρχές του καλοκαιριού ότι πιο Μουντιάλ, άμα δεν παίζει ο ΠΑΟΚ, δεν έχει κανένα νόημα. Ναι, ναι, έτσι. Μουντιαλική ομάδα. Ίσως γιατί ο ΠΑΟΚ είναι μουντιαλική ομάδα, διότι καλείται να προσπεράσει το εμπόδιο της Σπάρτακ Μόσχας αγωνιζόμενο σε ένα από τα γήπεδα όπου διεξήχθη η μεγαλύτερη ποδοσφαιρική διοργάνωση πριν από κανένα μήνα. Και επιτέλους ο Πρίγιοβιτς, ναι, να παίξει και στα γήπεδα της Ρωσίας. Έπαιξε, μωρέ, ένα τρίλεπτο εκεί. Γλίτωσε για μια κόκκινη κάρτα. Ο Βάρντα έπαιξε λίγο παραπάνω. Πρέπει να βρούμε ποιο γήπεδο είναι αυτό που αγωνίζεται η Σπάρτακ και ποια μάτσα είχαν γίνει. Μήπως... Η Σπάρτακ στο Λουζνίκι παίζει, οπότε θα γίνει αναλογικά τελική, μη τελική και τελική. Άρα είναι πολύ πιθανό να έχει παίξει ο Βάρντα που ήταν στον όμιλο της Ρωσίας. Για τους λάτρεις στατιστικής αυτά δεν τα κάντε ρεπορτάζ, ρε, βάζετε τώρα εδώ τι είπε αυτό ο ένας ο άλλος. Εδώ σας δίνουμε ιδέες, σας κάνουμε αρχισυνταξία. Καλημέρα στη γραμμούλα. Καλημέρα, ρε παιδιά. Καλώς το να. Πώς είστε? Είμαστε πάρα πολύ καλά, εσύ? Βέβαια, άμα κερδίζω ΠΑΟΚ. Α, καλά, ποσός που μας διαφέρει άμα κερδίζω ΠΑΟΚ εμένα προσωπικά.
Είμαι 7-10 εκπομπή, τώρα μην θα αρχίσω να γκρινιάζω άμα κερδίζω ο Πάουκ σε καλά. Σε παρακαλώ τώρα. Με δίνει εμένα ο Πάουκ να φάω. Σάματησε. Δεν κλωτσά στο τόπι. Δεν κλωτσά στο τόπι. Δεν κλωτσά στο τόπι και δεν με δίνει και να φάω. Ας πούμε, δεν έχω καμία συνδιαλλαγή εμπορική, επαγγελματική, οτιδήποτε με την ομάδα του Πάουκ. Εδώ έστειλαν για να βγάλω διαπίστευση και την απέρριψαν. Δηλαδή τι να λέμε τώρα. Έχει πάει και η κουτσή Μαρία, πηγαίνει στο γήπεδο, σου λέει τώρα άσε ρε μεγάλη, σένα που θα σε πάρουμε να βλέπεις. Εντάξει, οκ. Για δουλειά τι θέλω κι εγώ ρε παιδιά, δεν κάνω 5 χρόνια εκπομπή. Δεν δικαιούμαι να πηγαίνω να παρακολουθώ τα παιχνίδια, ας πούμε, κούτρα. Δεν ξέρω. Δηλαδή ο Διακογιάννης που δεν κάνει 5 χρόνια εκπομπή τα τελευταία. Άμα ζητήσει ρε, θα πάρει. Παραπάρω, τίποτα, ναι, εντάξει. Ο Διακογιάννης ζει. Ναι ρε, ναι. Τέλος πάντων. Εντάξει αυτό, να μας απασχολούν τα πρωινά. Ναι. Ξέρει γιατί δεν έπαιξε ο Πρίγιοβιτς, έτσι. Γιατί δεν έπαιξε ο Πρίγιοβιτς. Γιατί ο προπονητής είναι Ερυθρός Αστέρας. Α, βαθύ. Γνώστες. Έτσι. Άρα πολλές... Πολύ μ' αρέσουν φιλήσεις τα συνωμοσιολογικά. Το είπαν αυτό, υπόθηκε. Όχι, εγώ το λέω. Α, εντάξει, οκ. Okay. Μπορείς να ξεκινήσεις μια συνωμοσία. Μπορείς να ξεκινήσουμε και να το υιοθετήσουμε και αυτό. Εννοείται. Αντί πολεμά τον Μπακ. Ναι, πολεμά τον Πατμανίδη βασικά, αλλά τέλος πάντων, τώρα που το θυμήθηκα. Ναι. Πώς πάμε Μόσχα. Όχι μωρέ, βαρετίνη Μόσχα. Να σου πω κάτι, το παιχνίδι αυτό θα πάμε να το παρακολουθήσουμε, παιδιά. Υπάρχει κορυφαία μαγαζάνα και πρέπει να το έχω ξαναπεί εδώ από την εκπομπή. Στα Μουδανιά, δεν ξέρω αν υπάρχει τώρα. Είναι χώρο δεξιώσεων. Α, το ναι, δεξιώσεων, γάμων, αυτά ιστορίες. Υπάρχει το Κρεμλίνο, το οποίο είναι. Έλα ρε, ναι, που είναι. Στα Μουδανιά το οποίο είναι. Ναι, το έχω δει. Το είναι έχω σαν δει. Το Κρεμλίνο απ' έξω. Είναι φανταστικό, είναι καταπληκτικό. Έχει εκπομπή, τώρα αυτοψία ήταν, είχε πάει. Ναι, στο Κρεμλίνο γιατί... των Μουδανιών. Έχω μιλήσει και με τον ιδιοκτήτη γιατί θέλαμε να κάνουμε ένα βίντεο, αλλά δεν τα καταφέραμε. Έχουμε έρθει είναι, σε επαφές. Είναι full, είναι γεμάτο από Ρώσους. Έρχονται και παντρεύονται εδώ πέρα. Ναι, εννοείται. Στο Κρεμλίνο κιόλας, άρα είναι Ρώσοι παλαιού καθεστώτος ίσως. Σωστό. Θα μου και τώρα και το Κρεμλίνο και τώρα δεν είναι, ό,τι να είναι. Να είναι κόκκινο και τώρα κόκκινο. Κόκκινο, έτσι παρέμεινε. Κλάση. Και πριν κόκκινο και τώρα κόκκινο. Έτσι, τι μας κρύβουν, τι μας κρύβουν. Δεν θα το λευκό πύργο. Ναι. Δεν θα το λευκό πύργο. Ναι, δεν ξέρω τώρα. Μόσχα, δηλαδή πήγαμε Μουντιάλ, Μόσχα. Πάλι Μόσχα τώρα εκδρομή. Έλεος πια με αυτό το Μπάουκ. Θα η Μόσχα να γίνει Νέα Ολλανδία. Δεν τις μπορώ, να σου πω την αλήθεια, δεν τις μπορώ αυτές τις Ρωσο Ανατολικό μπλοκ. Είναι πολύ βαρετά παιχνίδια. Δεν μ' αρέσουν. Κοιτάξτε, θα πάω ξύδες χθες βλέποντας τον αγώνα. Θέλαμε την κλασική συζήτηση. Ναι. Που θα πάμε εκδρομή στους ομίλους. Ναι, τι καλά, τι εννοείται αυτό. Ναι. Και με λέει ένα άλλο η Μπαρσελόνα, ναι. Λίβερπουλ και Πόρτο. Ναι. Όλοι ήταν στους δυνατούς εντωμεταξύ. Όχι, όχι. Το Ρήνο τώρα που ανεβαίνουν λέει 600% τα εισιτήρια λόγω Ρονάλντο. Ναι. Το Ρήνο θα πάμε να ξέρεις. Ναι, ναι. Γιουβέντους δηλαδή. Το Ρήνο ρε φίλε, πας και ο δικός που λέει ο λόγος. Ναι. Όχι, θες κάτι καλύτερο δηλαδή. Όχι, εγώ λέω με την κατάρα που έχουμε, ναι. Θα είναι όλοι από εδώ πέρα και η Καζακστάν θα έχει. Δεν καλά λέει κάτι ρόσο αυτό τέτοιο. Φαντασκοπίων. Ναι, εννοείται. Μα ο Πάκο το μεταξύ ποτέ δεν έχει παίξει νομίζω με κάποιον. Θα μου πεις δεν έχει περάσει κιόλας για να παίξει. Αυτό, αλλά δεν έχει παίξει με κάποιον από τα super club της Ευρώπης. Πέρα από εκείνο το παιχνίδι του 76, το φιλικό το 1-0 με την Μπαρτσελόνα, yeah. Αυτό που ήρθε ο Κρόιφ με τον Άγιεξ, φιλικό και κάπνιζε στα αποδυτήρια. Mm. Από τότε έχει. Και είναι την απόλυτη του Μαραντόνα. Νομίζω δεν έχει κάποια άλλη τεράστια ομάδα υποδεχθεί. Κάτσε ρε Μπαμπή, η ναι. Σάλκη τι ήτανε. Για μένα από αυτές που έχει παίξει την τελευταία δεκαετία, η καλύτερη ήταν η Ντόρτμουντ. Ρε, λέμε όνομα. Από η αυτά τότε που... να μ' ρε παιδιά, η τότε να μ' είχε μπέλει στην δεκάδα τη. Βρήκε όλους, έπαιξε όλους τους πέμπτους, να πούμε, το πρωταθλήμα του. Την τότε να με την Άρσεναλ, την... Δεν ξέρω κι εγώ πια. Θυμίζεις φίλο Μαριανό. Έτσι όπως μιλάς, μου θυμίζεις φίλο Μαριανό. Ρε, εσύ, εντάξει, να σου πω κάτι. Ωραία λοιπόν. Άντε, για να μην παρεξηγηθώ. Κάνεις τώρα, ας πούμε, μια πιθανή τριαδούλα που θέλεις να αντιμετωπίσεις στους ομίλους του Champions League. Θα διαλέξεις την Tottenham, τη Σάλκε και την. Ξέρω όχι, εγώ. Ρε, και την Περιφέρεια. Αλλά... Αυτό σου λέω από τις μεγάλες ομάδες. Είναι καμιά 6-7 μεγάλες ομάδες που έχουν και οπαδούς εδώ στη χώρα μας που δεν τις έχει αντιμετωπίσει ο Πάκ. Δηλαδή, μια Γιουβέντους. Του Αριανού και του Ερακλειδή που είναι μια πάντα Γιουβέντους. Ο Άρης έχει παίξει μεγαλύτερο. Μα έχει παίξει με Ατλέτικο, έχει παίξει με Manchester City. Συγγνώμη τώρα, ναι. Εμείς φταίμε που μας αποφεύγουν. Να, πας και παίζεις μόλις μου. Από τότε που έχει και ο Ιωβάνη Σαββίδη, όλο παίζει με Ρωσό τέτοια. Προς τα ανατολικά τα μπλοκ πηγαίνεις συνέχεια. Μπενφίκα, ναι. Ουντινέζε. Ουντινέζε. Τι μεγάλη ομάδα. Είναι πέμπτη όλη αυτή των πρωταθλημάτων. Εντάξει.
Ναι, τώρα απογοητεύτηκε. Απογοητεύτηκε τώρα. Δε. Κοίταξε, πέρα από αυτό, ναι. Τώρα, εντάξει, έχει δίκιο σε αυτό που λες. Κατάφερα. Έχω δίκιο. Δεν ξέρω τι έλεγα, αλλά έχω δίκιο, ναι. Για να δει την ατυχία του Πόξη, ο Άρης δε φίλε έπαιξε μια χρονιά με Ατλέντικο, Λεβερκούζεν και με ένα και στην Νορβηγία που ήταν Σουηδία. Και μετά παίζει με Manchester City. Ναι. Και εμείς παίζουμε εκείνη τη χρονιά με κάτι Ρώσοι, που δεν μπορούσαμε να πάμε με τίποτα. Ναι. Λουμπί Καζάν, Μπριζ και... Μπριζ, ούτε κάτι θυμάμαι αυτής της ομάδας. Ναι, δίκιο έχεις. Την έχω διαγράψει. Ναι. Που δεν μπορείς να πας, δεν υπάρχει αεροδρόμιο να πας. Και άλλοι με Ryanair πηγαίνανε σε δύο ώρες. Εντάξει, βασικά και στη Ρόδα δεν μπορείς να πας, άμα έχει Φράπορτ. Δεν μπορεί πολύ να πας και να έρθεις. Ευτυχώς που δεν παίζει ο Πάκ, δηλαδή με το Διαγόρα ή με τον Ιάλισο αυτή την εποχή. Γιατί είναι πολύ δύσκολα τα πράγματα. Μάλιστα, έγινε, σε φιλούμε. Καταφέραμε να τους μυριάσουμε, να τους βάλουμε εδώ σκεπτικισμό. Αλλά δεν ξέρω, αν θέλετε, διορθώστε με κιόλα ή αντιπαρατεθείτε. Όχι, τι έγινε, εσύ τώρα θέλω να δω τα. Είπαμε για Ρωσίες, και αρχίζαν να έρχονται τα. Γιατί. Όπα, μας ψεκάζουν, τι. Υπάρχουν να βάζουν παράσιτα, γιατί λέμε αλήθειες κυρίες και κύριοι εδώ στο λόγο, επειδή. Λοιπόν, 8 και 2 πρώτα λεπτά. Καλημερίζω τον φίλο μου. Τον Σπύρο μας στέλνει τις καλημέρες του. Καλημέρα. Έμαθα λέει ότι ο Πρίγιοβιτς δεν έπαιζε γιατί ο προπονητής είναι Ερυθρός Αστέρας. Το άκουσα λέει και αυτό στο ραδιόφωνο. Εννοείται, λόγω επειδή είσαι. Μόνο αλήθειες. Φύγετε παράσιτα λοιπόν. Ρώση κατασκόπη. Κατασκόπη, ρώση κατασκόπη. Να, γιατί τον τελευταίο καιρό υπάρχει ένα. Να, δεύτερη παράμετρος. Υπάρχει αυτή η κρίση στις διπλωματικές σχέσεις μεταξύ Ελλάδας-Ρωσίας τον τελευταίο καιρό και να που υπάρχει πλέον μία ελληνορωσική μάχη. Δεν ξέρω ποιες θα είναι οι προφητείες, δεν ξέρω. Όπα, φεύγουν λίγο τα παράσιτα τώρα που είπαμε. Φοβάστε, κότες. Λοιπόν, πάμε να κάνουμε το μικρό μας διαφημιστικό διάλειμμα ολοκληρώνοντας την πρώτη ώρα του λόγου. Επειδή εδώ είμαστε μάχημοι, αλήθειες, προφητείες, εικασίες, ψέματα. Ό,τι να είναι από το μυαλό μας κατεβασμένα, μέχρι και τις 10. Μείνετε συντονισμένοι. Επιστρέψαμε κυρίες και κύριοι εδώ στη δεύτερη ώρα του λόγο επειδή, του διευρυμένου λόγο επειδή, μέχρι και τις 14 του μηνού. Θα τα λέμε 7 με 10 το πάρα πολύ πρωί. Συνεχίζει το πρωί να είναι πολύ, αλλά φτάνουμε σχεδόν και μέχρι και τη μεσημεριανή ζώνη στη Σαλονικούλα όμως, για την οποία αναμένονται και σήμερα βροχές, με τη θερμοκρασία να κυμαίνεται από 24 ως 32 βαθμούς Κελσίου και ασθενείς νότιους ανέμους με ένταση που θα φτάσει στα 2 μποφόρ. Μετά το μεσημέρι ο καιρός θα παρουσιάσει το ίδιο σκηνικό με ασθενή βροχόπτωση και το θερμόμετρο να φτάνει τους 29 βαθμούς Κελσίου και εξασθένιση των ανέμων σε άπνοια. Στην Κασάνδρα προβλέπεται ηλιοφάνεια και τη θερμοκρασία να κυμαίνεται από 28 ως 32 βαθμούς Κελσίου. Εντάξει, δεν θα έχει βροχούλα στην τέτοια. Τις απογευματινές και βραδινές ώρες θα επικρατήσουν οι ίδιες συνθήκες με τον καθαρό ουρανό και το θερμόμετρο να φτάνει στους 28 βαθμούς Κελσίου και διατήρηση των ανέμων από βορειοδυτική διεύθυνση και ένταση μέχρι 2 μποφόρ, όπως ακριβώς και στην Συμφωνία. Άρα τουλάχιστον σήμερα. Δεν έχει σήμερα τίποτα, ναι. Χθες πήγαμε και για μπάνιο τρομάρα μας. Πήγαμε βέβαια να ανακαλύψουμε και να δούμε αν υπάρχουν όντως εξωγήινοι στην. Στη Μηχανιώνα, να ρωτούσαμε και τους κατοίκους, μήπως γιατί δεν κάνανε υπτάμενο δίσκο εκεί, κάτι φτιάχνει, κάτι τέτοια. Δεν να. Αν είσαι υπτάμενο δίσκο και πα προσγειώνε, η θάλασσα ήταν. Δεν παλευόταν με τίποτα. Πα και προσγειώνε στη Μηχανιώνα, είναι δυνατόν. Νομίζω όχι, δεν το επιλέγει. Ναι. Δεν έχει και γαλάζια σημαία πλέον. Γαλάζια σημαία δεν έχουν οι νέοι επιβάτες και ο ποταμός. Ναι. Λόγω επειδή δεν έχει ναυαγοσώστες, όχι για κανένα άλλο λόγο. Δεν είναι αυτό. Και μάλιστα λέει οι ναυαγοσώστες σε 5 παραλίες του Δήμου Θερμαϊκού μετά την γνωστοποίηση του συγκεκριμένου ζητήματος, γιατί αφορά το Δήμο του Θερμαϊκού, και στον ποταμό και στους νέους επιβάτες και στο Θέρος Περαίας και στο πρώην Κοχύλι Περαίας και στο Άκτιον της Αγίας Τριάδας θα υπάρχουν από 1η Αυγούστου ναυαγοσώστες. 1η Σεπτεμβρίου είναι κανονικότατα. Εντάξει. Έρχεται η ανάπτυξη. Να δουλίτσα. Πάπα 5 θεσούλες. Βγήκανε. Να πάτε να πνίγεστε, να δίνουμε δουλίτσα στον κόσμο. Καλά, και αυτό τώρα πέρα από την πλάκα. Νομίζω ότι είμαστε οι πιο τραγικοί. Είμαστε τραγικοί με τόσες θάλασσες που δεν ξέρουμε να κολυμπάμε εδώ στην χώρα μας. Καθημερινά βλέπουμε και περιστατικά πνιγμούς.
Και όχι σωστή διαχείριση γενικότερα, αυτά με τις τροφές, με ανακοπές, με χιλιαδιωτέρα. Σπαν, δεν θέλουμε να το μαυρίσουμε το ζήτημα, αλλά πάντα μας προξενεί ιδιαίτερη εντύπωση το ότι δεν υπάρχει κατάρτιση, δεν υπάρχει παιδεία, δεν υπάρχει γνώση όσον αφορά την κολυμβητική μας προσέγγιση. Καλημέρα στη γραμμούλα. Καλημέρα, Ράου. Καλώς στην Ελβετία. Συγχαρητήρια του ΠΑΟΚ. Συγχαρητήρια. Τους έκαναμε τους Ελβετούς με τα κρυμμυδάκια. Γιο-γιο τους έκανε τους Ελβετούς την ημέρα της εθνικής τους. Όχι, κλείσμα φάγανε, κλείσμα. Πώς είναι το κλείσμα, κλείσμα στα ελβετικά? Ε? Πώς είναι το κλείσμα? Α, δεν ξέρω, δεν έχει κλείσμα εδώ πέρα. Έχουν οι ταμπλέτες που δίνουν. Ταμπλέτες, δεν κάνουν κλείσμα στην Ελβετία. Όχι, ταμπλέτες δίνουν και πας, ότι προλαβαίνεις να πας στο καμπινέ. Ωραίες πρωινές εικόνες, κυρίες και κύριοι. Εδώ που το λόγο επί. Χτες όταν έφαγα το πρώτο, εγώ είχαμε, ο γιος μου είχε γενέθλια, 48 έγινε τώρα. Να το χαίρεσαι, να το χαίρεσαι. Ήμασταν εκεί πέρα. Ύστερα αυτοί χτες. Δεν τους άφησαν ούτε ρακέτες να ρίξουν. Τίποτα. Ούτε, γιατί είχε πολύ ζέστα. Ούτε ψυσταριές, τίποτα χτες δεν υπήρχε στην Ελβετία. Για να μην πάρουν φωτιά. Έτσι ήταν αυτοί χτες. Ναι, είδαν τι έγινε στην Ελβετία. Να μην πάρουν φωτιά. Έτσι. Αυτή η ζέστα τους περάζει. Εγώ του γιο μου τον είπα, θα φάνε αυτοί τουλάχιστον 4. Τον είπα. Ω, λέγει, μπαμπά, βρε, θα φάνε 4. Έτσι. Όταν στο 7ο λεπτό βέβαια πήγε το αυτό στο κινητό του. Το ακούγει, αλλά έγιναν πολλές φασαρίες έγιναν, Δεν έχουμε γνώση. Αλλά ακόμη δεν τα είπαν όλα, κάτι και οι Έλληνες με κάνει την παοξίδηση από το πράγμα της Ρήχη, μου φαίνεται και κάτι τέτοιο άκουσα. Με Ελβετούς. Και ναι, με Ελβετούς έγινε στο ξενοδοχείο, πήγαν οι Ελβετοί. Πήγαν οι Ελβετοί να κάνουν φασαρίες. Ναι, βρε. Άκου τώρα πράγματα. Δεν πάμε καλά. Παρά μας η αστυνομία δεν ξέρω εκεί πέρα. Ναι, δεν το γνωρίζουμε. Η αστυνομία εδώ πέρα δεν χαρίζει. Ναι. Δεν ξέρω. Αλλά θα το μάθουμε σήμερα. Θα το μάθουμε. Θα μας δώσει εσύ το ρεπορτάζ. Γιατί, αλλά και η Ζηρίχη που ήταν κάτι άτομα βγήκαν με τις σημαίες Έλληνες και κάτι παοκτσίδες από τους είπαν τι γυρεύτη έτσι δεξιωτή με τις σημαίες. Μάλιστα, δεν τα ξέρω. Τέλος πάντων, δεν ξέρουμε. Και μάλλον σαν κυπαρξιό, τι διάλογο έγινε δεν ξέρω. Μάλιστα. Τέλος. Κάτι τέτοια ακούστηκα τώρα, οπότε καλύτερα μην τα μεταφέρουμε. Ψέματα, αλήθεια, δεν τα ξέρω. Οπότε καλύτερα μην το μεταφέρουμε, αν κάτι δεν το γνωρίζουμε. Τέλος πάντων. Ας τα αφήσουμε έτσι. Έπαιξε καλά ο ΠΑΟΚ. Πολύ καλά. Αυτή. Άμα έχει βροχή, κάτι κάνω. Άμα δεν βρέχει εδώ πέρα, δεν κάνουν τίποτα. Δεν κάνουν τίποτα. Φάγανε εκεί τριάρα. Και θα τους πάρουμε και τις τράπεζες τώρα. Ναι. Βρε, 4 πρέπει να φάνε, όχι 3-4. Μάλιστα. Θα πας σήμερα εκεί τίποτα στο καφενείο, στο τέτοιο, να ψάξεις εκεί το διευθυντή τον, έτσι, τον άλλο, να τον πεις. Σήμερα δεν μαζεύομαι, στην άλλη εβδομάδα. Θα τους κάνεις και την άλλη εβδομάδα. Θα τα κρατήσεις. Καλά θα φάνει, καλά τώρα μα παώ θα φάνει καλά πάλι. Έτσι δεν θέλουμε, έτσι δεν θέλουμε. Δεν έβαζε, στοίχημα δεν έβαζε, για. Τι να βάλει. Δεν έβαζε στοίχημα. Τι να βάλει τώρα, κοτάρα. Θα βάζαμε δυο στοιχήματα. Εγώ τον είχα πει 2-0 θα χάσει ο Μπάζελ. Ναι. Και λέει, άλε καλά, αυτή τη λέξη θα δούμε, λέει. Έτσι. Λέω, βάλει κανένα στοίχημα, δεν έβαζε. Μάλιστα. Αλλά και στο, και το τον είπα Τετάρτη. Θα παίξουνε, και αυτό δεν το πίστευα. Τίποτα. Κάποια ζώα δεν μας πιστεύαν, τώρα θα μας πιστέψουν ευτυχώς. Α, ναι, και ρε, τα ζώα. Ωραίο αυτό. Έτσι, ωραίο, δεν δικό μου. Γι' αυτό. Έτσι. Θα τα κάνω. Γη μαδιά. Την Πέμπτη θα τα κάνω. Έτσι, σε περιμένουμε. Σε περιμένουμε. Θα μαζεύω τώρα. Έτσι. Έτσι, έγινε, σε φιλούμε. Εγώ δεν σκόνω η πλάκα και το δούλευα. Έτσι έγινε, παιδιά. Τσαου. Και τις μουσικές τις παουκτήρες όλες εκεί πέρα. Έτσι. Σακούνε, σε θαυμάζω. Φιλιά, τσάου. Από τον φίλο μας στο Χαραλάμπι, άμεση ανταπόκριση από τα ελβετικά εδάφη, επηρεασμένη και από τις καιρικές συνθήκες. Εμείς δεν έχουμε καλοκαίρι, μας έχουν πάρει μέχρι και το καλοκαίρι οι κέντροευρωπαίοι και οι βόρειοευρωπαίοι. Όπως ακούσαμε χθες, και πάρα πολύ ζέστη, η μέρα της εθνικής εορτής των
Ελβετών. Δεν ξέρω τώρα τι εθνική εορτή και γιατί το. Τι εορτάζει. Τα είπε ο Σπυρόπουλος, ναι, εκεί το 1200 τη. Και πέτει τη παλαιά Ελβετία. Εμένα με απογοήτευσε αυτό. Γιατί είπε κάτι για το φεγγάρι που απλώνεται πάνω, είπε κάτι τέτοια λυρικά. Εμένα αυτό που μου αρέσει με το Σπυρόπουλο είναι ότι στα σλαβικά. Ναι. Δεν λέει το J. Δηλαδή λέει Πριόβιτς. Αλλά χθε το έλεγε. Πριόβιτς. Πριο, χωρίς γιο. Ναι. Αλλά χθες το έλεγε γιο. Πριο, της απογοήτευσε. Δηλαδή, ο Ντρόλοβιτς. Έχω μάθει να τα ακούω έτσι από το Σπυρόπουλο. Έτσι, έτσι. Και γενικότερα... Για ποιον το είπε το τρέχα αγόρι μου, για το λιμνιό, δεν το λιμνιό, ναι. Τρέχα αγόρι μου και μη σταματάς πουθενά. Υπάρχει ένα άλλος, ας πούμε, εδώ, κακοπροαίρετος, μας έλεγε ότι είναι μάνατζερ του λιμνιού τώρα, η εντυπωσιακή. Αλλά είχε έτσι ένα τον, ένα μπρίο ο Αλέξος Σπυρόπουλος. Θες λίγο παραπάνω. Έχει ενδιαφέρον η μετάδοση. Όχι πάντα, εγώ το θεωρώ τον καλύτερο. Δεν βαριέσαι ποτέ σε σύγκριση με όλα αυτά που ακούμε κατά καιρούς. Ο Αλέξης Σπυρόπουλος πάντα θα έχει να σου πει και κάτι. Μένουμε γουστάρω και τα ιστορικά στοιχεία εκεί, τη Αναπολή, στα τείχη, στα κάστρα. Γενικότερα, γενικότερα. Ότι κάθε φορά που περιγράφει κάτι, ότι έχει φασώσει σε όλα τα κάστρα της Ευρώπης. Ξέρει που βλέπει, ποιο ποτάμι θέα, άλωση του Ρήνου, φώναζε το τέλος. Η άλωση του Ρήνου, ναι, κανονικότατα, κανονικότατα. Τεράστιος και είναι από τους λίγους αθλητικούς σχολιαστές, οι οποίοι μπορεί να δώσουν το κάτι παραπάνω στην μετάδοση, γιατί μια μετάδοση δεν είναι μόνο να... Δίνει την μπάλα εκεί, μετά τη δίνει στον άλλο. Που συνήθως το λένε και λάθος αυτό. Οπότε μπορείς να ασχοληθείς και με επιμέρους και με ιστορικά στοιχεία. Μαθαίνεις και εκπαιδεύεσαι ταυτοχρόνως. Μετά έκανε ερωτήσεις για τη μουσική. Τι, αυτό δεν το θυμάμαι. Ρώτησε μετά τον Πέλκα ποιος βάζει τη μουσική. Λέει βάζουν οι Βραζιλιάνοι, Βραζιλιάνικα. Πάει ρωτάει το Μάτος. Στα ποδητήρια ποιος βάζει τη μουσική μετά τις επιτυχίες δηλαδή. Πάει ρωτάει το Μάτος, βάζει εσύ τα Βραζιλιάνικα. Λέει ο Μάτος, όχι, τα βάζει ο Πέλκας, έχει μάθει Βραζιλιάνικα. Γίνεται. Ναι, ναι. Βάζει ο Πέλκας βραζιλιάνικα. Αυτό τώρα δεν ξέρω. Στα Γιαννιτσά είναι βραζιλιάνικα. Καλά, τα Γιαννιτσά είναι εκεί κοντά η κρύα βρύση, το καρναβάλι που φέρνουν παλιά τις Βραζιλιάνες. Όλοι το πηγαίναμε με τον Πέλκα. Ναι, όλα συνδέονται. Εννοείται. Ένας δεν αξιώθηκε να βάλει Μπατμανίδη μετά την επιτυχία. Εμένα με έχουν ξεχασμένο όλοι. Κερδίσετε, βάλτε και λίγο Μπατμανίδη, ρε παιδιά, και λίγο να χαρείτε τις. Τις επιτυχίες σας. Ο ΠΑΟΚ, ο οποίος τα πράγματα για τον ΠΑΟΚ χθες δεν ήταν καθόλου καλά στο ξεκίνημα, με το άκουσμα της είδησης της μη συμμετοχής του Αντελίνο Βιερίνια, τραυματίστηκε στην προθέρμανση και μάλιστα είναι και αμφίβολος για το μάτς της επόμενης εβδομάδας, της επόμενης Τετάρτης. Δεν θα παίξει, λέει εδώ ο Αναστάσης, με τις γνώσεις που έχει στην ορθοπαιδική από την πρώτη στιγμή. Ισχύω, δεν. Τελείωσε. Έχει βγάλει την διάγνωση, αλλά ναι, τα πράγματα είναι πάρα πολύ. Είναι δύσκολα προς το παρόν για τον Αντελίνο Βιερίνη, ο οποίος είναι αμφίβολος αν θα συμμετέχει στο μάτς επόμενης Τετάρτης στις 8 η ώρα στο γήπεδο της Τούμπας. Ο ΠΑΟΚ θα υποδεχτεί την Σπάρτακ Μόσχας. Είναι καλό αυτό για τον δικέφαλο του Βόρα, διότι όπως έχουμε τονίσει πολλάκις, όταν ο ΠΑΟΚ διεκδικεί πρόκριση με δεύτερο μάτς εκτός, νομίζω τα πάει λίγο καλύτερα από το να έχει το βάρος στο κήπεδο της Τούμπας, η οποία πολύ δύσκολα δίνει προκρίσεις. Μόνο με τη Σάλκε δεν δούλεψε αυτό. Με τη Σάλκε γιατί? Όχι, με τη Σάλκε επαναληπτικά. Όχι, το δεύτερο. Τη δεύτερη φορά. Δεν το θυμάμαι. Χάσανε 3-0 εδώ μέσα, ναι. Και 1-1 εκεί μέσα. Α, ναι, 3-0 έχει χάσει εδώ από τη Σάλκε. Τσικνοπέμπτη που ήταν, που δεν είχαμε κουράγιο ούτε να κοιτάξουμε απέναντι. Τσικνοπέμπτη. Πρόπερση με Ήβιτς. Πού ήμουν εγώ? Κάπου μαζί μα ήταν έξω στη Τσικνοπέμπτη στο γήπεδο. Στο γήπεδο. Α, στο γήπεδο, ναι, με τα λεφτά που βγάζανε οι Γερμανοί τα λεφτά. Ναι. Μας δείχνανε ευρώ και τέτοια. Μάλιστα. Τώρα θα έρθουν και Σπαρτακιανοί. Ελπίζω πως όχι, γιατί ναι. Θα απαγορευτεί μετακίνηση. Δεν πάμε ούτε εμείς. Έχουν απαγορευτεί μετακινήσει οπαδό στην Βασιλιάδη. Όχι, αλλά όταν είναι έτσι λίγο. Έκριθμα τα πράγματα. Επικίνδυνοι. Επικίνδυνοι γιατί? Γιατί είναι αδελφοποιημένοι με τον Ερυθρό Αστέρα και τον Ολυμπιακό αυτή. Απορώ για την επικίνδυνο, ναι. Ναι. Τώρα δουλειά του πάω ξαφνικά τα ζητήματα. Είναι ευαίσθητο. Ναι, αλλά εμείς δεν είμαστε φιλορώσοι όμως ταυτόχρονα. Θα μπερδευτούν αυτά τα πράγματα. Θα τους θεωρήσουμε κομμουνιστές αυτούς. Α, λες, η Σπάρτακ. Η Σπάρτακ νομίζω. Έστω 1988 θα πούμε. Είναι νομίζω η Σπάρτακ η ομάδα των σιδηροδρόμων. Όχι, των εργατών. Λοκομοτίβ δεν είναι αυτή. Λοκομοτίβ είναι, ναι. Λοκομοτίβα είναι η αμαξοστοιχεία, όντως. Η Σπάρτακ πρέπει να είναι των εργατών λόγω επειδή και Σπάρτακ. Σπάρτακο και όλα τα μπερδεύω. Κάθε φορά έχουμε τέτοιο. Η δυναμό Σπάρτακ τη Τσεσεκά πιανού και τη Τσεσεκά του στρατού. Η δυναμό νομίζω τη αστυνομία, αν δεν κάνω λάθος. Πώ τη ΔΕΗ, του ενέργεια, δυναμό. Δεν ξέρω. Θα το γκουγκλάρουμε. Καλημέρα στην Γραμμούλα.
Καλημέρα. Ο αγόρι μου, έλα. Θα μας τα πει όλα. Έλα, θα μας τα πει όλα. Παιχταράς, παιχταράς. Τι κάνετε? Καλά, καλά, εσύ? Καλά, πού είσαι? Λοιπόν, πάω το νοσοκομείο για το πόδι μου. Για το πόδι σου, για να την περάσεις εκεί πέρα, να αράξεις και μια... Δεν ξέρω μόνο τις περιπτήσεις, γιατί έχει πολύ μετανάστευση, δύσκολα. Δύσκολα, μάλιστα. Δεν ξέρω γρήγορα. Μάλιστα. Ναι, θες και γρήγορα απλά, τώρα εσύ, ναι. Ορθώ. Τίποτα, κάτι δικά μου, ναι. Ακούω. Ακούω. Υπάρχουν μετανάστευση πάρα πολύ, εδώ και δρόμους. Δεν σ' ακούμε καλά, Παφούλια. Κάνε κάτι με το κινητό σου. Αποκλεισμένοι είμαστε. Μάλιστα, μάλιστα. Εντάξει, οκ. Okay. Κάτι άλλο έχεις να μας πεις, να μας δώσεις καμιά ταινία, κάτι τέτοιο. Ναι, είδα μια ταινία με τους υποήρωες. Με τους? Με τους υποήρωες. Με τους ήρωες. Ναι, ναι, με τους υπερήρωες. Μπράβο, το βρήκες. Το ευχαριστώ πολύ, ναι, μάλιστα, ναι. Πήγες στη Μυτιλήνη και βλέπεις ταινίες με σούπερ ήρωες εδώ στη Θεσσαλονίκη και βλέπεις με ζόμπι. Τι έχει αλλάξει? Ναι. Ήταν μια ταινία που έπαιξε και την πρώτη ταινία, ναι, και αυτή είναι η δεύτερη. Α, πάμε κατευθείαν στο 2 τώρα. Μάλιστα. Ναι, η πρώτη ταινία ήταν που σκοτώσαν τον πατέρα που ήθελε να εκδικήσει τον πιτσιρικά που σκότωσε με ένα μπαζούκα. Με ένα μπαζούκα τον πατέρα και το... Τον έριξε πέναλτι από τα τζάμια. Πέναλτι. Τον έριξε. Ναι. Και μετά. Ναι. Τη δεύτερη πρώτη κράτη από αυτή την ταινία. Τι έκανε από αυτή την ταινία? Τη δεύτερη ταινία ήταν πολλές πολύ ήρωες. Πολύ. Αυτό που λέμε. Ήρωες. Ναι. Ένα σκληρό καρύδι που είχε μια γυναίκα που ήταν από τη φυλακή που βγήκε έξω. Τσάκω τη σκληρό καρύδι. Ναι. Και ξέρω τι έγινε μετά. Τι έγινε αυτό, αγωνιό. Ήθελε να εκδικηθεί, να σκοτώσει κάποιον. Ναι. Και λέει να σκοτώσω και το ζώο. Τι είμαστε, δεν είμαστε φωνιάς να σκοτώνουμε τα ζώα. Όχι, τα ζώα. Είμαστε vegan. Ναι. Ναι, και τελικά πήρε το κεφάλι όλο. Σβάλλα. Εντάξει, οκ, okay, μάλιστα. Ναι, από το ζώο το κεφάλι. Όχι το ζώο, από τον άνθρωπο. Ήταν υπερήρωες. Υπερήρωες, ναι, τα ζώα δεν τα αγαπάνε, μάλιστα, τους άνθρωπους. Απλά... Δεν διαχωρίζεις το ζώο σου από τα ζώα από τους ανθρώπους. Μη σου πω ότι και οι άνθρωποι. Κοινωνικό σχολείο. Το κεφάλι και το χέρι ψεύτικα είναι. Ναι. Δεν νομίζω. Μάλιστα, πολύ ωραία ταινία. Πολύ ωραία ταινία. Και όταν μπήθηκε ο πιτσιρικά που είναι και η ροά μπήθηκε τη γυναίκα. Μπήθηκε τη γυναίκα. Αυτό είναι το μόνο. LGBT. Εδώ τώρα τι γίνεται ρε συνήθικη. Περπατούσε και ήταν τέσσερις μαύροι. Ναι. Να την κάνει χειρονομία. Τι κάνει καθό. Και έρχεται η πιτσιρική. Καλά χειρονομία η μαύρη. Και λες αυτά καλό να μην γίνονται. Τι? Μαύρη, εννοώ ψεύτικη, ηθοποιείται. Μάλιστα. Και μετά, ναι, είχε ένα 10χρονο κοριτσάκι, 12χρονο, ναι, και τους αντιμέτωπισε όλους. Και τους τέσσερις. Μάλιστα, και το κοριτσάκι τώρα. Το κοριτσάκι, και λέω, και λέει μία αντισταθεί αλλιώς, ναι, να σου κόψω ό,τι έχει. Και έκοψε το χέρι. Και τους έκοψε τον, το μισθό. Εντάξει, εντάξει, ο κόσμος μου τα είπε και σύγχασα, μάλιστα. Σε ευχαριστούμε πολύ, Πάφη μου, για ακόμη μία φορά. Ήταν πολύ κέρια και καταλυτική η ανάγνωσή σου πάνω στην 7η τέχνη. Είναι μια όαση δροσιάς για όλους εμάς εδώ, τους παίζους να είσαι καλά. Άκουσα και τα τραγούδια, όλα τα άκουσα. Τα άκουσα όλα τα τραγούδια, ποια τραγούδια, δεν ξέρω, αλλά τα άκουσα. Η άταχτη που βάλαμε εκεί, το θυμάσαι, το του πρόδρομου. Ναι, του πρόδρομου. Του πρόδρομου έχει πράδρο. 10 ευρώ με 15 ώρες, πολύ καλή προσφορά. Ναι, ποιότι, τι σας έχει προσφορά. Παραγγέλνουμε από το υπολογιστή, έφαγα 2 χοντόκ με λουκάνικο, μία σπράι με 3,5 ευρώ μόνο. Μην το γελάς αυτό, στο τέλος να σε έχει αποχαιρετήσω αυτή τη 10 που είναι ασχολάσει. Έτσι, γεια σου, μα που είναι αυτή η προσφορά, να τρέξουμε. Υπάρχουν προσφορές καλές, υπάρχουν 4,5 με ένα χοντό και ένα κλασάντους και μια κοκακόλα, 4,5 ευρώ. Υπάρχει 6 ευρώ κλαμ με γύρω
Coca-Cola με 6 ευρώ. Προσφορές υπάρχουν. Τίποτα. Όλοι μυτιλίνοι, κυρίες και κύριοι, εδώ. Ταξιδιωτικός μάγια τσόκλι των FM. Να σε καλά, Πάφη μου, σε ευχαριστούμε. Και εσύ να σε καλά, γεια. Τσα. Τι και τι δεν είχε αυτό το τηλεφώνημα. Σου τηλεφώνημα, τα πάντα είχε. Υπάρχουν προσφορές. Υπάρχουν προσφορές για ένα κλαν σάντουιτς. 2-31-0-287-38 για να δούμε ποιος μπορεί να τα παραδεχθεί αυτό το τηλεφώνημα. Το οποίο στιγματίζει η παρουσία του φίλου μας τον Παφούλια κάθε φορά την εκπομπή μας. Εδώ στο λόγο επιδιστώ. 2-31-0-287-38 και νομίζω το είπα. FM και ενώ μηνυματάκι αποστολή στο 54526. Χρέωση 1,24 του ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ και χρεώσεων κινητής τηλεφωνίας. Και λόγω επειδή στα ιντερνέτια και εκεί ανταμονόμαστε και ανταλλάσσουμε καθημερινώς τις απόψεις μας. Ο Αντελίν Ευγερίνια υποβλήθηκε σε μαγνητική και όπως έδειξε. Αυτή... Πήρε τη σειρά του Παφούλια στην ουσία. Στην αστροσκοπία την πήρε αυτή, ξέρει που έρχονται και μας πούνε τις σειρές. Ότι σύμφωνα με τις εκτιμήσεις των ιατρών, λέει, έχει υποστεί τραυματισμό στον τένοντα των οπισθίων μυριαίων στην έκφυση από τη λεκάνη, φίλε μου Αναστάση, εσύ που τα γνωρίζεις όλα αυτά. Κάτι που σημαίνει ότι είναι αφίβολος. Υπάρχει και το πόρισμα του ρεπορτάζ για την αναμέτρηση με τη Σπάρτακ Μόσχα στην Τούμπα. Σήμερα τα πράγματα θα είναι πιο ξεκάθαρα, θα υπάρχει μια πιο ασφαλής διάγνωση όσον αφορά το συγκεκριμένο ζήτημα. Για τα εισιτήρια του αγώνα με τη Σπάρτακ Μόσχα, την Δευτέρα αναμένεται να ξεκινήσει η διάθεσή τους. Φυσικά όσοι έχουν διαρκείας μπαίνουν κανονικά, ισχύουν. Εντάξει, και μια χαρά φέτος τα διαρκείας είναι πάρα πολύ... Ενώ προσιτά, ενώ πάω και προχωρήσει και όλα στα παιχνίδια, το value for money θα είναι μια χαρά. Δηλαδή με 140 έχει τα πέταλα, δεν κάνω λάθος. Κάτι τέτοιο. Ναι, πετάξει. Γιατί παίρνει το διαρκέας, γιατί παίρνει ο Chris για σένα διαρκέας. Γι' αυτό νομίζω φέτος δεν πήρε. Μακάρι, γιατί στράβωσε πέρσι. Τα εισιτήρια για το μάτς με τη Ροσκομάδα διατίθεται παράλληλα με τα εισιτήρια διαρκέας, τα οποία λέει θα συνεχίζουν να πωλούνται από την ΠΑΕ. Άρα, αν θες να πάρεις, να εξασφαλίσεις πιο νωρίς τη θέση σου, μάλλον πηγαίνεις και παίρνεις εισιτήριο διαρκές ή ιντερνετικό. Αυτός είναι ο πάγκρες να μονηρεύεστε. Από τα ίντερνετ, από το έτσι, από το άλλο. Ναι, σε παρακαλώ. Πήγαμε προχθές να πούμε στο γήπεδο και ήταν και δημοσίευσα και τη σχετική φωτογραφία στο λόγο επειδή και έγινε ντόρος, έγινε θέμα δηλαδή διεθνούς εμβέλειας. Καντινιέρης, και το καταγγέλω αυτό, έξω από το γήπεδο της Τούμπας έψινε σουβλάκια με τα γάντια. Με γάντια. Γάντια αυτά τα κανονικά, τα γάντια τα... Ναι, του Πασχαλάκι, τα μαύρα. τα καθαρά τα γάντια. Δεν ξέρω αν αυτό είναι το γενικότερα ανεξαρτήτου ομάδος, ναι, αν είναι αυτό το βρώμικο που επιθυμούμε, ας πούμε, στη ζωή μας. Δηλαδή εκεί μας καταντήσανε. Αποστήρωση. Έτσι, με τα μνημόνια μας φέρουν εδώ. Δηλαδή τώρα ένα πράγμα είχαμε σαν σταθερά, μας έλεγε το νωρίτερο ο φίλος, δηλαδή έτσι θα πάνε να παίξει τη Champions League. Θα έρχονται οι βρωμοί, δηλαδή στο τέλος δεν θα έχει και λαϊκή την Τετάρτη. Έξω το κείμενο της Τούμπας, ναι, είναι κανονικότατα. Κρούμε τον Κόνδωνα, διότι ναι, μεν τώρα είναι προκριματικά, αλλά δεν ξέρετε τι μπορεί να συμβεί. Μέχρι τα επόμενα παιχνίδια. Το έχω σκεφτεί. Ναι. Έχεις πλάνο βιωσιμότητα όσον αφορά το θέμα τη λαϊκή. Νομίζω ότι απλά το παίρνουμε λίγο περισσότερο εδώ στην Ελλάδα και θεωρούμε ότι λέμε εντάξει θα έρθουν οι ξένοι, θα δουν τη λαϊκή και θα ξενερώσουν από τη ζωή του. Μα είσαι σε folklore στοιχείο. Αυτό ακριβώς. Αυτό θα του πει κιόλα. Αυτό δεν είναι λαϊκή αγορά, είναι flea market. Λέγεται στα αγγλικά. Αυτή κάτι τέτοια τα νιώθουν. Μη σου πω θα έρθουν πιο νωρί για να ψωνίσουν. Βέβαια, έθνικα. Αυτό πρέπει να το παρουσιάσει ω πολιτιστικό στοιχείο και να το αναδείξει και στην τελική ρεξ. Είναι να πούμε θα φας τέτοια ωραία ντοματούλα ζουλιγμένη αυτό. Πού θα τη βρεις. Και τώρα όσο προλαβαίνεις και καρπουζάκι. Με καρπουζάκι το μεταξύ. Τώρα υποθέτουμε ότι έρχονται ξένοι στο γήπεδο της Τούμπας για ένα παιχνίδι Champions League Τετάρτη 9:45. Πες έρχονται το μεσημεράκι 3-4 εκεί που τα μαζεύουνε. Και είναι λίγο άσχημα. Εκεί λίγο ναι, και θα έχει κόσμο δυστυχώς που θα ψάχνουν στα σκουπίδια και στο ένα και σε αυτό. Ή μπορεί να πετυχαίνουν όμως και καλύτερες τιμές, να σου πω την αλήθεια. Επίσης μπορεί να πετυχαίνουν και ψάρια που βρωμάνε. Ναι. Αυτό το χειρότερο που λέει. Οι συντροφόρες του Δήμου να ρίχνουν νερό στην Κλάνθους. Ωραίες εικόνες. Που θα μεταδοθούν να είναι ο αντίστοιχος Σπυρόπουλος και να λέει εδώ από την Τούμπα την χώρα του flea market με τις καταπληκτικές, με τα καταπληκτικά ζαρζαβατικά ο Πάκ υποδέχεται και όλα τα λοιπά. Λοιπόν, 8:32 θα πάμε να κάνουμε μια μικρή διαφημιστική ανάπαυλα και θα επιστρέψουμε και με άλλα. Φυσικά, όπως αντιλαμβάνεστε, έχουμε μιλήσει επακριβώς για το παιχνίδι και το έχουμε αναλύσει. Τα 3-5-2-4-1-7-16, τα πώς τα λέει και τα transition. Έχουμε ακόμη άλλο τόσο. Μια μισή ωρίτσα για να τα συζητήσουμε. Μείνετε συντονισμένοι. Επιστρέψαμε, κυρίες και κύριοι.
8 και 38 πρώτα λεπτά εδώ στο Λίμπερο 107,4, στο διευρυμένο ωράριο, στο διευρυμένο λόγο, επειδή καλημερίζουμε τον κόσμο που σιγά σιγά αρχίζει και μπαίνει στην παρεούλα μας. Σχολιάζουμε κυρίως τα όσα συνέβησαν χθες στο γήπεδο της Βασιλείας στην Ελβετία, αλλά κυρίως τα όσα θα συμβούν στο μέλλον, γιατί είμαστε εκπομπή κυρίως μελλοντολογική. Βέβαια, χθες δεν αγωνιζόταν μόνο ο ΠΑΟΚ, είχε και άλλα παιχνίδια για την φάση του, των προκριματικών του Champions League. Ήταν ο τρίτος προκριματικός γύρος αυτός, αν δεν κάνω λάθος. Ο τρίτος πρέπει να ήταν. Ο τρίτος, εντάξει. Όχι, ναι. Ο Αλέξ, ο δεύτερος, όχι ο τρίτος, αφού είχε πιο μπροστά νομίζω. Ο Αλέξος Σπυρόπουλος είπε, τόνισε βέβαια. Ίσως λίγο επειδή έψιλον, δεν ξέρω. Είπε ότι ο ΠΑΟΚ πέτυχε, έχει ήδη πετύχει μία νίκη. Την πρώτη νίκη την προηγούμενη, στο προηγούμενο χρόνο, στην ιστορία του, στο Champions League. Δεν μίλησε για προκριματικά. Γενικότερα έχει έτσι μια. Ο Αλέξ Σπυρόπουλος, ο οποίος είναι φίλος του Πανιωνίου. Να τα πούμε και αυτά έτσι, για τους λάτρεις της στατιστικής. Χθες λοιπόν, Ελσίκη Μπάτε Μπόρισοφ 1-2 πέρασε η Μπάτε. Καραμπάκ Κούξη 3-0 πέρασε η Καραμπάκ. Μίντιλαντ Αστάνα 0-0 πέρασε η Αστάνα. Μάλμε Κλούζ 1-1 πέρασε η Μάλμε. Σούντοβα Ερυθρός Αστέρας 0-2 πέρασε ο Ερυθρός Αστέρας. Βασιλεία ΠΑΟΚ 0-3 πέρασε ο ΠΑΟΚ. Μολ Βίντι Ουγγαρία Λουντογκόρετς 1-0 πέρασε η Μολ Βίντι από την Ουγγαρία. Στουρμ Γκρατς Άγιαξ 1-3 πέρασε ο Άγιαξ. Και Ρόζεμπορκ Σέλτικ 0-0 πέρασε η Σέλτικ. Και θα είναι η επόμενη αντίπαλος της ΑΕΚ, η οποία μπαίνει και αυτή την επόμενη εβδομάδα στην μάχη των προκριματικών. Εβδομάδα full αγωνιστικών υποχρεώσεων και στα καπάκια επαναληπτικώς στις 14 και στις 15. Και νομίζω αν προκριθούν οι ελληνικές ομάδες, θα παίξουν πάλι στα καπάκια. Δηλαδή και τις επόμενες δύο εβδομάδες θα έχουμε ματσάκια μέχρι δηλαδή τον Σεπτέμβριο. Οπότε οι εβδομαδούλες μας γεμίζουν κανονικότατα. Έχουμε τα ποδοσφαιράκια, σήμερα έχουμε και κύπελο UEFA με τον Ατρόμητο να αγωνίζεται στο γήπεδό του, υποδεχόμενος την ομάδα του Διέγκο Αρμάντο Μαραντόνα. Θα έρθει ο Μαραντόνα, αυτό έλεγε στην αρχή ότι θα. Είχα διαβάσει κάπου θα ερχόταν, αλλά τώρα δεν ξέρω. Μάλλον δεν θα έρθει, γιατί θα το βλέπαμε κιόλας σαν είδηση. Σήμερα λοιπόν το προγραμματάκι μας. Όπου καλά, εντάξει, άπειρα μάτσα έχει. Να πούμε τώρα όλο αυτό, όλο το σεντόνι. Αλλά ξέρετε, Σουτιέσκα Νίξιτς 1-0 το πρώτο παιχνίδι υπέρ της Αλασκέτ. Γιατί μπορεί να έχουμε κάνει ο παδό της Νίξιτς. Ναι, Λατσί Μόλντε. Στις 6 ώρα αυτό το παιχνίδι, η Μόλντε κέρδισε 3-0 στο πρώτο παιχνίδι, οπότε δεν τίθεται θέμα πρόκριση. Η Κλάρνακα στις 6.30 με την Ντάλντακ παίζουν 0-0 το πρώτο μάτσι. Τρέντζιν με την Κόρνικ Ζάμπριτζετ στις 6.30. Εντάξει, τα ροστάκια ρε παιδί μου, μια χαρά θα εστιάσουν. Η Τρέντζιν κέρδισε 1-0 στο πρώτο παιχνίδι. Βαλέτα Ζριέσκι στις 7 το πρώτο μάτσι 1-1. Δυναμό Μίνσκ Ντουναίσκα Στρέντα 3-1 το πρώτο μάτσι επί τη Δυναμό Μίνσκ. Σλάβια Σόβια στις 7 και αυτό το παιχνίδι με τη Χάιντουκ 0-1 το πρώτο παιχνίδι υπέρ της Χάιντουκ. Τρακάι Παρτιζάν από τη Σερβία 0-1 έχει κερδίσει το πρώτο παιχνίδι, 1-0 δηλαδή η Παρτιζάν. Φλόρα, είμαστε με τη Φλόρα Εστονίας επί του Αποέλ, 5-0 έχει κερδίσει το πρώτο μάτσο. Αποέλ δεν τίθεται θέμα. Η Φλόρα μας απογοήτευσε. Λίλερστρομ Λίντσερ, πρώτο μάτς 4-0 υπέρ της Λίντσερ στις 7.30 αυτό το παιχνίδι. Χάκεν Λειψία στις 7.30, 4-0 έχει κερδίσει η Λειψία στο πρώτο παιχνίδι. Άιξ Τολχόμις Νόρτζελαντ 1-0 η Νόρτζελαντ. Αντμίρα Τσέσεκα Σόφια στις 8 αυτά τα μάτς, 3-0 το πρώτο μάτς για την Τσέσεκα. Απόλλωνε Μεσούν Ζελιενεστάρ 2-1 στο πρώτο παιχνίδι και κερδίσει ο Απόλλωνε Μεσού εκτός έδρας. Βαντού Ζαλγκύρης 0-1, δηλαδή 1-0 έχει κερδίσει το πρώτο μάτς της Ζαλγκύρης. Ηλιοκόβετς Τζουργκάντεν, η δικιά μας, η ιστορική Τζουργκάντεν, ναι, 1-1 το πρώτο μάτς. Λίνκολν, The New Sense. Είναι ενδοβρετανική, μάλλον αυτοκρατοριακή, κοινοπολιετιακή. Κοντρά το Γιβλαρτάλ είναι η Λίνκολν. Βεβαίως. Με την ιστορική The New Sense από την Ουαλία. Το πρώτο παιχνίδι οι Ουαλοί είχαν κερδίσει με 2-1. Νιέντεργκορ Χόνβεντ στις 8 και αυτό το παιχνίδι 1-0 η Χόνβεντ. Σπάρτακ Πράγα, Σπάρτακ Σλάντιμπ Βόντα από τη Σερβία.
Πρώτο μάτς 2-0 για τους Σέρβους. Ατρόμητος Αθηνών με την Δυναμό Μπρέστα τη Λευκορωσία στις 8 και 4. 4-3 η Δυναμό Μπρέστα. Θυμόμαστε όλη τη μεγάλη σχεδόν ανατροπή που πέτυχε ο Ατρόμητος και κρατήθηκε ζωντανός. Έχανε μέχρι το 70 με 4-0 και κατάφερε να πετύχει 3 γκολ και φυσικά να παραμείνει ακμεότατο όσον αφορά την υπόθεση πρόκρουση. Και πιστεύω ότι θα προκριθεί κιόλα. 8.30 η Σλάβια Μπρατισλάβα Μπαλτζάν. 2-1 η Μπαλτζάν στο πρώτο παιχνίδι. Σε 9 Αστέρας Τρίπολης Χιμπέρνιαν από τη Σκωτία. 3-2 οι Σκοτσέζοι. Νομίζω ο Αστέρας Τρίπολης προηγούταν με 2-0 και του το γύρισε. Κάνα το αντίθετο οι Σκοτσέζοι, αλλά παρόλα αυτά έχει πολύ μεγάλες πιθανότητες και ο Αστέρας Τρίπολης σε 9. Βίργκουν Τορπέντο Κιου Ταΐσι στις 9. 3-0 η Τορπέντο είχε επικρατήσει το πρώτο παιχνίδι. Κοπεχάγη Σνιάρνα από την Ισλανδία. 2-0 η Κοπεχάγη. Έχει το πολύ πάνω χέρι. Μπεσίκτας Β36 το Σάβν. Δεν ξέρω καν από πού είναι αυτό. Νύφι Έψιλον έχει. Στα ελληνικά κιόλα. Τι είναι το Νύφι Έψιλον. Ποια χώρα μπορεί να είναι στην τομογραφία. Ψάρεση που τι είπε τώρα, ρε μεγάλε. 2-0 η Μπεσίκτας στο πρώτο παιχνίδι. Φύτε σε Βιτορούλ. Το ζευγάρι που αν ο Πάκο αποκλειόταν θα έβρισκε στον δρόμο του. 2-2 το πρώτο μάτς με την Φίτε Συνάχη και αυτή το πάνω χέρι, αλλά δεν θα βρει. Και όπως όλα δείχνουν, δεν θα βρει. Ακόμα και να προκριθεί δηλαδή στα play-off για την είσοδο στο Champions League, νομίζω δεν θα έχει απέναντι του ολλανδικές ομάδες ο Πάου. Μπορεί να περάσει ο Άγιεξ. Ο Άγιεξ θα είναι στους δυνατούς. Τόσο... Αν, θα το βρει εκεί στο τέλος. Στην τελευταία φάση, όχι αυτήν τώρα με τη Σπαρτάκη. Ναι, λέμε στα play-off. Με τέσσερις ομάδες. Ναι. Εντάξει, δύσκολο ο Πάου θα είναι στους ισχυρούς. Δύσκολο ο Πάου θα είναι στους ισχυρούς. Θα είναι ο Άγιεξ, φαντάζομαι. Λες, όλα γίνονται για να ξαναδούμε Άγιεξ Πάου. Δηλαδή το δίνουμε. Γιατί εγώ πιστεύω θα την περάσει τη Σπαρτάκο Πάου. Το δίνω προγνωστικό από τώρα. Είμαι λίγο αισιόδοξο. Ήμουν περισσότερο αισιόδοξο, αλλά εγώ γενικά το Χατσερίδη εκτίμηση τον έχω. Ναι, εδώ τον αποθεώνουν τον Χατσερίδη, ότι είναι. Κάνατε δεδομένο ότι τον αποθεώνουν τον Χατσερίδη. Λες. Μάρι Μπορσακίρ στις 9 και 4 0-0 το πρώτο μάτς. Σαράγεβο Αταλάντα στις 9 και 4 2-2 το πρώτο παιχνίδι. Σαράγεβο Ντομτζάλε Ούφα. Τα Ούφα της Μηχανιώνας. Η αγαπημένη ομάδα της Μηχανιώνας από τη Ρωσία. Τα Ούφα 0-0 το πρώτο παιχνίδι. Στεάου Βουκουρεστίου Ρουντάρ στις 9.30 2-0 το πρώτο μάτς υπέρ της Στεάου. Αλκμάρ Αλμάτι. Είχαν κερδίσει οι Αλμάτι οι Καζακστανοί 2-0 την Αλκμάρ. Σοπάρε. Να πάρει παίχτη από εκεί ο Πάκαμαν να παίξει με Ολλανδική. Λαφιωρίτα με του Σπάρταξ. Στις 9.45 6-0 η Σπάρταξ επικράτησε. Αλέχ Πόζα, Σολσιάρτ. Τι ώρα παίζουν αυτοί. 9.45 1-1 το πρώτο παιχνίδι. Μπέρνλι Αμπερντίν από τη Σκωτία. Πάλι ενδοκοινοπολιτιακή κόντρα. 1-1 το πρώτο μάτς. Μπορντό Βέντσπιλς. Α, έχει κάτι γαλλικό αγγλικές ομάδες μέσα. Μπορντό Βέντσπιλς 1-0 υπέρ της Μπορντό το πρώτο παιχνίδι. Ντρίντα Ντουν. Έλα πες το. Ντουντελάγκε. Δάτε το είπα. Ντρίντα 2-1 Ντουντελάγκε. Κέρδισε κιόλας. Ρέιντζερς Όσιγεκ. Επίσης 1-0 υπέρ το Rangers. Crusaders Olympia Λουμπλιάνα στις 10 η ώρα. 5-1 η Olympia κέρδισε το πρώτο παιχνίδι. Ού είπε Σεβίλη. Να η Σεβίλη τελικά. Πώς νόμιζα ότι είναι στο Champions League. Τελικά είναι στο Europa League. Να το πάρει κιόλας. Εντάξει, δεν εννοείται. 4-0 στο πρώτο match. Ροντίτσκι Μακάμπι Τελαβίβ στις 10. Επίσης 2-0 η Μακάμπι. Το πρώτο παιχνίδι. 3 Αύα από την Πορτογαλία με την Γιαγκελόνια. 1-0 έχει κερδίσει η Γιαγκελόνια. Είπαμε πω ολόκληρο στη Βασούτη. Άντε να αποκλείονται σιγά σιγά να μην έχουμε να λέμε τόσο πολλά. Χαφνάρ Φιορντούρα από την Ισλανδία με τη Χάπο Ελ Χάιφα στις 10 και 4 το 1-1 και στις 11 η ώρα. Τι ώρα παίζουν στην Ισλανδία, Αρσί. Φαλούρ Σάντα Κολόμα από την Ανδώρα. Το ντέρμπι του Μίσους. Κανονικότατα βόρεια με νότια νησιά. Σαν να παίζει δηλαδή την Ασποσαμοθράκη. Σαντορίνη. Κάπως έτσι, ίσως δεν γάζω. Στις 11 η ώρα θα το δούμε αυτό. 1-0 η Σάντα Κόλωμα. Κέρδισε το πρώτο παιχνίδι. Καλημέρα στη Γραμπούλα. Όλα αγόρι μου. Καλημέρα. Τι κάνουμε. Καλά, είσαι που μέχρι στην πρόγραψη 0-3. Ναι, το έδωσες. Είσαι τεράστιος και ξέχασα να σε ημνήσω. Ξέχασα πραγματικά. Είμαστε το πρώτο μάτς 3-0 με τη Σπαρτάκη στην Κούμπα. Εύκολα, τελείωσε. Είσαι ο προφήτης εκεί πάνω στην Σαμαρίνα, που είναι και πιο ψηλά με το Θεό. 1800 μέτρα υψόμετρο πόσο είναι. Έχεις καλύτερη επαφή με τις προβλέψεις και με τις προβητείες. 3-0 λοιπόν, να μην γίνει το παιχνίδι. Είναι δεδομένο. Τι γίνεται. Καλά είμαστε εσύ. Είναι, εσύ έχω σήμερα Αναστάση εδώ, αθλητικολόγο. Πολύ σχεδιασμός Αναστάση. Πολύ καλημέρα, ναι. Καλημέρα. Αργά ξύπνησες, δηλαδή τώρα κάνουμε 6-8 εκπομπή και... Ναι, θα
αέρανε, ήψιανε για ένα παλιό καμπάρι μετά τη ρετσίνα και με σέρισε το στόμα. Το καμπάρι, ελαφρύ ποτό είναι το καμπάρι. Τι το ήθελα ο έρμος. Είδατε το παιχνίδι, ούτε καν ασχολήθηκατε, ήρθαν τα κλαρίνα εκεί και... Μ' ακούς? Δεν μ' ακούει, μας έχασε. Το καμπάρι μάλλον επηρέασε και την τηλεφωνική μας γραμμή, με φαίνεται. Σήμα καμπάρι. 2-31-0-287 και 3-8 για τηλέφωνο επικοινωνίας εδώ με τη σταθμάρα μας. FM και ενώ μηνυματάκι αποστολή στο 54526. Χρέωση 1,24 του ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ και χρεώσεων κινητής τηλεφωνίας. Και λόγω επειδή στα ίντερνετ και εκεί επικοινωνούμε καθημερινώς με διαλείπτος. Καλημέρα. Έλα, ακούγομαι τώρα. Τώρα ακούγεσαι καμπάρι, όπως είπε και ο Αναστάσης. Ναι. Άλλαξα αυτή. Έγινε το, πώς λέγεται αυτό, έχει καμιά ονομασία. Τραζίσο, ρωτέισο. Κάπως δεν λέγεται. Αλλάξαμε τις πτέρυγες. Ναι, εντάξει, τέλος πάντων. Ανακατέψαμε την τράπουλα του τηλεφώνου. Σήμερα, τι περιλαμβάνει το πρόγραμμα? Batman με έχει κόψει πίνα, αλήθεια σε λέω. Είναι 8:49, είναι απόγευμα πλέον. Θα κατηγορήσω προς τα κάτω, αν δεν έχουν κάρβουνα, να τους πω να με κάνουν μια χοιρινή τηγάνη. Ναι. Με πολύ λάδι για να βουτήξω το ψωμάκι μέσα, να πάει φουρτούνα. Έτσι, για το πρωί, κάτι ελαφρύ, ναι. Κάτι ωραίο. Και μετά βλέπουμε. Και μετά έχει ο Θεός, μεσημεράκι, αυτά, κλαρίνα θες. Μα δεν είπα, ρε. Ναι. Χθες το είχε ρίχαμε το μάζι, δεν είχε κλαρίνα. Α, μάλιστα. Μάζι Γουρνόπουλο στο φούρνο μας το φέρανε από κάτω, από το χωριό, το σκίσαμε όλο, δεν είναι τίποτα. Πόσα άτομα. Τέσσερις μαζευτήκαν για άλλοι 5-6 μετά. Ναι. Δεν γινόταν να τους πισέλα από εδώ πάρει και ένα. Ναι, εντάξει. Φέρει και ένα πιάτο καθαρό, φέρει και ένα χειροπύρνο, δεν γινόταν. Κατάλαβες. Ο παδί του ΠΑΟΚ όμως όλοι. Μάλλον, ναι, γιατί χειροκροτούσα στα γκολ. Να ματρός Γουρνόπουλο, δεν χειροκροτήσεις. Τι χαζός. Μάλιστα. Τι έχουμε σήμερα. Τι έρευνα έχουμε. Σήμερα λίγο μεταφυλτικά. Αυτά, άμα προλάβουμε. Εξωγήνους αναλύουμε, εξωγήνους. Γενικότερα από χθες, επίσης. Δεν ξέρω αν το είδες ότι ανακαλύφθηκε εξωγήινη παρουσία στο βυθό του Θερμαϊκού εκεί στην Νέα Μηχανιώνα. Λέγεται. Βγήκε κανένα τέρας. Δεν βγήκε τέρας, αλλά είναι μέσα. Εικάζεται ότι μπορεί να υπάρχουν εξωγήινοι. Εσύ τα μελετάς αυτά τα πράγματα, τα γνωρίζεις. Ναι, θα μπω στο ίντερνετ και θα δω. Ναι, πού άλλο έχουν εμφανιστεί εξωγήινοι στην εδώ, Βόρεια Ελλάδα? Στο χωριό μου, εδώ πιο πάνω. Δεν εκεί που άλλο. Πήραν το Παγουρίνο και τα Walkman. Οι εξωγήινοι. Ναι, στο σκάφος. Τι εννοείς? Έκανα βόλτα εκεί πέρα, εδώ πέρα, πικρός, πιτσιρικά, σήμερα είχα το Παγουρίνο, ξέρεις τι είναι το Παγουρίνο? Ναι, πώς δεν ξέρω, ναι. Τα είχαν αυτά και τα Walkman, άκουγα μουσική. Ναι. Ένας ανθρωπάκος πράσινος, με το έβγαλα το λαιμόνι, πήρε και τα Walkman και σηκώθηκε, έφυγε. Τα Walkman του πήρε εξωγήινος. Ναι, ναι. Τι μουσική άκουγες? Αυτά τα πω. Αυτά τα πω, λοιπόν, μάλιστα. Στενές επαφές τρίτου τύπου, λοιπόν, κυρίες και κύριοι. Ναι, λίγο πιο... τύπου. Έτσι. Μάλιστα. Ο σκάφος ήταν κρυσταλλιζέ, μπορεί να σε πω, τετράγωνο. Ήταν και σηκώθηκε κάθετα. Κάθετα. Μπαμ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 π
Πώς τα κάνουν έτσι αυτά εκεί, πώς γίνεται. Μάλιστα, έγινε, ευχαριστώ. Καλά, θα είναι όλα αυτιά. Πάμε δυνατά. Πάμε δυνατά. Εννοείται στο λόγο, επειδή στενές επαφές με τους εξωγήινους πολιτισμούς, μόνο εμείς. Πρώτοι εδώ, κυρίες και κύριοι. Μια απλή καθημερινή επαφή ήταν αυτό. Είδες με τι άνεση περιγράψε το περιστατικό. Ότι περπατούσε. Υπάρχει κοιότητα. Υπάρχει κοιότητα. Μου πήραν, λέει, το παγουρί. Άκου. Σίγουρα ήταν εξωγήινη. Δηλαδή, δηλαδή πάω αξάκια. Δεν ξέρω. Μήπως πήγε στο κορδελιό, τίποτα εκεί κάπου. Μου πήρα, λέει, το παγουρίνο. Το walkman. Συμβαίνουν αυτά. Μάλλον εξωγήινοι. Εξωγήινοι παρουσιάζονται και δεν υιοθετούμε φυσικά τέτοιες πρακτικές σε καμία των περιπτώσεων. Επίσης, μου έχουν στείλει εδώ πέρα μια ανάρτηση του Ρόμπερτ Μακ. Πού αγωνίζεται πλέον ο Μακ? Δεν γύρισε πίσω στη Zenit. Έχει σηκώσει μια φωτογραφία όπου στο Instagram, όπου μάλλον έχει πετύχει κάποιο γκολ σε κάποιο φιλικό και από κάτω του κάνει σχόλιο ο Πρίγιοβιτς και λέει χα, αδερφούλη, πέτυχες, λέει, ένα γκολ, λέει, στην προπόνηση και το έβαλες, λέει, στο Instagram. Κανονικότατα το γλεντάει. Έλα ρε να πούμε, εντάξει. Αλλά, λέει, μετά μας έχεις λείψει και τέτοια. Εντάξει.
δηλαδή το δουλεύει. Ο Πρίγκοβιτς, ο οποίος πάλι σκοράρε χθες. Πρίγκοβιτς. Νομίζω στη μία του επαφή κιόλας. Πρέπει να ξέρω να ξανακούπησε την μπάλα. Ξέρω να ακούπησε την μπάλα. Ασίστ του Πασχαλάκη με μία. Δύο ασίστ του Πέλκα, μία ο Πασχαλάκη. Ναι. Πρίγκοβιτς ήδη δύο γκολ. Ήδη δύο γκολ στο τσάπ. Και στο προηγούμενο παιχνίδι, νομίζω μία επαφή πάλι είχε με την μπάλα μέσα στην περιοχή. Το one touch με τον Αλεξάνδρ Πρίγκοβιτς. Ήταν τη δουλειά του την κάνει κανονικότατα, σκόραρε και οδήγησε τον Μπάουκ στον θρίαμβο. Και τώρα πια έχουμε και δεύτερο σεντερφόρ, δηλαδή. Ποιο είναι ο δεύτερο σεντερφόρ? Δεν πήραμε τον Τσουμπάκ Πομ. Δεν ξέρω, κάτι άκουγα τώρα χθες εκεί που ήμουν. Στράβωσε. Ότι υπέγραψε. Υπέγραψε. Το πάντως τον πήγανε βόλτες στη Θεσσαλονίκη, λέει. Είδε, είδε τις εγκαταστάσεις. Από εδώ καφές, από εδώ τόστ, από εδώ γύρω. Όχι, αυτό είδε και τα άλλα, γιατί είχε λέει φέτος ένα θέμα. Είχε τρακάρει το Range Rover του. Κάνε 60.000 ζημιά γιατί οδηγούσε μεθυσμένο και πήρε το δίπλωμα για 2 χρόνια. Α, μάλιστα. Είχε τέτοια περίπτωση. Είχε τέτοια. Έγινε ο μαύρος Κλάους αυτός. Ο Κλάους. Κάπου ακούστηκε ότι μπορεί να γυρίσει, ότι μέχρι και το σκεφτήκανε, κυκλοφόρησε ένα δημοσίευμα. Μακάρι να γινόταν αυτή η κίνηση. Τα είχαμε ψωμάκι για πόσο καιρό σαν εκπομπή. Ότι λέει το σκεφτήκανε στον Άρη για να φέρουν τον, ναι, αυτό το άκουσα. Τον Κλάους. Αλλά απορρίφθηκε αυτή. Κρίμα. Κρίμα, κρίμα. Κανονικά να συνδράμουμε κι εμείς, άμα είναι, άμα υπάρχει κάποιο τρόπο. Οπωσδήποτε να επαναπατριστεί. Να επαναπατριστεί αρχικά. Αλλά υπάρχει και σκέψη και για τον Μπάο. Κάτι ακούγεται. Δεν ξέρω, δεν ξέρω. Θέλω να πιστεύω. Ως φίλαθρος ή ως μέλος του λόγου επειδή. Διάλεξε τώρα ταυτότητα. Πάρε πλευρά. Κοίταξε. Για τον λόγο επειδή νομίζω ότι θα είναι ό,τι καλύτερο να πάει σε άλλη ομάδα. Όχι στον Μπάο. Θα είναι μέτρια η επιστροφή. Μέτρια. Δηλαδή... Δεν θα αγωνίζεται πολύ, πολύ. Ναι, εντάξει. Ίσως... Μια-δύο φορές θα το αναφέρουμε. Ναι, ενώ να πάει στον Άρη. Ναι, καλά, σίγουρα γιατί. Ποιο σου είπε ότι ο Πρίγκοβιτς μπορεί και να μην δεν πωληθεί. Ποτέ δεν ξέρει τι σφενίδιο με αυτέ τι εμφανίσει. Γιατί φάνηκε πολλά σεντερφόρ. Τι φαντάζεσαι. Είναι πάντα μέσα στο σενάριο. Εντάξει, ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο. Κόσμο, άμα έρθει αυτή η περιβόητη προσφορά το 10 εκατομμυρίων που περιμένει ο Πάο. Δεν το δίνω 10 μόνο. Δεν το δίνει 10 τώρα πλέον. Κάθε κόλπο που βάζει. Τον Γκάι Ροντρίγκες λέει θα πιάσει 18. Θα πιάσει 18 Ροντρίγκες. Από ποιο που. Φεύγει από τη Γαλατά που είναι. Λέει εδώ και 3 μήνες θα πουληθεί και ο Πάο έχει 30%. Πάλι θα πάρει λεφτά. Πήρε τώρα από ποιον πήρε τώρα προσφάτω. Από τον Όλσεν. Πήρε λεφτά τον Όλσεν. Όλοι αυτοί είναι παίχτες του Στέφεν. Του Άρνεσεν. Που έφυγε εδώ κακή κακό ω από τι 6 μήνες δεν ξέρει αυτό. Ναι, ναι, καλά, εντάξει εννοείται. Έχει φιλοσοφία άμπαλο. Ναι, ο ανεξεπεσμένο. Έφερε τα λιμά. Ναι, τώρα άμα δεν ξέρουμε εμείς αθλητική διαχείριση, τώρα ποιος ξέρει και προπονητολογία. Έφερε τον Τζίμιροτ, τον Άμπαλο. Ναι, ναι, ναι. Δεν πατάει περιοχή. Αλλά γενικότερα έχουμε αναπτύξει ιδιαίτερους δεσμούς όσον αφορά την ανάλυση. Τα τραζίσω και αυτά δηλαδή που λες, θα νομίζω ότι τα παίζουμε στα δάχτυλα. Αλλά για πλάκα τώρα, εντάξει, εδώ σου λέω άλλο. Χθες είχαμε μετά το μάτσι κάποιες αντεγκλήσεις εκεί στη γειτονιά. Στη γειτονιά πού? Στην Ευκαρπία. Και πετάγεται ο άλλος από τον απέναντι. Πού, στο καφενείο? Όχι, ρε. Πού? Στο σπίτι. Στο σπίτι. Αυτό το δείχνει ελεύθερο κανάλι. Α, μάλιστα. Ο Ιβάν με ρίμνησε λαϊκή κυριαρχία. Είδε ακριβώς. Έτσι ακριβώς. Θεάση, ναι. Οπότε ακούγαμε όλη τέρμα τηλεόραση να δούμε ποια νου έχει πιο καλό ήχο. Ναι, και ποια νου φτάνει πιο μπροστά το σήμα. Η δικιά μου. Έτσι. Τους χάλασα τη. Πανηγύρισες πρώτος. Ναι, ναι, ναι. Γιατί, πώς γίνεται αυτό? Γιατί το βλέπα στο HD. Ναι. Επειδή έχω Smart TV. Ναι, το HD νομίζω πιο αργά δεν φτάνει το σήμα. 5 δευτερόλεπτα πιο νωρίς. 5 δευτερόλεπτα το HD. Ναι. 5 δευτερόλεπτα είναι πολλά. Είναι πάρα πολλά για το ποδόσφαιρο. Και οι άλλοι ήταν. Τι έγινε και μετά εντάξει, πολύ ωραία πέρασε εγώ που το χάλασα. Και μετά βγαίνει ο άλλο και μιλάει με τον από κάτω Αριανό. Ναι. Και του λέει, είδες πάω, τι όμορφη μπάλα έπαιξε και τέτοια. Λέει ο άλλος, έλα μου, τώρα τρεις αντεπιθέσεις, βάλ τρία γκολ. Έτσι, τίποτα, ναι, εννοείται. Και φωνάζει ο Θεός από πάνω, ο Άγγελος Αναστασιάδης των φτωχών. Ναι. Είδες τι επιθετικό τρανζίστορ έχει η ομάδα. Τρανζίστορ. ναι, λοιπόν, άμα είσαι και ραδιοφωνικός τύπος. Εννοείται. Εννοείται. Πήρα να πω για το προηγούμενο διαμέρισμα, δηλαδή. Εγώ τα έχω πει με τα τόσα αθλητικά ραδιόφωνα που έχουμε φτάσει σε αυτήν εδώ την πόλη. Θα πηγαίνουμε και θα κάνουμε εκπομπές πλέον στα θηροτηλέφωνα. Κανονικότατα, ένα όπως είδατε, ο κόσμος χθες δεν πήγε στα καφενεία για να έχει και τις μεταξύ αντικλήσεις. Αλλά είναι και καλοκαιράκι, βγήκε στα μπαλκόνια, φώναζε ο ένας τον άλλο. Οικονομική καταστροφή, αν πάρει ελεύθερο κανάλι, ας πούμε. Θα είναι, όντως θα είναι για τα μαγαζιά και τις καφετέρειες και γενικότερα θα είναι και για τη μαγεία του αθλήματος που είναι το να πηγαίνει στο καφενείο. Διότι τα έλεγα και χθες ότι η πεμπτουσία του σπορ είναι το ότι πηγαίνουμε και βλέπουμε τα ματσάκια στο καφενείο. Δεν πολύ βλέπουμε τι γίνεται μέσα στο μάτς, βλέπουμε τι γίνεται μέσα. Έτσι ακριβώς. Γιατί θα σπάσει, θα μείνουν αρκετοί μέσα στο σπιτάκι τους, πόσο μάλλον και χειμώνα. Ενώ άμα δεν πας μέσα στο καφενείο, τσιγάρι, λάιβ. 3 ώρα μεσημέρι εκεί, τώρα Κυριακή που πας. Ωραία, τα αγαπημένα, τα αγαπημένα hangover από την προηγούμενη. Ή και έτσι κάτι
μουντά βράδια του Νοέμβρη, βροχερά, με το σπρέι να πέφτει από πάνω σου. Την τσιγαρίλα στο φουλ μέσα μπαίνεις και την πυρίζεις για πάντα τσικνίλα από τα παλιά. Πέμπτη 10 η ώρα Europa League. Πω. Αυτά εντάξει. Το Europa League νομίζω έχει ακόμα περιθώριο πάκου να πάει. Μην αγχώνεσαι. Το Europa League του πάρει κιόλας άμα πάει όπως ακούσαμε στην αρχή. Ναι, τα ακούσαμε εδώ πρώτη. Εδώ το Europa League ούτως ή άλλως νομίζω είναι σε συνδρομητικό κανάλι. Ναι, και το Champions League το φετινό. Και το Champions League. Είναι αποκλειστικά στα κανάλια. Δεν έχει έρτα. Πέρυσι έδειχνε έρτα. Πέρυσι δεν έδειχνε ένα παιχνίδι. Βασικά αυτό το ένα πρέπει να το έχει πάλι. Α, το έχει ένα παιχνίδι τη φορά. Μάλιστα. Αλλά νομίζω ότι είναι ένα σε κάθε φα. Κάτι παίζει, κάτι παράξενο παίζει με την ΕΡΤ. Όχι, ένα σε κάθε αγωνιστική. Άρα και συνέβαινε ένα σε κάθε φάση. Τέλος πάντων, θα το διερευνήσουμε αυτό. Θα μας ενημερώσει. Καλημέρα στη γραμμούλα. Έλα, καλημέρα, Πάπιος Συντριβάδης είμαι. Α, καλώς το φλαράκι μου. Τι κάνεις, γειτονάκι μου, καλά είσαι? Είμαστε πολύ καλά, εσύ? Τώρα δεν θα είμαι καλά, έτσι ακριβώς. Τριάρα είναι αυτή, δεν είναι βασιλεία, δεν είναι τα άσπρα χώματα και το Βυζάντιο. Έτσι. Με ομάδες έπαιξα. Και το Βυζάντιο βασιλεία. Ήθελα να σε πω τώρα, δεν κατάλαβα, κάτι λάθος λέτε, 10 παρά τέταρτο. Ναι. Σήμερα έχει τον Ατρόμητο στο Ε8 και 4, να ξέρετε. Ναι, το αναφέραμε, δεν ξέραμε το κανάλι, άρα και τον Ατρόμητο τον έχει πάρει. Το Ε θα το δείξει πάλι. Μάλιστα, όλα το Ε θα τα πάρει. Δεν ξέρουμε. Αυτά τώρα θα δούμε. Να, πώς το είδες χθες τα πράγματα, εντάξει, εύκολα. Κοίταξε, ο ΠΑΟΚ φυσική κατάσταση στα 65-70% βρίσκεται ακόμα. Έχουμε ακόμα περιθώριο. Εκεί που παγώσαμε ήταν με το Βιερίνια τους στο ζέσταμα που ακούσαμε, αλλά τη βρήκε τη λύση ο Ρουμάνος πάλι. Έτσι, μεγάλος Κρέσπο. Έτσι. Μεγάλο. Κοίταξε, αυτός κανονικά για μπάκι ήρθε στον πάγο. Έτσι, το είπα στο ξεκίνημα της εκπομπής, όντως. Το είπες, δεν σ' άκουσα την αρχή. Συγγνώμη, σήμερα σε έριξα. Δεν πειράζει. Έλα, γειτονάκι μου, καλή εκπομπή να έχεις. Φιλιά, να σε καλά, να σε καλά στην εξωτική Σταυρούπολη. Απέναντι μένουμε. Προς το άλλο το στενό, δηλαδή. Αλλά δεν μπορούμε να επικοινωνήσουμε από τα μπαλκόνια. Για να μην με πέπρε και στο τηλέφωνο. Κάνε μια κύκλα, α πούμε, και εκεί βάρω το κουδούρι, μπάμπι, εγώ θα βγω. Δεν έχω πρόβλημα σε αυτά. Τι πήγες να πεις? Πήγα να πω ότι αυτό με τον Κρέσπο αριστερό μπακ, ναι, τον Πατσερίδη, λέμε τώρα τι ωραία λειτουργήσε. Mm. Αλλά λειτουργήσε ένα μάτς που πρώτα απ' όλα βόλεψε τον ΠΑΟΚ γιατί έβαλε γκολ στο 7ο λεπτό. Μετά ο ΠΑΟΚ απλά περίμενε και έφυγε στις αντιπιθέσεις. Τώρα στο μάτς με τη Σπαρτάκ, με στην Τούμπα, πρέπει να παίξει ποδόσφαιρο κυριαρχίας. Καλά, μην το πολύ λες κυριαρχίας. Έστω τέλος πάντων ένα ποδόσφαιρο ισορροπημένο. Δεν μπορεί να έχει άκυρη επιθετικά μία πλευρά. Άρα τι λες, αγχώνει δηλαδή η παρουσία του. Πάρα πολύ γενικότερη η παρουσία του Χατσέρι. Μάλιστα. Δηλαδή εύκολα την έχει την κόκκινη. Βγήκανε αυτή την αγκιά να πούμε. Εντάξει, θα λέω εγώ τώρα. Κοίταξε, φέτος έτσι θα λειτουργήσει. Θα παίζει ο Κρέσπο, θα κάνει μία αγκέλα, θα αρχίσουμε τα γιατί δεν παίζει ο Χατσέρι. Λοιπόν, εγώ θα είμαι με τους άλλους, τους πολλούς, μόνος μου βασικά, που δεν θα θέλουμε το Χατσερίδη. Θα κάνει μια αγγέλα ο Χατσερίδης και θα λέμε. Σε βάλει κανένα. Βάλει κανένα Κρέσπο μέσα. Ναι, σε βάλει και κανένα γκολ, κανένα τάκλινγκ, κανένα αυτό, κανένα εκείνο, κανένα το άλλο. Κοίταξε, αυτός ο παίχτης είναι για ένα πράγμα. Για να κερδίσουμε 0-3 με στο Καραϊσκάκι όπως χθες, τέτοιο μάτς. Ναι. Και κατά το 85 να μπει να πάρει μια κόκκινη για να ευχαριστηθούμε πάρα πολύ, αλλά να πάρει κόκκινη. Ηρωική. Ναι. Ναι. Να τιμήσει τα χώματα των προγόνων του πάνω, ας πούμε, και τον το Μυθριζάτη, ας πούμε, ξέρω εγώ. Και τον άλλο, πώς τον είπες. Τον Αχμάκη. Το φαρμάκι. Και αυτό να. Φαρνάκι, να πούμε. Το γάμα, μάλιστα. Η κριτική, εντάξει, γιατί πάω και είσαι, άμα δεν γκρινιάξεις και άμα δεν πεις, άμα δεν είσαι μπαλαδόφατσα να κρίνεις τον άλλον από το πρώτο του παιχνίδι και να πεις, έλα βρε τώρα βρε. Εγώ από την προπόνηση τον έκρινα. Έτσι. Διάβασα και τον Γκόλκα που λέει, παίζει τον παίχτη και όχι το χώρο. Λέω, εντάξει, παίζει τον παίχτη, δεν είναι δυνατόν τώρα αυτός ο παίχτης. Δεν είναι στον πάγκνα μου, όλα λέει αυτή, να ζούμε, ξέρω. Λοιπόν, 9 και 2 πρώτα λεπτά, θα πάμε να κάνουμε μια μικρή διαφημιστική ανάπαυλα ολοκληρώνοντας τη δεύτερη ώρα του λόγου επειδή και επιστρέφουμε συντονισμένοι για περαιτέρω κριτική, για περαιτέρω αφισβήτηση, για περαιτέρω μυαλοπολοσύνη, για περαιτέρω μπαλαδοσύνη, μπαλαδοφατσίνη. Επιστρέψαμε κυρίες και κύριοι εδώ στην τρίτη ώρα του διευρυμένου λόγο επειδή 9 και 9 πρώτα λεπτά. Καλημερίζουμε τον κόσμο που σιγά σιγά αρχίζει και μπαίνει στην παρεούλα μας. Μέχρι και τις 10 θα τα λέμε, μέχρι τις 14 του Αυγούστου. Όπως είπα και προχθές, τόσα χρόνια λέγατε,
την Μπάμπη. Κάνεις πάρα πολύ πρωί εκπομπή. Ενά λοιπόν ο Μπάμπης Μπατμανίδης Θεσσαλονίκης κάνει εκπομπή μέχρι και τις 10. Πού είστε, πού είστε, εσείς που τα λέγατε. Δικαιολογία, τι ωραία, δικαιολογία για όλους σας. Μα είσαι πάρα πολύ πρωί, 6-8 δεν μπορώ να σε ακούσω. Τώρα που είναι 10. Τι να πείτε τώρα. Τι να μου, έτσι, έτσι. Και το εξής, επειδή βλέπουμε καμιά φορά να ανεβάζω φωτογραφία. Που κάθε φορά λένε. Ναι, ναι, ναι. Μου λένε σε ακούμε κάθε μέρα. Όλοι οι παπατζίδες. Όλοι οι παπατζίδες σε αυτόν τον δουλειά. Εννοείται, εννοείται ξεκάθαρα. Καλημέρα στη γραμμούλα. Ελά, αγόρι μου. Μετά τις 14, πού θα έκανε εκπομπή. Δεν έχω ιδέα, δεν με ενδιαφέρει καθόλου. Εγώ θα εξαφανιστώ. 14. Για πόσες μέρες. Για μια μισή εβδομάδα. Πέρσι έκανε ο Ασλάνης. Λογικά ναι, λογικά Μάριο θα έχουμε τα πρωινά. Δεν ξέρω, δεν έχω ιδέα, δεν έχω ιδέα. 14, 10 και 1 πρώτο λεπτό, τσαντούλα, γεια σας. Γεια σας. Δεν έχει εκπομπή, έχει και θα έχει εκπομπή, θα κάνω εκπομπή και θα φύγω. Μπορεί, μπορεί να περάσει εκτός ο Αγούς να πάω και εγώ διακοπές. Άντε, άντε, πού θα πας, πού θα πας. Θα δούμε πού θα πάμε, να τελειώσει πρώτα εδώ η παραθέρηση με το καλό για να πάμε σε κανένα ξενοδοχείο. Έτσι. Στο ξενοδοχείο all inclusive εκεί μέσα με φαγιά, με τέτοια, με τι. Μάλιστα, μάλιστα. Άρε, τι σου άρα κάνεις. Έλα πάρ' το λίμπερο. Γίνε πρόεδρος. Κανονικά σωθούμε. Μάλιστα έγινες, ευχαριστούμε. Φιλιά, τελειώνει λίγο η παραθέρηση και θα πάει διακοπές εγώ να ξεκουραστεί. Τον Σεπτέμβριο. Μάλιστα, δεν να πεις. Όσον αφορά το μέγιστο ζήτημα που δείξαμε ως εκπομπή, κρούσαμε τον κόδωνα του κηδίνου. Αλλά φυσικά όλα αυτά περνάνε στο βρόντο και δεν θα τα δείτε σε κανένα site, σε κανένα από τα άπειρα αθλητικά ραδιόφωνα που έχουμε στην πόλη. Θα ασχοληθούν μετά αυτός, ποιος έπαιξε, τι έκανε, μαγνητική οβιερίνη, τα μαγικά χαρτάκια και ούτω καθεξής. Αλλά εμείς θίξαμε το ζήτημα της χρησιμοποίησης γαντιών από καντινιέρι της Τούμπας. Και στο επόμενο παιχνίδι, την επόμενη Τετάρτη, η Αναστάση μου θα πάει, κάνουμε βόλτα γύρω-γύρω και θα καταγράψουμε. Είναι χρέος μας προς το ρεπορτάζ και προς την αλήθεια που αναδεικνύουμε εδώ από το λόγο επειδή. Γιατί δεν θα πούμε στο γήπεδο από τη στιγμή που δεν έχουμε είσοδο έτσι κι αλλιώς. Έχουμε αποκλειστεί από αυτά τα δρόμενα. Πολλοί κόσμος όντως με την ανάρτηση που κάναμε στο λόγο επειδή συγκλονίστηκε από τις μαρτυρίες. Κάποιοι αναφέραν ότι άμα φοράει το ίδιο ζευγάρι όλη μέρα είναι τιμίο και ειλικρινές βρώμικο, ότι δεν αλλάζει. Και αναφερόμαστε στην περίπτωση ενός καντινιέρη που εντοπίσαμε έξω από το κήπο της Τούμπας, επιτόπιο ρεπορτάζ, φως στο τούνελ, να φοράει γάντια για να ψήνει σουβλάκια. Δεν ξέρω αν το έχετε ξαναδεί ποτέ αυτό στη ζωή σας γενικότερα. Πού είναι ο κρατικός μηχανισμός. Δεν υπάρχει κράτος, δεν υπάρχει κράτος. Πλέον με τα μνημόνια είδατε που μας έχουν καταντήσει, αλλοιώνουν τον πολιτισμό μας. Και το αναφέρει εδώ και ένας άλλος φίλος μας, από τη στιγμή που δεν υπάρχει κράτος, να βάλει και να επιβάλλει κάποιους κανόνες, ο καθένας κάνει ό,τι γουστάρει. Αυτό ακριβώς. Χωρίς να υπολογίζει παραδόσεις αιώνων. Ο άλλος ο φίλος μας ο Φίλιπ μας λέει πάει πέθανε ο ρομαντισμός του παλιού καλού βρώμικου που, άμα που άμα λέει ο καντινιέρης δεν είχε χλίμπι χλίμπι κάτω από τον ήχη. Ωραίες εικόνες, γκουρμέ, γκουρμέ κουζίνα. Εφευγές γιατί ξέρεις ότι δεν θα φας καλά. Αχ λέει, ωραίες εποχές. Έτσι, ναι, με μαύρο νύχι εννοείται. Και γάντια λέει, που είναι ο φίλος μας ο Δημήτρης, που είναι η τελευταία λέξη της τεχνολογίας. Ναι, αυτά τα μαύρα δεν είναι γάντια τώρα εκείνα τα χειρουργικά να είχαμε να λέγαμε. Αυτά τα πράγματα λες και σε δεϊτζίδες τώρα, σας παρακαλώ. Ειδικά για μαγειρική, όλοι σε στον κόσμο αυτή τη στιγμή τέτοια φορά. Ο φίλος μας ο Βασίλης λέει, σιγά σιγά λέει, δεν θα βάζουν τα χέρια στις μασχάλες τους όταν τα σταυρώνουν ανάμεσα σε παραγγελίες όπως έκανε. Μας αναφέρει και ένα παράδειγμα για τους πολύ παλιούς τώρα και ψαγμένους. Ο ιστορικός Κόκορας εκεί στην Αλεξάνδρου Σβόλου, προ 20ετίας, 30ετίας θα έλεγα εγώ. Μεγάλωσε γενιές και γενιές. Ο φίλος μας ο Πάτρικ γράφει, λέει, δεν τα φοράει για να προστατεύσει εσένα, τα πάντα όλα με τα ίδια γάντια τα πιάνει. Απλά λέει βαριέται να τα πλύνει και μετά. Εντάξει, οκ. Εντάξει, παλιά βαριόταν και δεν τα πλένε. Ναι, δεν τα πλένε, ναι. Πώς πήγαμε, ας πούμε, στη Σαμοθράκη και φάγαμε την καλύτερη μπουγάτσα που έχω φάει τα τελευταία χρόνια από έναν παππούλη εκεί στα Θέρμα, ο οποίος έκοβε την μπουγάτσα και πιάνε με το χεράκι. Κανονικά, ούτε γάντια ούτε τίποτα τα κομμάτια. Δεν τα έβαζε πάνω στη σπάτουλα για να στα περάσει. Όχι, χεράκι και μάλιστα σου βάζα και πάρα πολύ λίγα κομμάτια. Ναι. Αυτό το χεράκι ήταν που έδινε, ας πούμε, τον παχαρικό, τη μαγεία, τη μαγεία και την μέθεξ. Την επόμενη μέρα που έφαγα από τον γιο του, ας πούμε, μου έκοψε την μπουγάτσα και τη ζύγισε και τέτοια, τίποτα. Δεν ήταν ποτέ το ίδιο το πράγμα. Ο φίλος μας ο Σταύρος γράφει, σε λίγο θα ζητάτε, λέει, και απόδειξη, λέει. Εκεί μας καταντήσανε από τις καντίνες. Να πληρώνεις με πώς, με κάρτες, με ιστορίες.
Θα βλέπετε, αυτά πρέπει να αναδειχθούν και ίσως να πρέπει να μεριμνήσει και η ΠΑΕ για το τι συμβαίνει έξω από το κήπεδο της Τούμπας. Ξέρω, του Υπουργείου Πολιτισμού, διάσου Ισπανίων φυλών. Έτσι, έτσι, αυτό το βρώμικο θέλουμε. Το δυσπηλιό. Ο φίλος μας ο Χάρης γράφει, λέει, το λάτεξ γάντι κρατάει 6 φορές περισσότερα βακτήρια από το δέρμα. Το έχει ερευνήσει, ανησύχησα, σου λέει, εντάξει, ευτυχώς, ευτυχώς. Είναι στο χημείο του κράτους, στο Δημόκριτο. Λέει, η χρήση τους, λέει, σε εστιατόρια είναι κυρίως ψυχολογική. Ευτυχώς, ευχαριστούμε, φίλε μας Χάρη, που μας βγάζεις μέσα από, τον, από την Άβυσσο. Γιατί είχαμε ιδέα, έπεσε λέει και αυτό το άβατο, γράφει ο φίλος μας ο Πάνος. Ο Παναγιώτης λέει καλαμάκια ψήνει. Γιατί με το, όχι, το είπε, ας πούμε, γιατί σου λέει με το γάντι κάτι αθηναϊκά. Κάτι αθηναϊκά, εστιατόρια, κάτι αθηναϊκά. Τα καλαμακάδικα που κάνουν τα τυλιχτά και ούτω καθεξής. Άμα πας στην Αθήνα και να δεις αλλίωση πολιτισμού. Μας γράφει ο φίλος μας ο Πέτρος, λέει σε λίγο, λέει, αυτοί θα ανοίγουν το ψωμάκι με μαχαίρι, ρε. Αντί λέει να χώνουν το χερούκλα τους μέσα, χαλάει ο κόσμος σιγά σιγά. Συγκλονισμένο το Πανελλήνιο, κυρίες και κύριοι, γιατί εδώ κάνουμε ρεπορτάζ για αστεία. Τουλάχιστον να βγει κάτι από αυτή την καταστροφή, λίγο ο κόσμος να ξυπνήσει. Ο Έλληνας να σηκωθεί και να πάρει στα δάχτυλα. Ραγιάδες, ραγιάδες είμαστε, είναι πώς μας καταντάνε. Χρησιμοποίηση γαντιού, πλαστικού, λάτεξ, καντίνα έξω, μάλιστα και από το γήπεδο της Τούμπας. Όχι τώρα από κανένα οποιοδήποτε άλλο γήπεδο που είναι συνυφασμένο με την καλλιέργεια αυτού του τοπικού εδέσματος του περιβόητου Βρώμικου. Το μεταξύ στην Αθήνα το Βρώμικο. Και εκεί, ναι, πήγαμε σε μια καντίνα, πάλι γάντια αυτά και τέτοια, και 4,5-5 ευρώ το περιβόητο. Ναι, ναι, βάζουν μέσα τα πάντα, σως μπαρμπεκιού, κάτι φτάκουρο μαγιονέζες, κάτι πίκλες, κάτι το ένα, κάτι το άλλο. Είχα ένα καυγά πριν 20 μέρες, καυγά, μια διαμάχη. Ναι. Διαμάχη, έτσι, ναι, ναι, ναι. Βλαχοχίπστερ Θεσσαλονικιό που έλεγε ότι στην Αθήνα έχουν καντίνες εδώ τίποτα και τέτοια. Τι λέει, τι λέει, τι λέει. Εσύ του λέω, φίλε, δεν παίζει να τρώσει στη Θεσσαλονίκη πέρα από το σπίτι σου πουθενά. Δεν έχει φάει, μέσα στο σπιτάκι σου. Εντάξει, δεν έχει φάει πουθενά. Σε μιλάμε, σε μιλάει ο καντινιέρης και τρέμεις. Α, είναι δυνατόν τώρα, εντάξει. Αυτός μπορεί τελευταία χρόνια να έχουμε μια κατάθλιψη, τέλος πάντων, να κλείνει μία μετά την άλλη ιστορικές καντίνες. Αλλά... Έκλεισε εδώ κάτω, νομίζω, αμέσως μετά κάτι που παίζουν hip-hop, trap και τέτοια μαγαζά, Πολυτεχνείου, πώς λέγεται, εδώ κάτω σε εμάς. Ναι. Μια ιστορική καντίνα, ναι, έφυγε από εκεί. Έφυγε από εκεί. Να, αυτά, δεν έτσι, κάνουν, έτσι, δουλειά, έτσι, εντάξει, έχει κλείσει ο Μαύρος παλιά. Δεν, ο Μαύρος, ιστορική καντίνα και άλλες και άλλες πάρα πολλές που... αλλά εντάξει, νομίζω κάποτε θα ανακάμψουμε, αλλά όχι τώρα να δίνουμε τα σκύπτρα σε αυτούς που δεν ξέρουν, βάζουν σως μπαρμπεκιού. Σως μπαρμπεκιού και πόσα άλλα μέσα, και κάτι μπέικον τέτοια, τσένταρ. Σταματά που και ο Μαύρος θα έβαζε το κεφάλι του μέσα στη γη. Έχω πάει με φίλο ο οποίος, ναι, μεν βορειοελλαδίτης, αλλά έχει μεγαλώσει στην Αθήνα και πάει, μπαίνει μέσα πολύ αποφασισμένο στο Μαύρο. Στο Μαύρο πήγαινες και βαρούσες προσοχές, ας πούμε, πήγαινες δειλά-δειλά και ό,τι ορίσει. Με έχει τραμπουκίσει ο Μαύρος. Εννοείται, εννοείται. Και μπαίνει μέσα και λέει ένα αυτό, πατάτες χωρίς μουστάρδα, μαγιονέζα, αυτό, τσένταρ, δεν ξέρω τι έλεγε, από μόνο του, χωρίς καυτερίου αυτά. Και είναι άλλο, δεν είναι καλά-καλά-καλά. Και τον πλακώνει στον Μπουκοβό. Δάκρυσε ο Γενίτσαρος. Καλά τον έκανε. Έτσι, καλά τον έκανε, να πούμε. Καλημέρα στη γραμμούλα. Μπατμάν. Λαγόρι μου. Συνέχισε για κάτι, δεν ξέρω, κάνει κανένα. Εγώ και εσύ μείναμε τώρα. Οι δυο μας τα λέμε, οι τρεις μας. Συνέχισε αυτή την έρευνα, τι έκανε, την έχει το καλύτερο λουκάνικο, το καλύτερο. Ποια έχει, μπορείς να μας μεταδώσεις, εσύ έχεις καμία γνώση επάξης. Ξέρω εγώ, Θεσσαλονίκη, ρε φίλε, μια καντήρα θα κάτσει, έχει κατράβει, μια σούρα και φαροδρόμιο στις κοφίες. Αλλά έχει χρόνια. Χρόνια. Στη Βέρεια έχει καμιά καλή καντίνα, να το ξέρουμε γι' αυτό. Έχει πολλές. Μάλιστα. Όταν επισκεφτούμε, γιατί τώρα φέτος γίναμε Βέρεια, Ελπίδα Σκουτάρεως. Έχουμε αδελφοποιηθεί. Στον περιφερειακό έχει πολλές και λαϊδάνε όλες. Και λαϊδάνε όλες, να, μάλιστα, μάλιστα. Αλλά φέτος στη Βέρεια δεν θα την έχουμε. Συνέχεια για λουκάνικα, για σου. Για σύνε, μόνο για αυτά θα συμβούν. Μάλιστα. Συνέχεια έτσι με κομπή, να ρολάρει έτσι. Έτσι να ρολάρει, να πέφτουμε κι άλλο σε κροματικότητες. Έγινε. Σε φιλούμε. Τσαο, 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 τσαο. Εντάξει, είναι ένα θέμα, δεν είναι. Είναι ποδοσφαιρικής φύσεως το θέμα, διότι και το φαγητό αυτού του τύπου είναι άμεσα συνυφασμένο με τις αθλητικές δραστηριότητες, πόσο μάλλον όταν έχεις να υποδεχθείς και μεγάλα ευρωπαϊκά παιχνίδια και ταυτόχρονα να αναδείξεις στοιχεία της κουλτούρας σου και στους Ευρωπαίοι. Όπως είναι φυσικά το περιβόητο Βρώμικο αυτού του τύπου. Δεν έχει βγει ούτε μια έρευνα και θα το λέω συνέχεια εδώ, αν θέλει κάποιο Ινστιτούτο να συνδράμουμε και εμείς με την σειρά μας. Δηλαδή θα ήταν πάρα πολύ ωραίο γεγονός. Την επόμενη Τετάρτη παίζει ο ΠΑΟΚ με τη Σπάρτακ, να αναλυθεί το πόσα κιλά κρέατος καταναλώνονται, ας πούμε, γύρω στα πέριξη του γηπέδου της Τούμπας, ας πούμε, ποια κτίνα να πιάσουμε, άνω Τούμπα, κάτω Τούμπα, ξεκινάνε δηλαδή, τα βάζεις από μαλακοπή
Ναι, ναι, μέχρι Λιμωδόν. Μέχρι Λιμωδόν. Εκεί από το Λιμωδόν. Το Λιμωδόν, το ότι είναι κοντά σε αυτά τα φαγάδικα, είναι ένα πρόβλημα. πρόβλημα τη οικογένεια. Κακό συμβολισμό μέχρι Παπάφιο. Που δεν ήλεγξε. Μάλιστα, όχι, από εκεί και κάτω δεν έχει. Εν τω μεταξύ, έχει παρατηρήσει ότι κάτω από το κήπεδο τη Τούμπα, δηλαδή καθώ έρχεσαι από ανατολικά, δεν έχει ούτε ένα φαγάδικο. Σωστό. Τίποτα δεν υπάρχει εκεί πέρα. Είναι μέχρι από πάνω. Έρχεσαι, τρώ και πηγαίνει. Δηλαδή, άμα φύγει, τελειώσαμε. Αλλά τριγύρω θα πρέπει να υπάρξει μια σχετική ανάλυση περί του θέματο, τι κατανάλωση να υπάρχει. Να το κάνω πτυχιακή. Γιατί όχι. Μα είναι καθαρά οικονομικό. Προφανώ η χωροθέτηση τη κρεατοφαγική δραστηριότητα σίγουρα είναι. Έτσι, έτσι. Αυτά, αυτά. Ένα TEDx να βγει αυτό τώρα με καντιγέρση. Πώ άλλαξα, α πούμε, το γίγνεσθε με τα γάτια που τοποθέτησα και έγινα μέχρι και εκπομπή σε ραδιόφωνο. Ο φίλος μας ο Βασίλης μας λέει για το συγκεκριμένο ζήτημα ότι λέει έχει βάλει τα γάντια, τα λάτεξ για να ψήνει τα σουβλάκια όταν λέει για να τα μαζεύει όταν πέφτουν κάτω. Αποκτάρει και εκεί έτσι ας πούμε μια άλλη. Βέβυλος γράφει ο φίλος μας ο Αλέξανδρος, ο Μπάμπης λέει τα ρημάξαν όλοι οι αλήτες, υπάρχει αυτή. Κάποιοι γράφουν ότι είναι καλαμάκια, ότι είναι αθηναϊκής προελεύσεως και αυτό είναι μάλλον τρύπημα της οικογένειας. Τρύπημα που έχουν έρθει εδώ και τέτοια. Να δηλαδή, φύγουνε ναι, οριζόντια εκεί. Ίσως θέλει να ανοίγει έξω από το γήπεδο να κάνει ένα έλεγχο και να καθαρίσει λίγο τα αποδυτήρια ή μέσα τις κουζίνες. Καλημέρα στη γραμμούλα. Καλημέρα παιδιά. Καλώς το να. Καλάστε. Είμαστε πολύ καλά, εσύ. Επίσης πολύ καλά. Αυτό που χάρηκα χθες, ναι, εκτός του αποτελέσματος και του παιχνιδιού, βέβαια δεν πρόλαβα να σας ακούσω όλο το πρωί, αλλά λίγο κάποιες αιχμές αφήσατε μέσα από αυτά που είπατε για τα κρέατα. Ναι. Ωραίο ήταν το σχόλιο. Αυτό που χάρηκα πάρα πολύ είναι ότι δούλεψαν πάρα πολύ τα μαγαζιά, παρόλο που ήταν και σε κανάλι ελεύθερο. Α, μάλιστα. Κομμάτι. Σημαντικό αυτό. Σημαντικό. Μα είχα μια αγωνία... Καθώς ας το πούμε υπάρχουν ελεύθεροι επαγγελματίες, περιμένω τα μάτια, ναι. Και όταν βλέπεις τώρα αυτό να είναι στο έψιλον, ήδη σου στέκεται κάπως, γιατί αυτό σημαίνει, τώρα να μην πω μια λέξη, ενσυναίσθηση. Ναι. Να μπαίνεις και στη θέση των άλλων, δηλαδή εντάξει, εμείς το βλέπουμε ελεύθερα, αλλά δες και τον άλλον που θέλει να κρατήσει μια ολόκληρη επιχείρηση. Και πήγα ακριβώς παραδίπλα από το σπίτι όπου μένω, ήταν ένα παλιά... προπό, ναι, και το οποίο τώρα έγινε ας πούμε sports bar και το χάρηκα που, δηλαδή πήγα και έδωσα ας το πούμε το ευρώ μου και πήγα στο σπίτι αφενός με την ατμόσφαιρα είναι καταπληκτική εκεί. Ναι βέβαια, με αυτό, ναι, αυτό είναι η πεμπτουσία. Ναι, στο σπίτι, ναι, είναι βαρετά τώρα να κάτσεις να δεις παιχνίδι. Δεν, αν δεν έχει χουλιαμά αυτό εκεί, σχόλια. Είναι. Εκτός αν έχεις κερκίδα στο σπίτι, εκτός αν μαζευτούν φίλοι. Εντάξει, οκ, okay, ναι. Μπορεί να συμβεί και αυτό, αλλά σαν το καφενείο δεν υπάρχει νομίζω και έτσι για τους χώρους. Συν της άλλης, υπάρχει πάρα πολλοί κόσμος που ψάχνει τα συγκεκριμένα αυτά παιχνίδια για να τις καπουλάρει. Αγάπη μου, έχει μάτς, τα λέμε. Και δεν το θέλει. Πού το έχει το μάτς, ας αυτά που πληρώνουμε. Σιγά μην αποκαλύψουν, το δείχνουν το έψιλον. Βέβαια, it's... υπάρχει, Μπάμπη, και το βαθύτερο, ναι, αυτό που είπες, αλλά αντίστροφα, να σου στείλει μήνυμα για να σου πει το έχεις το έψιλον, να σου κάνω παρέα. Έτσι, κάτσε. Να βάλει να δει φουρθιώτη για να μην έχει. Ναι. Επειδή εμένα μου συνέβη. Δηλαδή, τι ακριβώς σου συνέβη. Με τη σύζυγό μου ξέρει, ναι, δηλαδή, ότι σε ένα επίπεδο μου αρέσει αυτό που είναι το ποδόσφαιρο και το backstage πάρα πολύ, ήδη... Τώρα τρεις μέρες που μιλάμε, ίσως με έχεις καταλάβει πως περίπου, ναι, στέκομαι. Λοιπόν, και λέει εντάξει, ό,τι θα τον κάνω αυτό, αυτός θα το κάνει αυτό, θα το δει, θα το παρακολουθήσει, θα ακούσει την εκπομπή του, θα πάρει τηλέφωνο εκεί και τα λοιπά. Μια φορά, ας το πούμε, την εβδομάδα θα τηλεφωνώ στο Λίμπερο σε κάποιες εκπομπές, έτσι που μου αρέσουν. Λοιπόν, οπότε έχει συμβιβαστεί με αυτό, αλλά ώρες όμως, εντάξει, ανεβαίνει και στο κεφάλι το πολύ. Το πολύ. Εκεί είναι ακριβώς όλες τις ερωτήσεις. Έτσι. Γιατί δεν είσαι μόνος, υπάρχουν και οι άλλοι δίπλα σου. Γι' αυτό λοιπόν... Εκεί επιλέγεις... Ναι, γι' αυτό λοιπόν ο ΠΑΟΚ νομίζω είναι εξασφαλισμένος. Το λέγαμε και λιγότερο ότι το Europa, αν δεν κάνω λάθος, θα το έχει η Κοσμοτέ και το Champions League θα το έχει η Nova ή πάλι Κοσμοτέ. Τέλος πάντων, θα το έχουν συνδρομητικά. Δεν ξέρω ρε εσύ αν έχουν αποφασίσει τα παιδιά ακόμη. Όχι, για τις ευρωπαϊκές διοργανώσεις είναι νομίζω δεδομένα, καθορισμένα. Τα παίρνεις πακέτα από πολύ πιο μπροστά. Τώρα για την Ελλάδα, άστο. Για την Ελλάδα δεν έχουμε ιδέα το τι θα συμβεί. Κανείς δεν ξέρει. Μάλιστα, έγινε, σε ευχαριστούμε πολύ.
Καλημέρα, παιδιά. Καλημέρα. Και στο πρωτάθλημα πάντων είναι στην ΟΒΑ. Στην ΟΒΑ. Λέμε 7 ομάδες δεν έχουν. 7 ομάδες που συζητιέται το θέμα και λέει ξαναμπαίνει και το έψιλον πολύ δυναμικά. Λέει το τελευταίο ρεπορτάζ με ανανεμένη πρόταση. Αλλά μπαίνει, λέει, ξανά και η ΕΡΤ στο παιχνίδι. Αντιλαμβάνεστε τι γίνεται. Υπήρχε μια φημολογία ότι Βαν με ΣΥΡΙΖΑ δεν τα πάνε καλά. Βλέπουμε, ας πούμε, τι γίνεται το ρωσοτουρκικό, θα έλεγα. Και βλέπουμε ότι θα υπάρξει τώρα εδώ κόντρα κρατικού καναλιού με τον Ζαβίδη. Μόνο εδώ θα ακούσετε. Θα ακούσετε τη σημειολογική ανάλυση των πεπραγμένων. Καλημέρα στη Γραμμούλα. Εγώ είμαι πάλι. Εσύ είσαι πάλι. Μάλιστα. Καινούργια ταινία, τι είδαμε, κανένα πρωινό, κανένα βίντεο κλιπ. Ναι, ακούω. Ακούω, είμαι στο νοσοκομείο. Ναι. Με τα συγχωρήσω, να με συγχωρέσει που να μιλήσουμε. Όχι, δεν θα πει, πρόσεχε, δεν θα πει. Τώρα μιλάμε για τον ΠΑΟΚ. Δεν θα πει, σε κόβω τώρα τι θα πάω να το ξεστομίζει. Τι θε, δε. Όχι, δεν είναι δυσκολία. Ναι. Απλά είναι πολύ ομοβόρα άτομα. Είναι. Πολύ. Δεν εξυπηρετούν. Ναι, δεν εξυπηρετούν στα νοσοκομεία. Ναι, πήρα εγώ το ραδιοφωνικό σταθμό τώρα να μιλήσω με κάποιον. Ναι. Μου δώσανε ένα του Sky του Βουκουλίνη. Το Sky. Ναι, το Sky, το Sky, ναι. Πάρ' το λοιπόν, κλείνεις λόγο επειδή και βγαίνεις πρωτοσάλτερ. Λοιπόν, θα πάρεις τηλέφωνο από μένα, θα πεις, θα πάρεις τον Sky και θα ζητήσεις τον κύριο πρωτοσάλτερ. Τον Γιάννη. Πον, τον Γιάννη, τον Άρη. Τον Άρη. Όχι, Γιάννη λέγεται αυτό. Όχι, δεν, σε κοροϊδέψα, θα πάρεις, θα πεις εκ μέρους του κυρίου Μπατμανίδη. Είμαι ο Παναγιώτης, ο Παφούλιας και θέλω να μιλήσω με τον κύριο Άρη Πορτοσάλτε. Πες το ρε, ας τα πάντα σε σαρδάμε να πούμε. Πρωτοσάλτε. Πρωτοψάλτε. Ναι, πρωτοψάλτε. Θέλω να μιλήσω με τον Άρη, είμαι φίλος του Περπανίδη. Του Περπανίδη. Του Περπανίδη. Ναι, αυτό. Τι γελάς. Από μένα θα πεις, από μένα. Από τον Μπαμπή που είναι στις 6 ώρα. Ναι, που είναι στις 6 ώρα, αυτό θα πεις. Είναι πολύ φίλος μου και ο Πορτοσάλτε είναι πολύ φίλος μου επίσης. Θα πάρεις και το ζητήσεις, εντάξει, στο Sky. Τον Άρη, ναι, έτσι, από μένα. Και θα σταλύσει όλα τα ζητήματα. Δικός μας άνθρωπος είναι. Είναι άνθρωπος του λαού. Άρης Πορτοσάλτε. Πορτοσάλτε. Ναι, αυτό, όπως θες θα τον καταλάβουν εκεί, ναι. Τώρα παίζει να έχει εκπομπή. Ναι, πάρε τώρα, κλείσε από εμάς και πάρε εκεί. Οκ, ευχαριστώ. Έγινε, γεια. Πλέον δίνουμε και ακροατές. Μοιράζουμε. Στέλνουμε δανεικό Παφούλια στον Sky, κυρίες και κύριοι. Χατί δεν είναι, δεν μπορεί να ενταχθεί μόνο στα στενά όρια του ραδιοφωνικού μας σταθμού σε ένα λιμπεράκο, σε μια Σαλονικούλα. Πρέπει να αναπτύξει, να πάει στο πρώτο σε κρωματικότητα ραδιόφωνο και τηλεοπτικό σταθμό ταυτόχρονα. Εννοείται. Θα ήθελα να ακούσω αυτή τη στιχομηθεία. Εννοείται θα τον έβγαζα, μα έλεγε. Τα αιμοβόροι του δημοσίου κατασπαράζουν, ας πούμε, τον Έλληνα φορολογούμενο και τέτοια. Ο Άρης. Και θα του έλεγε ο Πορτοσάλτε εκεί το ύφος. Δηλαδή τι φέρνουνε κιόλα. Ναι, έτσι. Να, αυτό. Σοβιετία γίναμε. Αυτά. Εννοείται. Είναι τα γνωστά. Αιμοβόρος ο Πολάκης, αιμοβόροι και νοσοκόμοι. Έτσι. Λόγω επειδή είσαι εκεί. 2-31-0-287-38 για τηλέφωνο επικοινωνίας εδώ με την σταθμάρα μας FM και ενώ μηνυματάκια αποστολή στο 54526, χρέωση 1,24 του ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ και χρεώσεων κινητής τηλεφωνίας και λόγω επειδή στα ιντερνέτια και εκεί μας βρίσκεται και επικοινωνείτε διαρκώς μαζί μας. Θα πάμε να κάνουμε την τελευταία μας διαφημιστική ανάπαυλα λίγο πριν συμπληρώσουμε τις 9.30 για να έχουμε λίγο παραπάνω χρόνο έτσι να δώσουμε το δυναμικό μας φινάλε φυσικά με το θέμα που έχει να κύψει και έχει αναδείξει το λόγο επειδή εκπομπή αυτοψία για το ότι οι καντινιέριδες κυρίες και κύριοι έξω από την Τούμπα ψήνουν τα σουβλάκια, ψήνουν χρησιμοποιώντας λάτεξ γάντια. Επιστρέψαμε κυρίες και κύριοι εδώ στο λόγο επειδή στο τελευταίο περίπου μισάωράκι της εκπομπής μας 9:36 πρώτα λεπτά. Καλημερίζουμε τους απογευματινούς πλέον ακροατές. Για εμάς είναι αυτές οι ώρες να τρώμε μεσημεριανό κανονικότατα. Μπογδάνος,
Ο Μπογδάνος κάνει εκπομπή. Δεν έκανε απόγευμα στο Sky. Α, απόγευμα στο Sky, ναι. Τώρα δεν είναι. Θα τον έστελνε τον Παφούλιο στον Μπογδάνο, αλλά δυστυχώς. Κρίμα. Νομίζω ότι μας... όχι στο Sky, στα παραπολιτικά. Στο Real, πού είναι, κάπου είναι. Αν δεν βγάλει άκρη με τον Άρη, θα τον στείλουμε στον Κωνσταντίνο. Θα με ρημνήσει κι αυτός. Θα εξυπηρετήσει. Θα κρατήσει καλά πείμα, κανένα τέτοιο. 2-31-0-287-38 για τηλέφωνο επικοινωνία εδώ με τη σταθμάρα μα. FM και ενώ μηνυματάκι αποστολή στο 54526, χρέωση 1,24 του ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ χρεώσεων κινητή τηλεφωνία και λόγω επειδή στα Ιντερνετ και εκεί μα βρίσκεται και μα λαϊκίζεται. Αύριο θα δώσουμε εισιτηριάκια. Θα έχουμε και πολύ καιρό μπροστά μα να αναπτύξουμε την διαγωνιστική δραστηριότητα. Εισιτηριάκια για το μάτς της Τετάρτης για το πρώτο παιχνίδι στον προκριματικό γύρο του Champions League. Ο ΠΑΟΚ υποδέχεται τη Σπάρτακ Μόσχας. Θα δίναμε και σήμερα, αλλά δεν προλάβαμε. Τώρα ήρθε και μας τα είπε η Μαριλής. Παραμένουμε να ξυπνάμε πάρα πολύ πρωί και να είμαστε μόνοι μας εδώ και να μην έχουμε τις κατάλληλες ενημέρωσεις. Αλλά αύριο κρατηθείτε για τους προνομιούχους, για αυτούς που δεν φύγανε ποτέ, για αυτούς που μας συντροφεύουν τα πρωινά με τα ακούσματά τους, όπως ο φίλος μας ο Δημήτρης που μου στέλνει μια φωτογραφία από το όχημά του στη Μάλαγα, φραπεδάκι, ισπανικό, έτσι ωραίο, και μπιφτεκάκι πρωί-πρωί. Είναι μέσα στο πνεύμα της εκπομπής για όλα αυτά που συζητάμε. Αύριο λοιπόν εισιτηριάκια για το ΠΑΟΚ Σπάρτακ Μόσχα. Τα εισιτήρια θα αρχίσουν να διατίθεται, τα ελεύθερα εισιτήρια από Δευτέρα. Προς το παρόν ο κόσμος μπορεί νομίζω να αγοράζει είτε διαρκείας, είτε τα διαρκείας τα οποία είναι. Πόσα έχουν φτάσει στον αριθμό. Όλα αυτά την ώρα που σήμερα λέει. Δεν μας λέει πόσα διαρκείας. Πόσα διαρκείας έχετε να πούμε. Τόσο μα καμιά 15 είναι τα διαρκείας νομίζω. Τόσα την προηγούμενη εβδομάδα. Σίγουρα νομίζω ότι και η χθεσινή εμφάνιση και το επιτυχές αποτέλεσμα του ΠΑΟΚ, γιατί ο κόσμος θα θέλει να εξασφαλίσει θέση. Αν δεν κάνω λάθος, πρέπει να είναι και η ομίλη μέσα. Ναι, είναι μέσα. Και του Champions League. Όποιες διοργανώσεις. Όλων των διοργανώσεων. Οπότε σίγουρα θα αποτελέσει ένα πολύ πιο ισχυρό κίνητρο να φτάσει μέχρι τον αριθμό των 21.000 που είναι το όριο. Καλημέρα στη γραμμούλα. Καλημέρα, Δημήτρη στο Πουβόλιο. Καλώς τον. Μάλαγα, έγραψε αυτό το ταφενιά. Μάλγαρα ήθελε να γράψει. Τι, και εγώ λέω, είσαι στη Μάλαγα να πούμε. Πήγες. Σιγά, μην έχουν βρώμικο στη Μάλαγα. Και εγώ με το βιτίο στη Μάλαγα, λίγο μακριά. Λέω, μήπως σε στείλαν κανένα υπερατλαντικό ταξίδι, ρε. Μάλαγα έγραψε, Μάλαγα, γι' αυτό. Ναι, το έβγαλε το ταφενιά, το είδα εκεί. Βιαστικό, λέω κάτι να του πάτησα. Ρε, και εγώ δεν το πίστεψα να σου πω την αλήθεια, αλλά το έδωσε έτσι για να φανεί ότι έχουμε ακροατές παντού. Παντού, όχι, δεν του κατάλαβα γάμο. Μάλγαρα, εντάξει, οκ, τι να κάνουμε. Μπιφτεκάκι πρωί. Καλά είναι και αυτό. Πού το τσίμπησε. Μάλλον και στην όρεξη. Τώρα τι να. Με τις καντίνες, ε. Είπα να φτάσω στο Βόλιο μετά σε κάποιο πρατήριο που θα φτάσω μέσα στην πόλη και να πάρω τίποτα να φάω. Γιατί σήμερα έχει βόλτα καλή. Θα πάμε και Πήλιο. Θα γυρίσουμε κάτι σε 7 το απόγευμα. Ωραία. Θα μπλέξουμε με ζαγορές και. Με ζαγοράκι μην μπλέξεις. Δεν σε βλέπω καλά γι' αυτό. Όχι, με ζαγοράκι όχι, είναι μακριά. Τι λέει, πώς είμαστε. Όλα καλά, μια χαρά. Χαιρόμαστε. Είδες χθες καθόλου ματσάκι, ασχολήθηκες με πάλι. Όχι. Την έπεσα για ύπνο νωρίς, δεν γίνεται. Άμα σηκώνεις 3.30. Χειρότερα και από εμάς είσαι, Ευτυχώς δηλαδή. Θα με βόλευε να το έκανες 6 με 10, θα έχω περισσότερο. Έτσι, ευτυχώς που. Ευτυχώς που η νίκη δεν παίζει Ευρώπη, γιατί θα έχεις προβλήματα. Πότε να τα δεις. Μετά δεν θα πηγαίναμε για δουλειά ή θα πηγαίναμε κατευθείαν, δεν ξέρω. Έτσι. Γι' αυτό με βολεύει γάμα, β' εθνική, καλά είναι. Μια χαρά, 3 ώρα το μεσημέρι. Τώρα που να μπλέκεις, α' εθνική, να τρέχει. Και βραδινά μάτς και τέτοια. Έχεις το κεφάλι σου ισχόντως. Και εμένα θα θέλουν και λεφτά μετά για τους προβολείς να παίζει βράδυ. Ρεύματα και ιστορίες. Μάλιστα. Ωραίο το μπιφτεκάκι, από πού το τσίμπησες. Από τα Μάλγαρα και αυτή την τελευταία την καντίνα. Να κάνουμε διαφήμιση. Τώρα, άμα είναι κάτι καλό σε τέτοια θέματα, εννοείται. Καλό είναι, βέβαια, από τον Ανέστη. Μάλιστα. Οκ, okay, ναι. Να το έχουμε υπόψη μας. Δεν θα ρωτήσω ποιον Ανέστη. Εντάξει, γιατί θα λάβω την απάντηση, μάλιστα. Το καντινιέρι, ναι. Έτσι. Έγινε. Σε φιλούμε. Έγινε, καλημέρα. Τσάω, καλημέρα. 2-31-0-287-38 για όσους είναι να φύγουν διακοπές. Αύριο να ξέρουν ότι δίνουμε εισιτηριάκια, οπότε θα πάνε κούτρα γήπεδο. Ίσως να το αναβάλουν. Και νομίζω ότι ίσως κάποιος να τους αναπροσαρμόζει κάπως τα σχέδια. Τουλάχιστον αυτοί που θα είναι Χαλκιδικοί σίγουρα θα έρθουν να δουν τα παιχνίδια.
Γιατί κάτι τέτοιες επιτυχίες δίνουν έτσι έναν εμφαντικό χαρακτήρα τροποντινά. Εμείς συνεχίζουμε το θέμα που έχουμε αναδείξει εδώ. Το θέμα της επιτόπιας αυτοψίας στις καντίνες της Τούμπας, τουλάχιστον σε μία. Δεν θέλουμε να τις οπεδώσουμε. Δεν είναι τώρα, δεν είμαστε τέτοια αφοριστικοί και δεν γενικεύουμε. Να μην είμαστε. Όχι, όχι. Νομίζω ότι κάποιες άλλες παραμένουν με το χεράκι, με το δαχτυλάκι, με το μαύρο, τον ήχη, ας πούμε, μέσα. Εγώ λέω ότι Τετάρτη θα δοκιμάσουμε κιόλας. Σαν αυτούς που πάνε και δοκιμάζουν μπύρες. Ναι, ένα κομματάκι σομελιέ. Ναι. Αν δείτε κάτι, δύο ευτραφούλιδες και κυριούλιδες ή νεαρούλιδες να περπατάνε, να ξέρετε. Ασφάλεια καντίνας και έτσι. με μπανάνα στη μέση. Ένας άλλος φίλος μας γράφει, ο φίλος μας ο Μπιλ λέει, τα γαντάκια λέει τα χρησιμοποιεί ο συγκεκριμένος ψίστης, λέει, για να μην λανδώνει το βερμουδικό αν του έρθει να ξυθεί. Γιατί υπάρχουν πολλές χρήσεις. Τώρα το καλοκαίρι είναι δύσκολο αυτό. Ναι. Βρώμικο με Πασόκ, βρώμικο με ΣΥΡΙΖΑ, αραφαίνουν πάρα πολύ για το εκεί που μας καταντήσανε. Αυτή είναι μια πικρή πραγματικότητα. Και θέλουμε τέτοια περιστατικά, κυρίες και κύριοι, αν υποπέφτουν στην αντίληψή σας, να μας τα καταγγέλλετε. Εδώ εμείς θα παίρνουμε τηλέφωνο τον Πορτοσάλτε. Τα μεταβιβάζουμε. Γιατί δεν γίνεται, κυρίες και κύριοι. Ο φίλος μας ο Λευτέρης γράφει fuck modern football. Τα γάντια είναι modern football και άλλα πολλά ζητήματα. Ελπίζομαι να έχουμε πολλές τέτοιες αφορμές μέσα στη χρονιά. Να σχολιάζουμε έτσι απολαμβάνουμε το ποδοσφαιράκι μας, έτσι το αντιλαμβανόμαστε με αυτή την οπτική και όχι με τα τον έτσι και τον αλλιώς. Και δεν μας κάνετε και δεν μας δράνετε και μας καταντήσατε και χίλια δύο πράγματα. Να είναι το ποδόσφαιρο μια γιορτή και φυσικά και το φαΐ είναι η πεμπτουσία του όλου ζητήματος. Δεν θα μπορούσαμε να αντιληφθούμε και να εννοηθεί να παρακολουθήσεις ένα ποδοσφαιρικό γεγονότο χωρίς να φας. Πλέον πάρα πολλοί κόσμοι στην Αμερική, οι Φερρυπίν, πηγαίνουν στα American Football και σε αυτά μόνο και μόνο για να φάνε, γιατί έχει μέσα ειδικές προσφορές, τεράστια γεύματα, τεράστιες κουκακόλες και δεν βλέπει σχεδόν κανένας τα παιχνίδια. Εδώ ευτυχώς τα έχουμε από έξω για να παίρνει μέσα ο κόσμος και να είναι άνετος. Βέβαια, καταγγέλουμε επίσης μέσα στο γήπεδο της Τούμπας αυτό που παρακολουθήσαμε. Δεν προλάβαμε τα πούμε την προηγουμένη. Ναι. Είχαμε διόρυ, νομίζω ήμασταν διόρυ την προηγουμένη τέτοια. Ναι, ναι. Την αναδιάρθρωση των κηλικίων. Πληρώνεις και με καρτούλα πλέον. Ναι. Πληρώνεις με πώς, είναι δυνατόν. Είναι σαν μπιτσόμπαρα. Σαν μπιτσόμπαρα, ναι, θα τα είδατε όσοι πήγατε την προηγούμενη αγωνιστική στο γήπεδο της Τούμπας. Δεν είναι. Καταρχήν δεν κυκλοφορούν αυτοί με τα καλαθάκια. Εκεί μας, με το, ναι. Που οι πιο πολλοί είχαν πλαγιοδάνιο στα μαλλιά, είχαν μόνο από δεξιά και το φέρνουν αριστερά. Ναι. Με τα καλαθάκια εκεί να σου έχουν κοκακόλα χωρίς πάγο ποιος είναι. Χωρίς αθλητικό κοκακόλα μέσα. Σποράκι, καφεδάκι, ροξάκι, πορτοκαλαδίτσα. Τώρα αναγκάζεσαι να πηγαίνεις κάτω σε κάτι δομημένα, χτισμένα σαν μπιτσόμπαρα, όντως με φωτάκι από πάνω. Αράζεις, πίνεις ποτάκι, σφινάκι. Στο γκολ χτυπάει καμπάνες. Κοπελίτσες, ταμιακές, ουρές. Αυτό τις ταμιακές που το πας τώρα. Ναι, σε παρακαλώ δηλαδή. Είναι τέτοιο. Είναι αυτό το ποδόσφαιρο που θα θέλαμε. Επίσης. Να πούμε και το άλλο, ότι είχε τουλάχιστον 2.000 τουρίστες προχθές στην Τούμπα. Όντως, είχε ξένους. Πραγματικά ναι, τι να βάλω. Ξαπλώστραμα βάλει ο Ιβάν τώρα και εκεί να βάλω. Ναι, Ιβάν, εκεί κατέτσι το βάγα. Αλλάζουν τα δεδομένα. Ίσως θα πρέπει να φτιάξω όμως λίγο παραπάνω. Εντάξει, το ιστορικό. Όταν είχαν έρθει ο παδί της Άρσεναλ το 1997 που τους βάλανε εκεί στην 8, την πάλε ποτέ παλαιότερη 8, ούτε καρικλάκια πρέπει να έχει εκείνη την εποχή. Που ψάχναν να βρουν στο ημίχρονο το μπαρ του γηπέδου για να πάρουν κάποιο έδεσμα, κάποιο αναψυκτικό. Εντάξει, παιδιά στο αεροδρόμιο φεύγοντας. Είναι και έσκασε ο τύπος με το καλαθάκι. Λέει, να εδώ, τι δεν καταλαβαίνεις, τι δεν βλέπεις. Τότε πρέπει να έχει και κληρώνει ο μαύρος εκείνη τον έχει προλάβει. Το μαύρο είσαι τόσο μικρό. Δεν πήγαινες και ερασιτεχνικά ποδόσφαιρα. Κληρώνει ο μαύρος, υπάρχει ακόμη νομίζω. Όχι ο μαύρος καντίνα. Ναι, ο μαύρος, ναι, κληρώνει πακέτα τσιγάρα ακόμα και τώρα. Oh. Εντάξει, γιατί όχι και 50 ευρώ. Παίρνεις νουμερά και τα 30 νουμερά και 5 ευρώ, παιδιά. Ιστορικές κληρώσεις τώρα δεν εμφανίζονται αυτά στα γήπεδα, γι' αυτό και λέμε κι εμείς against modern football. Αν είναι να είναι έτσι τα πράγματα. 2-31-0-287 και 3-8 για τηλέφωνο επικοινωνίας. Δεν είχαμε πάλι για τα ποδόσφαιρα, δεν τα πολύ είπαμε. Σήμερα παίζει Ατρόμητος και Αστέρας. Για τον ΠΑΟΚ νομίζω το εξαντλήσαμε. Αν η ομάδα πηγαίνει καλά, ξέρω τι ξεχώρισες εσύ χθες να τα δώσουμε και να έτσι. Να φανεί ότι κάτι. Εντάξει. Ξεχώρισα χθες.
από τα αυτά. Ο Πάοκ είναι μια ομάδα του προπονητή του, με χαρακτήρα. Έπαιξε το ποδόσφαιρο που ξέρει να παίζει. Ο Κόλκα τα είπε αυτά, να τα πει. Πήρε χαρτάκι από τον Κόλκα, κάτι τέτοια. Διάβασα αυτό που έγραψε χθε και λέω από τα ίδια του. Έτσι, έτσι ακριβώς. Ξέρει ο Κόλκα. Έτσι, έτσι. Εντάξει. Δεν είναι, το παιχνίδι αυτό το χθεσινό δεν προσφέρονταν, διότι ο Πάοκ θα γνωρίσει τον γκολ. Έτσι, έτσι. Και μετά τα πράγματα ήταν εύκολα. Δεν θα έπρεπε να βάλει και ένα αυτό γκολ για να μπορέσει να κινηθεί. Εγώ περίμενα γιατί. Εντάξει, Πάοκ, δεν είναι Πάοκ αυτό. Δεν είναι, είναι αυτό Πάοκ, να τα λέμε και αυτά. Τώρα, 3-0. Ο σωστό χθε θα είχε φάει γκολ στο 5. Όχι στο 5, στο. Κάτσε να σου πω πώ θα πήγαινε η διακύμανση του σκορ. Θα είχε φάει γύρω στο 22. Α, 22. Στο 22 θα είχε βάλει τον γκολ και θα είχαν σφίξει. Θα τρέχαμε μετά. Ναι, θα ανοιγότανε. Θα τρώγε ένα δεύτερο εκεί κατά το 41-42. Θα τρώγε ένα δεύτερο στο. Τι να σου πω, στο. Όχι, όχι. Θα τρώγε ένα δεύτερο στο 83. Και τέλος. Στο 83, τέλος. Μα ούτως ή άλλως και με το 1-0 δεν περνούσε. Και μετά θα έτρεχε για τον γκολ της σοφάρισης. Στο 95 κεφαλιά Χατσερίδη, out, ας πούμε, εξεπαφής και τέτοια αυτά. Και να πλήρωσε την ατυχία της, του πρώτου παιχνιδιού, σωστό, εκείνη τη λάθος επέμβαση, ρε Πασχαλάκη, φέρτε πίσω τον Γλύκο, θα είχαμε μια τέτοια. Φέρτε πίσω τον Πάοκ. Ναι, τον Πάοκ. Αυτό είναι ο Πάοκ, νομίζω, που έχει συνηθίσει ο περισσότερος κόσμος. Και, δηλαδή, χθες ήμουνα σε ένα σπίτι, βλέπαμε το παιχνίδι γύρω στα 10 άτομα και από το 47-48, όποτε πήγε το δεύτερο τέρμα, όλοι άρχισαν να ασχολούνται με τις μεταγραφές στα ραδιόφωνα. Σε εκείνο το σπίτι και λέγανε: εγώ ακούω τον τάδε στον Αρένα, εγώ ακούω τον τάδε στο Μετρόπολη. Και ήταν το παιδί που με φώναξε: ρε παιδιά, Ματμανίδης Λίμπερο, κανένας. Τίποτα. Και ήταν όλοι: ναι, ναι, ναι. Σε έχω ακούσει. Ναι, τέτοια φάση. Τώρα που ακούσαμε την ιστορία του καλεσμένου, σας τα ακούμε. Κανονικότατα, τίποτα. Δεν ήθελα να πω κι εγώ ότι κάνω εκπομπή στο ράδιο, ρε παιδιά, και ξέρω, αλλά όπως είπαμε και προχθές. Περίμενες όμως να πεταχτεί ένας και να πει: εγώ ακούω Ματμανίδη το πρωί. Ναι, ναι. Και να πω, και να, α, να, εδώ είναι. Δηλαδή, το φλαράκι αυτό με κάλεσε σε celebrity. Για να πει ότι δάστε ποιο σα φέρω να δείτε στο σπίτι, αλλά τίποτα, παιδιά. Αν κάποιο με ξέρει, μπορεί να με καλέσει στο σπίτι. Παρ' όλα αυτά, έχει τυροπιτάκια, λουκανοκοπιτάκια, πατατάκια αυτά. Περάσαμε πάρα πολύ ωραία. Και α μην με ξέρουν τώρα. Όμως εντάξει, θέλω να πω, με Μπατμανίδη στο πάρτι πριν ένα μήνα περίπου. Mm-hmm. Μια χαρά το δούλεψα, γιατί όλοι λέγανε: ποιο έφερε Μπατμανίδη, ο ασκητάς. Ψάχνω ποιο είναι ο ασκητάς. Αφού είπανε ποιο είναι ο Μπατμανίδη, ψάχνω να βρουν τον ασκητά, να πούμε κανονικότατα. Α, ναι, και μου στέλνει εδώ φίλο μου Ηρακλή που με ρώτησε αν θα πάω να δω πουθενά το μάτσο και είπα 10 άτομα. Και του λέω: θα πάω σε ένα φίλο, λέει: αν έχουμε, θα κάναμε δεκάδα. Ήταν καλή προσέγγιση και θα ήξερε και τον Batman ήδη, βέβαια, σε αυτές τις περιπτώσεις. Θα έλεγε ότι τον ακούει για τα πρωινά. Μάνι, μάνι, 10% θα είχε. 10%. Κραματικότητα, εννοείται. Εννοείται, αλλά ναι. Σου λέω: ο κόσμος, ας πούμε, εκεί βλέπαν το παιχνίδι, ασχολιόταν με άλλα αντάλλων, με οτιδήποτε άλλο. Και νομίζω στα περισσότερα καφενεία, ούτως ή άλλως, αυτή θα ήταν η, ναι, δεν η κουβέντα. Δεν βοήθησε το μάτς για προσήλωση. Δεν βοήθησε το μάτς για προσήλωση, για αγωνία, για να φας νύχια. Για να παρακολουθήσεις όπως έχεις συνηθίσει να παρακολουθήσεις το ποδόσφαιρο. Ελπίζουμε να αλλάξουν αυτά τα πράγματα από το επόμενο παιχνίδι. Α, το μάτς της Τούμπας, ας πούμε, μια χαρά ήταν σε αυτό το επίπεδο. Ναι, όντως, γιατί φύγαμε στεναχωρημένοι, σαν χάσαμε. Ναι, ναι, οι περισσότεροι ήταν με σκυμμένο το κεφάλι, αγωνία, αυτό, όχι, μας περιμένει το ένα το άλλο. Τώρα. Υπήρχε δούμε, εντάξει, γιατί ναι. Έβαλε εκείνο, γιατί δεν έβαλε τον άλλο, άρε Πασχαλάκι το ένα. Έτσι έχουμε συνηθίσει. Όπως είπε και ένας φεύγοντας από το γήπεδο, πρέπει ο Πασχαλάκης να φάει λίγο πάγκο, γιατί πολύ πάνω του το πήρε. Έτσι. Δε αυτό. Οι προπονητές της Κερκίδας. Έτσι έχουμε μάθει να παρακολουθούμε το ποδόσφαιρο, να φάει λίγο πάγκο για να βάλει μια. Αλλά νομίζω ο Γλύκος. Είναι, όχι, δεν είναι πλέον. Είναι τον δώσαν δανεικό. Όχι, είναι. Χθες ήταν στην Κερκίδα. Ήταν στην Κερκίδα. Είχε τέσσερις. Εν τω μεταξύ, μια πολύ ωραία παρατήρηση ότι θύμιζε λίγο γήπεδο Ξάνθης, έτσι πως είχε απλωθεί ο κόσμος του ΠΑΟΚ στις Κερκίδες, και ιδίως αυτοί που ήταν πίσω από τον πάγκο. Που πάντα, ξέρεις, τους βάζουν, ας πούμε, στο συγκεκριμένο το πεταλάκι γεμίζει και σιγά σιγά ενώ απαγορεύεται, υποτίθεται, μπαίνουν και στα δεξιά και αριστερά και πάντα υπάρχουν διάσπαρτοι και απλωμένοι, γιατί το γήπεδο της Ξάνθης είναι μονίμως άδειο. Έτσι ήταν και από πίσω, όπως είπε νομίζω και ο Γρηγόρης Ατρίδης, έχουν κάνει ένα δεύτερο πέταλο πίσω από τις Κερκίδες. Έψιλον δικό μας κανάλι, τίποτα. Ατρίδη έχουμε δώσει, Τριγωνίδη έχουμε δώσει. Γενικότερα φοδιάζουμε το κανάλι του Ιβάν. Σχολιάστηκε λίγο για το σήμα. Δεν μπορούμε να κάνουμε όλα και σε όλα, θα βρεθεί κόσμος όμως, θα κράξει κάτι. Να πει ρε Ιβάν, είναι σήμα αυτό το σχολίασα λίγο το. Εντάξει, δεν είναι και αντένα. Κάποιοι είπανε, ρε παιδί μου, ότι. Ναι, όντως. Με αντένα νομίζω δεν.
Να είναι σαν. Εγώ απορώ. Αντένα πώς έδειχνε τα τσικλητήρια. Δηλαδή στο Στίβου έδειχνε αλλιώς. Τι, όχι έτσι τα έδειχνε. Όπως, ο Αντένα έχει το ίδιο σήμα από τότε που τον θυμάμαι. Αυτό το θολό, το περίεργο. Λες και βλέπεις Μεν και Δεν που είναι όλα. Μεν και Δεν. Είναι σαν να βλέπεις, ναι, Μεν και Δεν και Λάμψη. Έχει έτσι μια αίσθηση ρετρό νομίζω. Κατά κάποιο τρόπο το έψιλον, τώρα τη Σπάρτακ ποιος τη δείχνει, ξέρουμε, έχουμε ιδέα. Στην Τούμπα το δείχνει λογικά το συνδρομητικό. Το συνδρομητικό και το εκτός. Το εκτός δεν πρέπει να το έχει πάρει κανείς ακόμα. Το ρουτού, το Russia Today θα το δείξει. Εντάξει, δηλαδή τώρα, sorry, είναι μάτς στη Ρωσία, εκτός, και δεν θα το πάρει το εψιλόν. Ε, το πάρουμε. Σε παρακαλώ τώρα. Κάμε και υποστολή 35 άτομα θα κάνετε. Θα πάνε και ποντιακά σωματεία, ιστορίες. Εντάξει, θα έχει πάρα πολύ επιμέρους ανάλυση και το συγκεκριμένο το... Έχει Σπάρτα και δεν έχει κανένα μέσα. Νομίζω δεν έχουμε ιδέα βασικά, αλλά δεν μπορεί να έχει κάποιο παίχτη που να... Σπάρτακ. Ναι. Έχει, ξέρεις από Σπάρτακ δηλαδή. Ναι, ο Πρόμες. Ποιος είναι ο Πρόμες. Ολλανδός. Ναι. Πρέπει να είναι από τις Ολλανδικές Αντίλες γιατί είναι μαύρος. Mm. Κοστολογείται πάρα πολύ ακριβά. Θα πάρει μεταγραφή τα επόμενα χρόνια. Στον ΠΑΟΚ να φανταστώ. Όχι στον ΠΑΟΚ, δεν είναι για τον ΠΑΟΚ. Δεν κάνει για τον ΠΑΟΚ. Ναι, αυτό να πούμε. Και άλλο μαύρο φόρμα. Είναι σεντερφόρο ο Πρόμες. Είναι όχι περιφερειακό πιο πολύ. Άφησε υποσχέσεις και έτσι ο Πρόμες. Πρόμις. Ναι. Και εντάξει, θα παίξει μεγάλη ευρωπαϊκή ομάδα. Λες εσύ, σαν μπαλαδόφατσα που είσαι, μάλιστα. Ναι, γιατί φέτος έπαιρνε Ολλανδία στο πρόστο. Και ο Πρόμις ήταν ο καλύτερος. Γλεντούσε, μάλιστα. Έτσι, κύριε και κύριοι, ποδοσφαιρική ανάλυση. Καλημέρα στην Γραμμούλα. Καλημέρα, Μπαμπίνο, καλημέρα. Καλώς τον. Μπάμπη, μήπως νιστάζεις κατά λάθος να έρθω εγώ να συμπληρώσω την εκπομπή? Όχι, κάνω κι άλλες 2-3 ωρίτσες άνετα. Άνετα. Α, ωραία. Νιστάζω γιατί έτσι σου φάνηκα. Έτσι σου φάνηκα. Ναι, χωρίς παρεξήγηση. Ο φιλού σου δίπλα. Τι ομάδα είναι, μπορείς να μου πεις λίγο, χωρίς παρεξήγηση. Εννοείται. ΠΑΟΚ. ΠΑΟΚ είναι. Ναι. Δεν φαίνεται. Γιατί τι είπε. Αντιληφθήκανε. Μπαμπή, ναι. Όλα τα σήματα εθνικής εμβέλειας έχουν το ίδιο σήμα και τα ίδια προσόντα. Ναι. Όλα είναι τα ίδια. Δεν υπάρχει περίπτωση το έψιλον να έχει λιγότερο σήμα ή μικρότερο μηχάνημα και το αντένα να έχει μεγαλύτερο. Όχι, μεγαλύτερο. Δεν είπαμε αυτό, ότι δεν έχει καλή εικόνα αντένα, αυτό λέμε. Ότι δεν, ναι, να σε πω τι συμβαίνει. Ακριβώς. Επειδή λόγω καιρικών συνθήκων, κάποιες στιγμές κάποιοι αναμεταδότες από χάλια καιρούς και έτσι, δέχνουν τα σήματά τους και δεν δείχνει σε κάποια σημεία δηλαδή. Α, μάλιστα. Καλά το σήμα δεν είναι. Ναι, ναι. Αυτό το έχω αντιληφθεί και ξέρω δηλαδή μερικά πράγματα. Μάλιστα. Και είναι πολύ ενδιαφέρουσα η. Ναι, γιατί και εγώ σε κάποια φάση εκεί στα Βρασνά που είμαι, ναι. Όταν έχει κακό καιρό δεν βλέπεις τίποτα. Μόνο τα κρατικά κανάλια βλέπεις. Και όταν στρώνει καιρό βλέπεις και αντένα και έψιλον και όλα. Μάλιστα. Είναι οι αναμεταδότες οι οποίοι έχουν πρόβλημα με τις καιρικές συνθήκες. Μάλιστα, ωραία. Ευχαριστώ πάρα και πολύ. Εμείς, και εμείς για την κέρια παρέμβαση. Έτσι, έτσι. Καλά, γεια σου. Φιλιά. Πώς γράφει εδώ η Ηρακλής, είναι προφανώς ο αντένα έχει την κεραία στα Ιμαλάια. Γι' αυτό δεν κάνει και καλή αναμετάδοση. Έτσι λοιπόν. Αλλά θα έχουμε φέτος, θα έχουμε τέτοια. Θα παίρνουμε τις ακροματιστηματικότητες και θα βλέπουν όλοι έψιλον αυτό τι γίνεται. Θα αρχίσουν όλοι να πηλεύουν. Ο Φιώτης θα δείχνει καμιά σύνδεση. Ο Φιώτης έφυγε. Καλά, πού. Σε παρακαλώ, ναι, αφού έβγαλε και κράζε Ιβάν. Έκραζε Ιβάν. Ναι, ανοιχτό μέτωπο. Ναι. Τι. Δεν έχει πληροφορία. Πρώτα κοιτάμε το τηλεοπτικό το ρεπορτάζ και μετά όλα τα υπόλοιπα. Έκραζε Ιβάν, δεν αγόραζε κολαγόνα. Δεν ξέρω. Εμπεριστατωμένη ανάλυση, κυρίες και κύριοι, μέχρι και για τα σήματα. Τα ακούσε και για τα σήματα, τα τηλεοπτικά, τα σήματα. Αν θέλει κάποιος να δώσει εδώ για τα. Και αν θέλει κάποιος να πάρει τον Νίκο τον παπά, μιας και σήμερα έχουμε αρχίσει και στέλνουμε στην Αθήνα τηλεφωνία. Στέλνουμε τηλεφωνήματα, λέω από εδώ. Είμαστε κέντρο διαλογής. Πώς πας στο νοσοκομείο και σου λένε τι περίπτωση είναι αυτό, θα πας στον ταδιάτρο. Και εμείς, τι πρόβλημα έχεις, θα σε στείλουμε στην ανάλογη υπηρεσία ή στον ανάλογο αρμόδιο για να με ερημνήσει. Εμείς σιγά σιγά θα φτάσουμε προς την ολοκλήρωση του λόγου. Επειδή επαναλαμβάνω, αύριο μην γυρίζετε συχνότητα, σας παρακαλούμε. Θα δώσουμε στηριάκια, εντάξει, πλάκα κάνουμε. Αύριο έχουμε στηριάκια για την Τούμπα που θα είναι δισεύρετα και θα είναι μαγικά χαρτάκια. Παρόλο το ότι το μάτς θα λάβει χώρα στις 8 του Αυγούστου, δεν έχει σημασία, είναι τόσο μεγάλη σπουδαιότητος.
Δεν ξέρουμε ποιοι, γιατί είδες τελικά ωφέλησε στο ότι όλοι όταν παίξε ο Πάκ με τη Βασιλεία κοιτούσαν και λίγο τον επόμενο αντίπαλο όταν ανακοινώθηκε Σπάρτακ. Δεν ξέρω, δεν έχουμε. Είναι οι νικητές αναμεταξύ των ναι, δηλαδή. Είναι αυτοί που θα περάσουν από... Ποιοι περνάνε στην επόμενη φάση, ξέρουμε. Εν τω μεταξύ δεν είναι το κυριότερο. Ποιοι θα διαγωνιστούν για να. Κάτι Φενέρμπαχτσε, έχει κάτι Σλαβία Πράγα, κάτι τέτοια έχει. Ο Φενέρμπαχτσε, ναι, καθόλου δεν θέλω. Ναι, όχι πάλι. Ναι, όχι πάλι, πάλι ναι. Όχι πάλι. Εντάξει, ναι, είπαμε όχι πάλι. Αποφύγει ο Πάκ την. Την τέτοια. Την Ολλανδικιά, την ομάδα σωστό, που είχε σωστό, μέσα. Σωστό. Όχι, όχι, όχι. Γιατί το είχαν όλοι σιγουράκι έξυπνοι ότι ανάμεσα σε Άγιαξ και Βασιλεία θα κληρώνω τον Πάκ με τον Άγιαξ. Έχουμε ακόμα περιθώριο. Έχει ακόμα περιθώριο για να σκεφτεί με ποιον θα παίξει. Σέλτικα ΑΕΚ επίση στο επόμενο παιχνίδι. Από αυτού νομίζω δεν θα την. Η Σέλτικ ίσω να είναι. Όχι, 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 είναι άλλο. Άλλο είναι, δεν έχει να κάνει. Μας τα έχουν κάνει φέτο. Τέλος πάντων, ΠΑΟΚ 24 θα ενημερωθείτε νομίζω. Ξεκάθαρα για το. Θα πούνε, εντάξει, ποιος θα είναι. Ο Κόλκας θα φτιάξει, είπαμε, το δρόμο για τον τελικό, το δρόμο για τη Μαδρίτη. Κοίταξε, πάντως, εγώ χθες διάβασα ένα φίλο στο Όμιλο που έρθε. Που λέει, εντάξει, οχτάδα Europa League για πλάκα. Ναι, αυτό είναι η απεσιόδοξη. Είπαμε, η απεσιόδοξη άποψη. Αυτοί που δεν θέλουν τον ΠΑΟΚ να πάει ψηλά δεν το βλέπουν οχτάδα Europa League. Η προσιλωμένη είναι τετράδα, νομίζω. Τετράδα. Τετράδα χαλαρά. Χαλαρά, χαλαρά. Εντάξει. Έχεις κάνει όμιλο ήδη στο μυαλό σου. Europa ή Champions. Champions, Champions. Champions League έχω κάνει. Ναι, για πες, έχω κάνει, όχι πως δεν θα έκανες. Ποιους έχεις κάνει. Το πρώτο γκρουπ δυναμικότητας, Juventus. Juventus, πετυχαίνεις Juventus. Δηλαδή θες Κριστιάνο εδώ. Θέλω Κριστιάνο εδώ. Ναι, ναι. Να εκτελέσει corner. Ναι. Να... ναι, 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 ναι. Από δεύτερο γκρουπ δυναμικότητας θέλω μια γερμανικιά. Ναι, θες γερμανικιά. Μάλλον Σάλκε θα πάρω. Ξανά Σάλκε. Δεν έχει άλλη. Δεν έχει άλλη. Είναι λίγο φλόρικη. Ναι, ναι, ναι. Από τρίτο θέλω μια εύκολη για να την πάρω χ εκεί, να την κερδίσω εδώ και να συνεχίσω Europa League μετά. Εντάξει, οκ. Μια Μπενφίκα, α πούμε. Όχι, Μπενφίκα δεν θα είναι στο τέταρτο γκρουπ. Ο Πάουκ θα είναι. Ο Πάουκ θα είναι στο τέταρτο. Η Μπενφίκα να είναι στο τρίτο. Μια ρωσικιά να πάρω. Κάτι από ανατολικό μπλοκ να μην έχει. Πάλι κάτι ρωσό αυτό θα έχει. Θα δούμε. Βγήκε ο όμιλος, η κλήρωση κυρίες και κύριοι. Πρώτη εδώ, 2 Αυγούστου. Πες πια Ρώση, δεν ξέρουμε για ποιες ρωσικές είναι. Άμα ήξερα, θα έλεγα. Ξέρω, Τσεσεκά. Ζενίτ. Ζενίτ. Ζενίτ, λες, να είναι. Ζενίτ, χάλια θα πει, ωραία. Εδώ το Μακ να κάνει προπόνηση και να βάζει γκολ. Ο Μακ επιστρέφει, Ζενίτ είναι μέσα στον όμιλο του Πάκου. Το βγάλαμε τον όμιλο. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, πρώτη εδώ, ακούσατε την κλήρωση του όμιλου του Champions League, Juventus, Ζενίτ Αγίας Πετρούπολης και. Ποια ήταν η άλλη, Σάλκε. Μάλιστα. Τα πρώτα παιχνίδια. Το πρώτο παιχνίδι είναι το ΠΑΟΚ Γιουβέντους στην Τούμπα. Α, εσύ έχεις κάνει τέτοιο εκεί. Ναι, 12-11 κάπου. Το πρώτο παιχνίδι στο Champions League του Ρονάλντο με τη φανέλα τη Γιουβέντους. Απέναντι στον ΠΑΟΚ. Ασπρόμαυρο εναντίον ασπρόμαυρο. Εμεί θα θέσουμε τη μαύρη. Τυρί, ναι. 1-1. 1-1. Και Καλίνη θα βάλει με κεφαλιά. Χατσερίδη θα παίζει, δεν θα γίνει καλοβιερίνη ακόμα. Δεν θα το δει ποτέ. Θα σηκωθεί από κόρνερ. Και θα ισοφαρίσει ο Λέο Ζαμπά. Ναι, το πρώτο του γκολ, έσπασε το ρόδι και αυτά. Θα κάνει γιογιό εκεί την άμυνα τη Γιουβέντους. Τέλειος, τέλειος. Μάλιστα, πρώτη εδώ κυρίες και κύριοι για το μέλλον εκπομπή. Θα ξαναλέμε αύριο στις 7. Ακολουθεί Γιώργος Συρίγος μέχρι και τις 12. Να έχετε μια υπέροχη μέρα. Αναστάση, θες να αποχαιρετήσεις κάποιο συγκεκριμένο. Ταπεινά. Ταπεινά. Εντάξει, καλή συνέχεια, παιδιά. Αυτά, αύριο. Τα λέμε, τσάω.